σας. Αν δεν το καταλάβετε, έχετε έρθει σε bachelor party. Αν δεν έχετε κάνει, ακόμα καλύτερα. Ήρθε η στιγμή να το κάνετε. Ξέρετε, επιβάλλεται στους γάμους. Είναι η τελευταία μέρα που για τις γυναίκες και για τους άνδρες ξεφαντώνουν, ζουν την ελευθερία τους. Έτσι θέλω να πιστεύουν, τουλάχιστον. Και αν ρωτάτε, αυτό το έθιμο έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν και έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα. Πάλι Ελλάδα πρωτοπόρα, συγκεκριμένα από τη Σπάρτη. Από αυτούς τους πολύ βαρβάτους, ναι, και αυστηρούς σπαρτιάτες. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Πάμε να υποδεχθούμε την κριτική μας επιτροπή. Κυρία. Παρακαλώ. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσείς? Είστε έτοιμοι? Είμαι έτοιμη. Δεν ξέρω αν θα κάνω γάμο. Γεννήθηκα. Γεννήθηκα, έτσι έπρεπε να πω. Εσύ είσαι έτοιμος? Γεννήθηκα. Γεννήθηκες κι εσύ. Ακόμα ένας άνδρας στην παρέα. Δημήτρης. Γιατί έχει κάνει και τόσους γάμους. Να σου πω, πού Έλα. Είσαι? Για τα bachelor κάνεις τους γάμους εσύ? Αχ, έφυγε. Στέλιο! Έτσι κάνει, σαν πουλάκι. Πάει από φωλίτσα σε φωλίτσα. Δεν θέλει να απαντήσει. Και έχει δημιουργήσει πολλές. Να σου πω, Δημήτρη, έχεις κάνει 3 bachelor. Ποτέ δεν έχω κάνει bachelor. Ποτέ. Ποτέ. Ήρθε στιγμή να κάνεις. Τώρα θα κάνουμε. Γι' αυτό είναι το My Style Rocks. Για να εκπληρώσει την επιθυμία σου. Ξέρεις, πολλές γυναίκες δεν αφήνουν τους άντρες τους. Εγώ σε αφήνω, άμα με ρωτάς. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Είμαστε έτσι, large. Δεν θα κάνω εγώ, μαζί θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε μια γυναικάρα. Παρακαλώ. Μπέτη, εσύ έχεις κάνει μπατσελορέτ? Όχι. Ούτε εσύ. Σήμερα θα κάνω. Ορίστε. Έχετε παντρευτεί, κανείς δεν έχει κάνει πάρτι? Δεν έλαψε. Δεν θα κάνουμε τα πάρτι. Καλώς ήρθατε. Εμείς δεν έχουμε παντρευτεί όμως, τέλειωμα ακόμα. Εμείς θα κάνουμε. Εμείς. Πιο πιθανόν για μένα να κάνω τον μπατσελορέτ παρά το γάμο. Κάνεις τον μπατσελορέτ, χωρίζεις. Είναι παράδοση αυτό, ξέρεις, στο Hollywood. Λοιπόν, πάμε να τις υποδεχτούμε. Thank you.
Και εμάς τίποτα πάλι. Πήγανε στο πρώτο κατάστημα dine-in της Pizza Fan στο Γαλάτσι. Α, ωραία. Φάγανε τα κορίτσια. Εμάς. Μας τίποτα εμάς πάλι. Εδώ για ακόμα κοντά μία φορά. Δίπλα μας. Και επειδή σας έχω πει ότι εδώ πέρα έχουμε μία οικογενειακή ατμόσφαιρα, ό,τι λέμε δεν είναι έτσι, το τηρούμε. Θα ήθελα να αλλάξουμε σήμερα τους ρόλους και να βάλω την Μπέτη να κάνει την προσφώνηση. Για τον επόμενο καλεσμένο μας. Πονηρούλα. Γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που την ξέρεις πιο καλά από τον καθένα μας. Εμείς την ξέρουμε από άλλη οπτική, αλλά θα ήθελα να πεις εσύ δύο λόγια. Αγαπητοί τηλεθεατές. Όρθια. Ήρθε. Έλα, Μπέτη, ζήστο. Να το ζήσεις. Αγαπητοί τηλεθεατές. Μισό λεπτό. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Στο show, εδώ, το άλλο μου μισό. Το μεγαλύτερο αλλά κοντύτερο. The one, the only, the unique, Mathilde Mugera! Τι κάνεις? Καλώς σας βρήκα. Άρτια αφηχθείς από την Αμερική κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Από πού δεν ήρθες? Τώρα κατευθείαν. Όχι τώρα, εντάξει, δεν είσαι και με την επόμενη πτήση. Θα το ήθελες αυτό, Θα το ήθελα, έτσι, για να μας κάνεις jet lag. Λίγο πιο σημαντικούς, έτσι, λίγο κάτι. Εντάξει, τότε, παιδιά, μόλις ήρθα από τη Νέα Υόρκη. Δεν πήγα σπίτι, με φέραν κατευθείαν εδώ. Μήπως ήρθες από το θέατρο της Μπέτη, στο Ματίλντα? Όχι, ο Μπελαφόντε το έγραψε το Ματίλντα πριν το musical. Ναι, τα λέμε αυτά. Τα λέμε αυτά, είναι του προηγούμενου αιώνα. Με αυτό θα είσαι. Όχι, θα τη βγάλεις. Θες να μου τη βγάλεις? Βεβαίως, θα ήθελα. Λοιπόν, αποκαλύπτω. Κάτσε σιγά σιγά, φοβάμαι. Την κρατάς? Ναι. Έτοιμη. Γίνεται αποκαλυπτήρια. Ναι, σε πω. Τι κάνεις εσύ τώρα? Εγώ είμαι καλά, ναι. Αλωνίζω όλη την Ελλάδα, πηγαίνω παντού. Ναι. Έχω ένα δικό μου show, one woman show. Κατά Ματθίλδη. Το κατά Ματθίλδιν. Α, μα, κατά Ματθίλδιν. Μάλιστα. Πώς είναι κατά Ματθέων, ακριβώς, κατά... Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και τι γίνεται το κατά Ματθίλδιν. Πού? Παντού. Δηλαδή, και σπίτι μου. Ναι, θέλεις να έρθω. Θέλω. Θες. Θέλω να κάνω μια βραδιά κατά Ματθίλδη. Ναι, γιατί είμαι μόνη, με μια βαλίτσα. Κατά παραγγελίαν. Είμαι... Κατά παραγγελίαν. Δηλαδή, τηλεφωνώ. Σουρ μεζούρ. Κανονικά. Τέλειο. Σουρ μεζούρ. Πού θέλετε να έρθω? Πού θέλετε? Θέλετε στα σούρμενα, θα έρθω. Θέλετε εδώ? Θέλετε εκεί? Θα έρθω. Θέλετε πού θέλετε? Καταρχάς είσαι μόνη σου. Μόνη μου, ολομόναχη. Δείξε μας κάτι. Τι θες να σου δείξω? Λίγο κάτι, τι κάνεις? Κάτσε να δούμε πρώτα τα κορίτσια. Όχι. Η μάνατζερ, κοίτα. Είσαι η μάνατζερ εσύ? Θα σε πάω τότε στην καρέκλα σου. Εσύ έλα, είσαι. Μαθήλδη. Ποιος? Η Μπέτη είναι η μάνατζερ σου. Η μάνατζερ μου είναι, ναι. Άμα προλάβαινα. Η μάνατζερ μου. Και μάνα και τζερ. Και τζερ. Λοιπόν, εδώ το πηδάτε, την τάφρο. Καλώς ήρθες. Δεν μας έφτανε η μία. Αυτή την τάφρο γιατί την βάλατε? Μας φέρανε κι άλλη. Έχετε πολλά, πολλά επίπεδα, σκαλοπάτια, αυτά. Πολλά. Χαμός γίνεται. Έτσι, φιλιές, αγκαλιές. Οι κριτές είναι survivors. Ναι, ναι, οι άτιμοι, ναι. Με τα σκαλιά της, με τα πάνω της, με τα κάτω της. Λοιπόν, Ματθίλδη, έχεις έρθει μια πολύ σημαντική βραδιά, ειδικά για τα κορίτσια. Σήμερα επιβραβεύεται μία από τις κοπέλες με 2.500 ευρώ. Και μία δεν συνεχίζει το ταξίδι σε εδώ πέρα. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν άγχος, έχουν βάλει τα δυνατά τους. Θα ζήσουν τον μπατζελορέ τους την τελευταία βραδιά ελευθερίας μαζί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι εδώ για την παρέα, για το σχόλιο, για πολλούς λόγους, αλλά όχι για να βαθμολογείς. Δέχεσαι? Δεν θα έχω εγώ τέτοιο πινακάκι και μαρκαδωράκι. Θα μου το λες εμένα και το δέχεσαι ή θες τα λεφτά σου πίσω?
Δεν έχεις επιλογή. Δεν έχεις, μονόδρομος. Έπρεπε να συνεχίσεις. Θα λες. Θα λες ό,τι θες. Εντάξει. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μας μέρος. Πρώτο κορίτσι για σήμερα είναι η Τζίνα Δημητρακοπούλου. Σεξουαλική, έτσι το έζησες. Ευχαριστώ. Έκανες μπατσελορέτ, εσείς, τριπαντρευτείς. Ναι, έκανα. Έχεις παντρευτεί ή δεν έχεις παντρευτεί? Ναι, έχω παντρευτεί και κάναμε μαζί με τον άντρα μου. Οπότε. Α, δεν πιάνετε. Επέλεξα εσύ να κάνω αυτό. Και τι, βγήκατε φίλοι και. Και πάλι το ίδιο θα έκανα, αλήθεια. Α, ναι. Ναι, και τώρα αυτό πολύ έκανες. Ναι, βγήκατε με το σύζυγο. Βγήκαμε με το σύζυγο και τους κουμπάρους. Α, δεν ήταν κάποιος που βρήκε στο δρόμο και χορέψατε ένα χορό? Όχι, πήγαμε σε ένα αργεντίνικο εστιατόριο. Σε ένα μπαρ. Ναι, σε ένα εστιατόριο και μας συνεπήρε λίγο το τάγκο και σηκωθήκαμε να χορέψουμε. Μα με αυτό θα κοιμάσαι κάθε βράδυ, όλη την υπόλοιπη ζωή. Γιατί δεν βγήκες μόνος σου? Δεν ξέρω, έτσι. Έτσι νιώθω. Καλά έκανες. Έτσι επαγιδεύω για να δω τι θα πεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του bachelor και θεωρώ ότι άμα είμαστε μια ωραία παρέα, έστω και με τον μέλλοντα σύζυγό σου να πας, θα είναι τέλεια. Εντάξει. Πολλοί το κάνουν γιατί, ξέρεις, θέλουν να διηγούνται μια ιστορία. Ναι, ισχύει αυτό. Στο bachelor μου έκανα εκείνο. Κάπως έτσι το έχουν. Ένα ταξίδι ισχύει τώρα έχει καθιερωθεί. Ισχύει. Και εγώ έχω ιστορία από τον bachelor. Καλή. Επέστηνα. Τι περιμένεις? Άλλο καλά, βράδυ. Δεν ξέρεις, σήμερα. Έλατε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Εντάξει, το σημερινό μου το ξέρεις. Θέλεις να ακούσεις το πραγματικό? Το πραγματικό θέλω. Λοιπόν, είχαμε βγει μεγάλη παρέα με τον άντρα μου, φίλους, φίλοι, κουμπάρι μας όλοι. Πού? Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην Καλαμάτα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις πάει επάνω στο βουνό που φαίνονται από κάτω. Έχω πάει σε ένα μαγαζί που έχει και πολυθρόνες και κάθεσαι έξω. Ναι, αυτό. Σε αυτό το μαγαζί. Είδες. Είχαμε πάει. Τέλειο μαγαζί. Ναι, τέλειο. Περάσαμε υπέροχα. Υπέροχα. Τι να πω, εντάξει, χορεύαμε. Ποια είναι η ιστορία? Αυτή είναι η ιστορία, ότι περάσαμε τέλεια. Περίμενα, συναντήσατε ένα καγκουρό το πρωί, ξυπνήσατε σε μια σπηλιά και ένα σας πήρε. Δεν πήγατε στο γάμο και. Παραλίγο, γιατί ήμασταν λίγο, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Εντάξει. Κορίτσια, βαθμολογία. Μαράκι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Μαράκι. Τι έγινε? Τι πάθος ήταν αυτό? Σου άρεσε? Τι πάθος ήταν αυτό? Ήταν η πρώτη φορά που το κάνω. Θα το δει ο άντρας σου και. Το έχει δει τις πρόβες. Θα ανάψουν τα αίματα. Το γουνάκι από πάνω δεν μ' αρέσει, ούτε τσαντούλα, αλλά έχει τόσο πάθος που. Συναχωριέμαι και που το μεσημέρι σου βάλα λίγο μικρότερο βαθμό από τις υπόλοιπες. Δεν πειράζει. Οπότε το τεσσάρι δικό σου είμαι. Ευχαριστώ. Μαρία, έχει έρθει με άλλο κέφι τώρα. Εννοείται. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Κι εγώ. Έλλη μου. Συγχαρητήρια για το χορό σου. Ήσουν απίστευτη. Ευχαριστώ. Και για την προσπάθειά σου και για όλα. Ευχαριστώ. Εγώ στο μόνο που θα διαφωνήσω για τον ντύσιμο είναι το γουνάκι σου και λίγο η τσάντα αυτό. Οκ. Okay. Η τσάντα μου τέριαξε τόσο πολύ. Το χρώμα δεν σου ταιριάζει.
ήθελα να κάνω κάτι, ξέρεις, να βάλω λίγο, να κάνω λίγη αντίθεση, να μην είναι όλα... Το φαντάστηκα ότι αυτό ήθελες να κάνεις. Κάτι δεν μου ταιριάζει στη τσάντα μαζί με το γουνάκι και με το υπόλοιπο σύνολο. Αλλά το φόρεμα και το παπούτσι και το καλισόν που έχεις βάλει μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ. Και ο χορός υπέροχος. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε μεσόωρο. Ναι, βέβαια. 3,5. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς την Τζίνα. Τι κάνετε? Η ώρα είναι καλή. Α, ευχαριστώ. Στέλια μου. Λοιπόν, μπερδεύτηκα. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι κάνουν πολλά ζευγάρια μαζί τα bachelor party τους, το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει σαν ιδέα, για να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει σαν ιδέα. Δεν μ' αρέσουν άλλα πράγματα σαν ιδέα. Δηλαδή. Εντάξει, ο καθένας, δεν κατακρίνω κανέναν, εννοείται, κάνει ό,τι τον ευχαριστεί. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει. Του να βγω με τις φίλες μου και ο άλλος με τους φίλους του. Όχι ότι δεν αφήνω τον άντρα μου να βγαίνει ή δεν με αφήνει αυτός. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο όριο. Απλά εγώ, σαν Τζίνα, ήθελα να κάνω αυτό. Μου άρεσε αυτό. Θεωρούσα ότι θα περάσω καλά που πέρασα καλά και έχω να θυμάμαι πράγματα από εκείνο το βράδυ. Ναι. Καλά έκανες από τις συνήθειες. Απλά αυτό που θέλω απλά να πω... Απλά δεν ταιριάζει σε εμένα να κάνω κάτι άλλο από αυτό. Καλά έκανες αφού το ένιωθες. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω, αν μου επιτρέπεις, ναι, είναι ότι επειδή γενικά τον Bachelor χαρακτηρίζεται ως η τελευταία μέρα της ελευθερίας, ενώντας ελευθερίας πριν το γάμο, και από τα αρχαία χρόνια, δηλαδή από την αρχαία Ελλάδα έχει ξεκινήσει όλο αυτό, και μαζεύονται οι άντρες με τους φίλους τους, λένε καμιά καφρίλα, οι γυναίκες με τις φίλες τις υποτίθεται στο αγνό του πλαίσιο αυτό, ανταλλάζουν δώρα, λένε συμβουλές οι παντρεμένες στη νιόπαντρη, είναι κάπως έτσι, δηλαδή είναι μια βραδιά, είτε για τις γυναίκες είτε για τους άντρες, αποχαιρετιστήρια και παράδοση τέλος πάντων προς το γαμπρό. Ναι, τώρα ναι, το να βγει το ζευγάρι να διασκεδάσει με τους φίλους τους σήμερα και να βγουν να διασκεδάσουν και αύριο που παντρεύονται, σαν να είναι λίγο πολύ, γι' αυτό εμένα με βρίσκει λίγο, με μπερδεύει λίγο σαν κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι bachelor party, είναι μια βραδιά που βγήκαμε με τους φίλους μας πριν το γάμο. Οπότε θα ήθελα να κάνεις μια άλλη, πιο μόνο γυναίκες προσέγγιση, αλλά εντάξει, αφού έτσι νιώθεις άνετα, δεν μου πέφτει λόγος. Ωραίο είναι το ντύσιμό σου. Το οποίο όμως θα μπορείς να κάνεις και μια οποιαδήποτε άλλη βραδιά για να βγεις έξω. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, πολύ ωραία συνδυασμένο το ροζ με το μπορντό και τα παπούτσια είναι πάρα πολύ ωραία επειδή τα έχεις βάλει με το καλσόν. Θα ήθελα να είναι 2-3 πόντους κοντύτερο το φόρεμα, αλλά είναι ωραίο και το κεφάλι σου είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και αυτή η υποψία από το σουτιέν. Δεν ξέρω αν είναι ατύχημα. Ναι, ναι, το έχω βάλει. Επίτηδες. Όχι, όχι, το έχω κάνει επίτηδες. Είναι πάρα πολύ ωραίο που φαίνεται γιατί είναι πάρα πολύ κλειστό όλο, οπότε αυτό δίνει έτσι μια ωραία νότα. Η τσάντα μ' αρέσει που να. Not. Εγώ να είναι not. Not. Όμως είσαι όμορφη πολύ. Ευχαριστώ. Για σήμερα 2. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Τζίνα μου. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα χορευτικό, και ειδικά ένα τέτοιο χορευτικό που είναι πάρα πολύ ερωτικό, ή το μαθαίνουμε να το κάνουμε καλά, ή δεν το κάνουμε καθόλου. Βέβαια, δεν είσαι χορεύτρια, δεν απαιτώ από σένα να είσαι τέλεια. Αλλά αφού μπήκες στη διαδικασία να το μάθεις, έπρεπε να το μάθεις καλά και αυτά τα παπούτσια, επειδή έχουν πάρα πολύ χοντρή φιάπα, δεν βοηθάνε καθόλου στην ισορροπία. Οι χορεύτερες δεν φοράνε τυχαία χαμηλότερα παπούτσια να πατάνε καλά στο έδαφος για να έχουν ισορροπία. Ναι. Άμα φόραγες λοιπόν ένα παπούτσι χωρίς φιάπα και με πιο ωραίο τακούνι, πιο λεπτό, θα μπορούσες να το χορέψεις καλύτερα. Από τη μία ταιριάζει με έναν τρόπο με το φόρεμα, αν και είναι λίγο χοντροκομμένο, αλλά το σώνει το καλσόν, θεωρώ. Απ' την άλλη όμως θα μπορούσε να βάλεις και ένα πιο κομψό, λεπτό παπούτσι που θα μπορούσε να σε βοηθήσει να χορέψεις κιόλας καλύτερα, αφού αποφάσεις να χορέψεις. Ναι, τύπου χορού. Ναι. Δεν μου αρέσει το χρώμα από το γουνάκι καθόλου και εμένα. Δεν μου κολλάει με το υπόλοιπο. Είσαι όμορφη, είσαι κομψή. Επίσης το φόρεμα έχει κάτι που περίεργο που δεν το καταλαβαίνω. Ενώ έρχεται η μία πλευρά από πάνω, στο από κάτω μέρος βγαίνει η άλλη πλευρά από πάνω. Πώς γίνεται αυτό? Κόλπο. Έχει γραφεί στη μέση, μάλλον γίνεται έτσι. Design. Κόλπο. Design. Τι εννοείται, θα έπρεπε να είναι αυτό από πάνω. Μου, άμα γυρίσει. Αν το δει. Η δεξιά πλευρά έρχεται από πάνω. Και στο κάτω μέρος βγαίνει η αριστερή πλευρά από πάνω. Έχει γραφεί στη μέση οριζόντια. Σε μπερδεύει. Ναι.
Έχει, ζώνη ευαλαισία, έτσι. Ναι, έχει κάτω από τη... Εσταυρώνει αλλιώς το πάνω και αλλιώς το κάτω. Ναι, αλλιώς το κάτω. Ναι, δεν έχει λογική βέβαια αυτό, αλλά τέλος πάντων. Οκ. Okay. Μεταξύ χορεύεται και με χορευτές. Ναι, και... και... καταλαβαίνεις... Δεν έχω χορέψει ποτέ στη ζωή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Τζίνα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν σε είδα την ώρα που έβγαινες. Δηλαδή, είδα μία άλλη γυναίκα έτοιμη να καταπλήξει τα πλήθη και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ η κίνηση στο χώρο. Μπορεί να μην μπέτηκε τόσο πολύ το αγκό, αλλά η κίνηση στο χώρο μου άρεσε πολύ. Μου αρέσει η ιδέα που σκέφτηκες. Φαίνεται ότι τον αγαπάς τον άντρα σου πολύ. Ήθελες να περάσεις ωραία και το προηγούμενο βράδυ μαζί. Εμένα δεν μου αρέσει τα μπάτσελορ γενικά, δηλαδή μου κάνει λίγο περίεργο αυτό. Πολύ εντυπωσιακό. Ότι μαζεύω. Αυτό. Ποιο? Καθόλου δεν μου αρέσουν τα μπάτσελορ. Δεν μου αρέσουν. Ναι, δεν μου αρέσουν. Όχι, δεν μου αρέσουν. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Ούτε πηγαίνω σε μπάτσελορ, ούτε μου άρεσε ποτέ να κάνω μπάτσελορ. Το βρίσκω τέτοια καφρίλα και τόσο βαρετό. Διότι ξέρεις, είναι αυτό που φαντάζομαι θα γίνει, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό θα μπορούσα να το. Δεν χρειάζεται να είναι καφρικά όλα τα μπάτσελορ πάρτι. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν μου αρέσει το μπάτσελορ λοιπόν. Και εμένα δεν μου αρέσουν, συμφωνώ. Και επειδή η ημέρα του γάμου είναι εξαιρετικά δύσκολη και μια ταλαιπωρία για τον γαμπρό και την ύφη, είναι ωραίο να διασκεδάσουν το προηγούμενο βράδυ μόνοι τους και μετά να κάνουν και το καθήκον. Ως βετεράνος τα λέω αυτά, έτσι. Δηλαδή... αλίμονο. Δεν ήθελα να σου πω ότι τώρα δεν θα έκανα μπάσκετ, θα έκανα το προηγούμενο βράδυ και το επόμενο. Η Γούνα είχε κρύο, θα πούμε ότι την πήρες από ένα άλλο κοριτσάκι. Έγινε λάθος στην καρταρόπα. Ότι έγινε λάθος στην καρταρόπα. Και δεν μας πέτυχε. Μου δώσανε ένα άλλο, παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Μ' αρέσει η υποψία που φαίνεται και από μέσα. Τι είναι αυτό εκεί πέρα, τι είναι. Μπραλέτα λένε τώρα, γιατί είναι έτσι, έχουν σχέδια σαν δαντέλα για να μπορείς να τα φοράς και μέσα από μπλουζάκια και να το κάνεις να φαίνεται, ας το πούμε. Μάλιστα, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Εμένα, Τζίνα, με εντυπωσίασε με τη σκέψη. Που φαίνεται κόντρα, αλλά μου άρεσε. Μπράβο σου. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, Δημήτρης παραδοσιακός. Για να ξέρεις τι παίρνεις. Δεν μου το έχεις. Κοίταξε, μπάσελο. Το μπάσελο το κάνεις κάθε μέρα, μα θες. Εκείνο το βράδυ δεν παίζει. Είναι αστείο. Ο Δημήτρης είναι από τους άντρες που εκείνο το βράδυ βγαίνει με τη γυναίκα και όλες τις υπόλοιπες βγαίνει μόνος του. Σίγουρα, ρίχνει στάχτη στα μάτια και μετά χωρίζει. Σίγουρα. Δεν ξαναπαντρεύεται. Μετά κάτι γίνεται. Άσε, Δημήτρη μου, πήραμε. Ναι, αγάπη μου. Ματθήλδη μου, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, ούτε εγώ πιστεύω στα Bachelor. Προσωπικά δεν έκανα. Μ' αρέσει που έχει μια λιτότητα, μια σεμνότητα, μια που βγαίνεις με τον άντρα σου, καλά κάνεις. Μ' αρέσει χρωματικά, τα παπούτσια αυτά, επειδή είμαστε περίπου ίδιο size, πάνω κάτω, ίδιο μέγεθος, να μιλάω ελληνιστή, όχι αγγλιστή, θα προτιμούσα κάτι πιο λεπτοκαμωμένο, εμάς τις μικροκαμωμένες, τις petite θα το πω, για να μην πω κοντές, γιατί κοντές δεν είμαστε. Τις προσωπικά είμαι ημίψηλη. Έτσι. Λοιπόν, εμάς δεν νομίζω ότι μας πάνε τα πολύ χοντροκομμένα παπούτσια, όταν και τα άκρα μας είναι πολύ λεπτά. Δείχνουν λίγο ξυλοπόδαρα σε εμάς παπούτσια τέτοιου τύπου, όχι ότι δείχνεις ξυλοπόδαρη, απλά... Θα ήθελα ένα πιο λεπτοκαμωμένο, ξέρεις, να είναι με την εικόνα όλο δεμένο, γιατί και εσύ είσαι λεπτοκαμωμένη, λιλιπούτια, να έχει μια αρμονία αυτό. Κατά τα άλλα... Καλά να περάσετε. Δύο νανθόσπαρτων. Ευχαριστώ. Εντάξει, την έχουμε αποκαταστήσει. Το κορίτσι μας είναι ήδη παντρεμένο. Ναι, αλλά στο κόνσεπτ δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη. Τζίνα μου, καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε, να περάσεις υπέροχα. Ευχαριστώ. Να το χαρείς. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Ντέμι Πολίτη.
καινούργια παρέα. Τι κάνετε? Καλά. Γεια σας. Τους ξέρω τα αγόρια. Πελάτες. Εδώ έρχονται συχνά. Τι κάνεις? Είμαι λίγο άρρωστη. Ρε Συντέμι μου, μας έλεγες όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή θα χορέψεις. Πήρα θέση εγώ εκεί. Περίμενα θα γίνει χαμός. Ναι, δεν είναι. Κάτι άλλο προετοίμαζες. Καλά κατάλαβα και δεν σου βγήκες λίγο. Ναι, είμαι και άρρωστη. Δεν, ναι. Δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ. Έκανα ό,τι μπορούσα. Τα πω πώς γίνομαι φορέα. Επειδή είσαι χορεύτρια. Δεν είμαι χορεύτρια. Είμαι freestyle χορεύτρια. Μην το μπερδεύουμε. Εντάξει, όμως. Δεν είμαι χορογράφος. Την κίνηση όμως. Ναι. Και εδώ πέρα ξέρουμε ότι υπάρχει χορογράφος που βοηθάει στο κομμάτι. Ναι, ναι, απλά δεν υπήρχε του πολλές, καλά. Δεν είχα χρόνο. Γιατί εντάξει, καμία από τα κορίτσια δεν είναι επαγγελματίας. Έτυχε τώρα η Χριστίνα, είναι και επαγγελματίας. Και την κίνηση την έχεις μέσα. Σου λέω σήμερα θα είναι η βραδιά της. Θα βγει τώρα, θα τα δώσει όλα. Και εσύ είδα λίγο. Με μια συστολή. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι, ισχύει. Είναι και διαφορετικό το κλίμα εδώ. Εντάξει. Μα δεν έχεις νιώσει ωραία και αυτές τις μέρες μαζί μας. Ωραία έχω νιώσει. Εντάξει, ωραία, εσύ είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία, ποιο ήταν το σενάριο? Το σενάριο είναι ότι κάνω pre-wedding party μαζί με τον σύντροφό μου. Και εσύ μαζί του. Ναι, τι εμείς έγινε? Κάναμε πριν bachelor διαφορετικά. Είσαι παντρεμένη? Όχι, στο concept. Concept, ναι. Και αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα pre-wedding party μαζί. Α, οκ. Okay. Συμπληρωματικό λοιπόν. Ακριβώς. Ναι. Και κατά τη διάρκεια του party, αλλάζω ρούχα. Ναι. Βάζω αυτό το χορευτικό outfit και του κάνω έκπληξη ένα χορό. Α, ωραία. Δηλαδή δεν είναι τα ρούχα που φοράω στην. Αλλά δεν του τα έδωσες όλα, του λες περίμενε. Και αύριο μέρα είναι. Ακριβώς. Εντάξει, ήταν λίγο ένα δείγμα. Okay. Okay. Το πιάσα. Τελικά είχες το σκεπτικό σου. Κορίτσια, βαθμολογία. Μαράκι μου, τι γράφεις? 3. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως και εγώ νόμιζα ότι κάτι θα γίνει. Περίμενα, λέω, τώρα θα γίνει. Τώρα θα γίνει. Δεν έγινε. Έγινε εν μέρη με το σώμα σου, γιατί δεν είχα δει ότι έχεις τόσο ωραίο σώμα. Αλλά ήθελα. Ναι, δεν. Ξέρεις, το ξέρεις και εσύ ίδια, γιατί το θέλαμε ναι, όλοι. Ναι, ναι, ναι. Ένα. Δεν βγήκε, δεν βγήκε. Ναι. Το ρούχο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα ήθελα να φαίνεται αυτό το λάστιχο εδώ. Ναι. Και τα σκουλαρίκια μου είναι πολύ αδιάφορα. Ναι. Απλά δεν ήθελα να το φορτώσω πολύ γενικά, γιατί είναι too much όλο αυτό και δεν ήξερα πώς να το την αφάνω. Εντάξει, ήθελε λίγο. Είναι δύσκολο ρούχο στο να το συνδυάζεις, γιατί είναι ήδη μόνο του. Αλλά αυτά είναι παρά είναι απλά. Δηλαδή είναι το πρωί, τα βάζω το πρωί και. Τα σκουλαρίκια. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Φωτεινή μου, πώς την είδες την Τέμη? Είναι και το πρώτο της καλά. Είχε και λίγο άγχος. Μαγκωμένη. Πώς να με δει. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εμένα προσωπικά που δεν είμαι κιόλας χορεύτρια ούτε freestyle, μου είναι ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε συμπάσχω γενικότερα όποιο ήταν το feeling. Συμφωνώ με τη Μαρία αρκετά σε αυτά που είπε. Μ' αρέσει πολύ η παντελόνα βέβαια, θα ήθελα ένα άλλο styling, τουλάχιστον στιλιστικά και το μαλλί και το make-up, γιατί είναι πολύ σκούρο το make-up και το μαλλί λίγο πεσμένο, δεν ξέρω. Να. Κάτι του έχει. Δεν στέκεται η μπούκλα σε μένα γενικά, ούτε εμένα. Ήθελα αλλιώς να είναι το μαλλί. Άστο. Και κατέληξε μόνο αυτό. Κατάλαβα. Γι' αυτό δύο, δεν θέλω να σχολιάσω πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν ήταν η μέρα σου γενικά. Η μέρα μου δεν ήταν σίγουρα. Ναι, αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πάμε στο μεσόωρο. 2,8. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς το κορίτσι μας. Μπέτη μου. Αχ, βρε Ντέμι. Αχ, βρε Ντέμι. Όλο έτσι με ξεκινάτε. Μα πώς να σε ξεκινήσω. Αφού το ξεκινάς και εσύ έτσι. Εσύ αρχίζεις πρώτη πάντα να ξέρεις. Άκου τώρα να δεις. Ένα τούτο είχες. Είσαι freestyle χορεύτρια. Δεν είπαμε ότι είσαι και η Margot Fontaine. Αλλά. Αυτό το μόνο σίγουρο. Ναι, αλλά. Αφού το έχεις αυτό σαν ατού και χορεύεις τον άντρα σου, έπρεπε να τα δώσεις όλα. Να. Να του χορέψεις δηλαδή, για να πει wow, τη γυναίκα έχω εγώ. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό δεν είναι outfit για χορό, ειδικά το παντελόνι αυτό. Δεν χάνεται όλη η κίνηση. Δεν φαίνεται το σώμα σου. Αυτό, αν ήταν σε ένα τύπου πολύ καυτό σορτσάκι. Δεν ήθελα να είμαι προκλητική γενικά. Μα του χόρεψες προκλητικά. Με μέτρο θεωρώ ότι ήταν. Και αυτό λάθος ήταν. Ή θα το πας all the way ή μην το πας καθόλου. Από τη στιγμή που πας να του χορέψεις τύπου
αυτό το χορό που έκανες ή θα το χορέψεις, θα το τερματίσεις ή αν δεν το κάνεις ντεμί, μην το κάνεις καθόλου. Okay. Και αφού είσαι χορεύτρια, έπρεπε να βάλεις ένα ωραίο outfit, μπορεί να φορούσεις κάτι μακρύ από πάνω και να το βγάζεις μετά για να υπάρχει η έκπληξη και να το χορέψεις, να δούμε τα πόδια σου, να δούμε το σώμα σου, να δούμε τους γοφούς σου πώς κουνιούνται. Δεν φαίνεται με αυτό που μου φοράς. Είναι και γκαλά. Δεν θέλω να βάλω ένα, δύο. Ευχαριστώ. Στέλια μου. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις σε την περίπτωση έχεις πέσει. Όταν εγώ βλέπω αυτή την μπαγέτα, μου ανάβουν τα λαμπάκια. Ωραία. Είναι το ευαίσθητο σημείο του Στέλιου. Ναι. Είναι το ευαίσθητο σημείο μου αυτή η παγέτα. Τι την έβαλες? Με ταλαιπωρεί κανένα δύο χρόνια. Γιατί είχα βγάλει παλιά μια συλλογή που είχε μια παρόμοια παγέτα. Και από τότε βλέπω σε διάφορες βερσιών φτηνές και κακές, σαν αυτή. Και αναστατώνομαι. Ναι. Αναστατώνομαι πάρα πολύ. Πού έπεσε τώρα κι εσύ? Παίρνουμε πυροσβεστήρα για να τον καλμάρουμε. Δεν ήξερες, δεν είδες Twitter? Πού έπεσες κι εσύ? Δεν έχω Twitter. Φτιάξε. Θα φτιάξω τώρα. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι η ίδια παγέτα, αλλά είναι της ίδιας λογικής. Αυτό είναι ένα ρούχο το οποίο είναι κακοφτιαγμένο και φαίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή με το λάστιχο, με τα εσγραφές, με τα τελειώματα. Δεν ξέρω, ας λίγο αρχίσει και μαδάει κιόλας. Και... ναι, πολύ πιθανό. Ναι. Τι παπούτσι έχεις? Κοίταξε, έχεις αφήσει μια ευκαιρία απόψε, πάρα πολύ ανεκμετάλλευτη. Τότε στη ζωή σου χορεύεις και φοράς ρούχα ίσως πιο εφαρμοστά ή πιο γυμνά, χωρίς να λέμε ότι θα έπρεπε να βάλεις κάτι χυδαίο. Mm-hmm. Έτσι, το σεξι και το λίγο πιο γυμνό δεν σημαίνει ότι είναι χυδαίο. Ναι. Αν εσύ λοιπόν φοράς διαφορετικά ρούχα όταν χορεύεις και δεν τρέπεσαι γι' αυτά. Δεν τρέπομαι καθόλου. Και πολύ καλά κάνεις, άρα εδώ γιατί να τρέπεις? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν την το ντέμι, σκέφτηκα έτσι. Μα την ντέμι θέλαμε εδώ. Και εσύ έφερες μια ντέμι ντεμί. Και φαντάζομαι είναι και σετ αυτό, δεν είναι από διαφορετικά μαγαζιά. Όχι, αυτό είναι σετ. Φαντάζεσαι να λέγει είναι από διαφορετικά μαγαζιά. Γενικά δεν λέω. Λέω ότι ισχύει πάντα. Είναι σετ. Μπράβο, καλά κάνει. Θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε κι αυτό. ή θα μπορούσε να πει κόντινα το στρίφωμα και κάνα τον μπούστο και ασχολήθηκα λίγο παραπάνω. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, είσαι βάλει ένα σετ. Ήρθες. Καμία προσπάθεια, κανένα φαν, ούτε το χορευτικό ήταν κάτι. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ ωραία κίνηση και θα έπρεπε να το εκμεταλλευτείς. Οκ, ευχαριστώ. Πέρασε τώρα τουλάχιστον. Ναι, ωραία είναι. Στο πάρτι σίγουρα περάσαμε ωραία. Μπράβο. Η ωραία καλή λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Βίων αυθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πόσους απογόνους έδωσες? Δύο είπα. Έναν θέλω. Έναν θέλεις. Έναν είναι καλό. Πάρε τώρα δύο. Όχι, απογόνους, για απογόνους μιλάω. Απογόνους είπα εγώ. Ήταν συνθηματικό. Δημήτρη μου. Ντέμι μου, θα σου πω και εγώ τα ίδια, ότι εγκλωβίστηκες. Εγκλωβίστηκες παρά τις ικανότητες τις οποίες έχεις. Δεν τις είδαμε τις ικανότητες τις χορευτικές. Δηλαδή, περιμέναμε και λέγαμε τώρα θα το κάνει, τώρα θα το κάνει, τώρα θα το κάνει. Και μας άφησες, ξέρεις. Έπαθα και λίγο αυτό, συγγνώμη που διακόπτω. Δεν ήξερα αν πρέπει να δώσω έμφαση στο ρούχο, στο χορό. Και τελικά δεν έδωσε χρόνο και δεν βγήκε τίποτα καλό, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Νομίζω ότι για μια εβδομάδα εδώ πέρα, επειδή έχει κάνει μια πορεία και έχει πάρει λίγο τηλεοπτικό χρόνο, έπρεπε να δώσει έμφαση παντού. Έπρεπε να δώσει έμφαση και στο ρούχο, γιατί είναι ένα διαγωνιστικό κομμάτι. Και εσύ που ξέρει να χορεύει, έπρεπε να δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο χορό. Να σου δώσω να καταλάβει ο άντρα σου, ο υποτιθέμενο. Κοίταγε πιο πολύ τις άλλες, τον είδα εγώ. Κλεφτοκοίταγε, δηλαδή. Θα τον μαλάσω μετά. Αντί να τον σαγηνεύσεις και να μην έχει μάτια γυάλι, έπαιζε λίγο το μάτι αριστερά-δεξιά. Γυάλεξα κι εγώ γαμπρό να φέρω. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ξέρεις, με το ρούχο το οποίο έβαλες, το οποίο δεν κολακεύει αυτό που πήγες να κάνεις, με την απάντηση που έδωσες πριν και στην Πέττη και στο Στέλιο, ότι φοβήθηκα και ότι το θεωρώ, ας πούμε, πρόστιχο ή χυδαίο ή too sexy ή δεν ξέρω τι να φέρω. Φοβήθηκα μη βγει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι. Έτσι το κάνουν οι άνθρωποι να φαίνεται, οτιδήποτε και αφορέσει. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι χυδαίος και πρόστιχος και να είναι εντυμένος από την εκδοχή μέχρι τα νύχια. Απλά δεν ήξερα και μέχρι που μπορώ να το, μέχρι που μπορώ να το φτάσω, ίσως. Μέχρι εκεί που εσύ νιώθεις άνετα και ωραία και μέχρι εκεί που ταιριάζει και για αυτό που πας να κάνεις. Όλα έχουν μια ισορροπία και ένα όριο, το οποίο το δίνουμε εμείς. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος συγκεκριμένος, είναι άγραφη αυτή η νόμη. Mm-hmm. Αλλά μην νιώθεις δηλαδή ότι επειδή μπορεί να εμφανιστείς με ένα σύνολο το οποίο είναι για χορεύτρια, αυτό θα είναι πρόστιχο προς Θεού. Okay. Είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι να χορέψει ένα κλάμπ, είτε να χορέψει οπουδήποτε. Αλλιώς όλα αυτά τα κορίτσια τι θα κάνανε. Όχι, δεν λέω. Μην ότι τα κακολογήσουμε. Δεν ήξερα εδώ πέρα αν είναι επιτρεπτό όλο αυτό και μέχρι που μπορώ να το φτάσω. Γενικά δεν το θεωρώ ούτε χυδαίο ούτε
Ναι. Και εγώ τα φοράω και τα υποστηρίζω και δεν έχω θέμα. Έχασες δηλαδή μεγάλη ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου, γιατί είχες την ευκαιρία να χορέψεις. Και νομίζω ότι και στο χορό μάγκωσες πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν μας έδειξες τίποτα από χορό. Αυτό το κάνω και εγώ, αλήθεια σου λέω. Για σήκωνες εδώ. Και δεν είμαι freestyle. Κάνεις τέτοια. Κουκλή μου. Παιδιά, αυτά τα κάνω για πλάκα. Γι' αυτό σε χωρίζουνε. Το απόγευμα. Γι' αυτό σε χωρίζουνε. Αυτά τα κάνουμε όταν ξυπνάει. Αυτά κάνω είναι για ζέσταμα. Ο Δημήτρης ξεκινάει. Δύο κορίτσι μου για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Μαθήλη μου. Θα συμφωνήσω με όλα όσα άκουσα. Αλλά πες, άντε να το πάρουμε, να το μαζέψουμε τώρα όλο αυτό. Βλέπω μία εικόνα. Το μαλλί μου κάνει ότι... Το μαλλί στην αρχή ήταν μπούκλα, η οποία δεν κράτησε ποτέ, δυστυχώς. Κάτι πρόχειρο μου βγάζει το μαλλί. Ναι. Το σκουλαρίκι δεν μου κάνει τίποτα, γιατί δείχνει σαν θα μπω μπροστά σε όλη τη Γιαλάδα την άλλη. Τα λαμπάκια του κουδουνάρι έχουν μπει όλα εκεί και τα βλέπω σε όλα τα χρώματα. Είναι αυτές οι λάμπες που γυρίζουν και αλλάζουν χρώμα. Είναι τέτοια λαμπάκια αυτά, Στέλιο. Δίσκο μπάλα. Εμένα αυτό μου κάνει πιο πολύ σαν κοστούμι για σκηνή, για Las Vegas, για... Δεν ξέρω πώς το συνδύασες για Όχι, για χορευτικό outfit. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Επίσης, δεν πιστεύω ότι στο bachelorette, bachelor, whatever. Πρώτη φορά του χορεύεις αυτού που θα σε παντρευτεί. Μπροστά στην παρέα μας, στην κοινή που κάνουμε το πάρτι μαζί. Υπήρχαν κι άλλοι μπροστά. Τέλος πάντων, δεν με τρελαίνει. Οκ, εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. Ντέμι μου, καλή επιτυχία και σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Έλλη Γελεβισάκη. Μπράβο! Ευχαριστώ! Θα εισηγηθώ, να ξέρεις. Θα τα πούμε σε λίγο με τους κριτές. Μπορώ να τα έχω στο χέρι, επιτρέπετε? Ναι, εντάξει. Ή να τα φορέσω. Άστα, ό,τι θέλεις, κράτησέ τα. Εσύ τώρα το έκαψες το μπελεκούδι, δεν σε νοιάζει. Μισό λεπτό, ήδη λαχάνιασα. Εσύ όταν παντρεύτηκες, έκανες αντίστοιχο μπάτσελορ? Όχι. Α, αλλά αυτό είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις.
Τι το έκανες εδώ? Έκανα δύο μπάτσελερ ουσιαστικά. Mm. Ένα κάναμε στο χωριό του πρωί, άντρα μου, και ένα εδώ. Έτσι σε ταβέρνα. Ήταν συγγενή μας στην ταβέρνα, δεν ήταν τόσο πολύ, καλά περάσαμε. Φάγαμε τουλάχιστον. Τέλεια! Θα κάνετε παρέα με την Κωνσταντίνα. Ναι, θα στήσουμε και το δικό μου όταν έρθει η ώρα. Όποτε θέλεις, εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, ταβερνίτσα, ήταν και ο σύζυγος μαζί? Όχι, ήταν μόνο οι φίλοι μου. Δύο-τρεις κολλητοί μου και οι φίλες μου. Σωστή. Φάγατε, ήπιατε? Φάγαμε, ήπιαμε, χορέψαμε. Ναι. Αυτά, παραδοσιακά. Να σου πω, μαζί με το κατσικάκι χάθηκε, κάνα μπιφτέκι, κάνα... Έχω πατάτες, φετούλα. Είχα. Τα πήραμε από εκεί. Το πήρατε. Κρυώσανε όμως από το πρωί. Δεν πειράζει, εμείς τα τρώμε και από το πρωί. Εντάξει. Δεν πετάμε. Κορίτσια, βαθμολογία. Ναντίν μου. Πολύ ωραίο κόνσεπτ. Ήταν τέλειο, actually. Μ' άρεσε το φόρεμα. Όλο το mood του bachelor ήταν... Not my style, αλλά ήταν τέλειο. Thank you. Αυτά. Ευχαριστώ. Φωτεινή μου. Πολύ ωραίο το γλέντι. Κατάφερε και σηκώθηκα κι εγώ. Πολύ πλάκα. Λοιπόν, μ' αρέσει το σύνολο. Τα αγαπώ τα καλά. Σε βλέπουμε, ξεδιπλώνεσαι πιο πολύ. Είναι η μέρα σου. Ναι. Ναι, όντως σου πάνε τα καλά, εσένα πολύ. Ελπίζω να συνεχίσεις, να σε δούμε και σε άλλα καλά. Γιατί τα πας πολύ καλά, όντως. Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε λίγο μπηχτή αυτό. Όχι, καθόλου. Ήταν μπηχτή για μένα που δεν τα πάω καλά στον καλά καθόλου. Α. Ναι, όχι, μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είχε πολύ πλάκα. Εσύ όμως δεν τα πας, δεν τα πας. Έχεις βγει η νικήτρια δύο φορές. Νομίζω δεν έφταιγε τον καλά γι' αυτό όμως. Απαραίτητα. Εντάξει. Μόνο ένα πήγε καλά, νομίζω. Λοιπόν, Έλλη μου, πάμε να δούμε μεσόωρο. 3,9, Έλλη μου. Δημήτρη μου. Θα σε κεράσουμε λίγη φέτα, Έλλη μου, εδώ πέρα που έχω. Τι είναι αυτό? Φτωχικά, τι έκανε? Αυτό που βγάζουν μετά και το δίνουν στο γαμπυλιό. Λέχτηκαν οι παγιετές. Και τι φαίνεται εκεί, για μισό. Το είχα κρυμμένο. Βγάλε τα παπούτσια γιατί τα βάζεις πάνω και δεν το βλέπουνε. Ουχ, μας άναψες. Αυτό. Μετά το δίνεις στο γαμπρό αυτό. Έτσι νομίζω δεν το κάνουν. Ξέρω. Ναι. Και πού το βάζει ο γαμπρός? Α, δεν ξέρω. Δεν έχω ρωτήσει. Ρωτάω. Και μετά πάει για τένις. Το βάζει παπηγιόν. Με την καρδούλα μπροστά. Λοιπόν, Έλλη μου ξαναλέζεις λίγο, γιατί με το χορό με συνεπήρε και δεν θυμάμαι τι είπες στην αρχή. Είμαστε με τις φίλες μου και κάποιους φίλους μου. Είμαστε στο σπίτι μου, στην αυλή. Είμαστε στην Καρδίτσα. Αυτά. Μπράβο. Φιλιά στην Καρδίτσα. Και τρώμε. Και πολύ καλά κάνετε. Και πολύ καλά κάνετε. Και την άλλη μέρα παντρεύεσαι. Ναι, και είπα να βάλω την Άρθα και τα Γιάννη να πει παντρευτώ. Πούντι. Να, το λαμέ. Τόσα χιλιόμετρα λαμέ, δεν σε ξεπέρασα, καημέ. Έλεγε κάποτε μια μεγάλη αηδός. Αλλά πού τέτοια τύχη πλέον. Τι κελεπούρι έχω πάρει, δεν το έχω καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει. Καρδιά μου εσύ. Ριστεράκι μου. Να σου πω, ελληπανοφόροι, τσάντες, αυτά τίποτα, έτσι. Είχα. Είχες. Έτσι δεν μπήκα στην αρχή. Α. Απλά τα άφησα πίσω γιατί ήξερα ότι θα χορέψω. Πού θα τα αφήσω. Μάλιστα. Μπήκες με πανοφόρο και τσάντα. Μπήκα με σακάκι και τσάντα. Που τα έχω πίσω, να. Τα κρύβει. Για το επόμενο καλά. Αυτό είναι σπίτι όμως, υποτίθεται έτσι κι αλλιώς. Γιατί πες στην αυλή του σπιτιού τα κάνω. Για να μην της πούμε ότι. Για να μην μου πείτε όμως, τα έχω προνοήσει. Α, είσαι στην αυλή του σπιτιού σου. Ναι, αυτό είπα. Και έβαλες αυτό το απλό και κατέβηκες. Ναι, γιατί θα έρθει όλο το χωριό μετά μια βόλτα να δείτε. Μόλι θα ακούσουμε εδώ πέρα, θα τρελαθούμε τελείω. Να πω κάτι σοβαρά τώρα. Στα χωριά αυτά, επειδή έχει τύχει να πάω σε μπάτσελορ. Ναι. Τα κάνουν κάπως έτσι. Ωραία. Ωραία, Νιέλη μου, τι να πω, ένα ωραίο φόρεμα. Είναι, δεν φοράς παπούτσια, φοράς ένα ωραίο καλσόν. Έχεις βάλει και αυτό εκεί την τσαχπινιά εκεί. Δεν έχω να σου πω και πολλά πράγματα. Ήσουν χαριτωμένη πάντως. Ευχαριστώ. Του έδωσε και κατάλαβε, μας ξύπνησες λίγο. Άιντε, να δω τι θα βαθμολογήσω τώρα, δηλαδή. Αυτό περιμένω να δω κι εγώ. Θα βαθμολογήσω το χορό, το γλέντι, το φαγητό, γιατί τσιμπήσαμε κάτι. Το έξυπνο αυτό εκεί, το χαριτωμένο, το φάνη που έκανες στην καλσοδέτα.
Το ότι το κάνει σπίτι σου και είσαι με τις φίλες σου, φτιάχνω μια. Ε, άσε με να το φτιάξω λίγο. Γιατί εγώ τα γκάλα τα θέλω πιο θεατρικά. Δεν έρχομαι για να δείξω απλά μόνο στυλ. Μπορώ να κάνουμε κάτι πιο. Καλά έκανε. Απλά το θεατρικό αυτό, αν θες να το κάνει, κάνε το και λίγο απάνω σου. Δηλαδή. Δηλαδή κάνε και κάτι λίγο πιο. Τώρα είναι ένα ωραίο φόρεμα το οποίο βλέπουμε. Δυστυχώς έτσι είσαστε όλες. Ή ευτυχώς ή δυστυχώς. Απλά είναι ένα φόρεμα. Ένα φόρεμα. Στρεφτελίζω. Και μια καλτσοδέτα. Και μια καλτσοδέτα, μια που. Ναι. Άχρε τέλειο, τόσο σε. Είδες. Τσαχπινιά. Τόσο σε. Και μια καλτσοδέτα. Τρία λοιπόν. Ευχαριστώ. Ματίδη μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι εδώ στην Ελλάδα, ενώ την έχουμε δει δυτική, Ευρωπαίοι, για να μην βγάλω το ευρώ, οι Αμερικάνοι, τέλος πάντων. Εμένα μου άρεσε που πήγες ελληνικά, παραδοσιακά, και βλέπεις ότι τελικά όλες σηκώθηκαν, ναι, όλες χόρεψαν και τελικά άλλο αίμα κυλάει εδώ μέσα. Όχι το ευρωπαϊκό πάντως. Λοιπόν, μπράβο που το έκανες έτσι, υπήρξε κέφι, ανέβηκε η ενέργεια και αυτό έχει σημασία. Όλα για τις ενέργειες γίνονται. Μπράβο. Βίων ανθόσπαρτων και σε εσάς, κυρία μου. Να λοιπόν, είστε καλά. Εντάξει. Απλό. Καθημερινό. Λαμπερό. Απλό καθημερινό. Απλό λαμπερό. Απλό λαμπερό. Έκανες και την τσαχπινιά. Οκ. Okay. Μια χαρά. Το θέμα είναι να περάσατε καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ για πέρασα μένα. Τέλεια σήμερα πάνω. Και εμείς περάσαμε και εμείς. Εδώ. Και εμείς. Γι' αυτό κέρδισες. Κάτι πόντους παραπάνω από εδώ. Τσίμπησες λίγο. Στέλια μου. Έλλη, περάσαμε τέλεια. Χαίρομαι. Ήταν καταπληκτικό. Χαίρομαι που το πήγες τόσο παραδοσιακά. Δεν ενθουσιάζομαι που βλέπω ένα τέτοιο φόρεμα και το φαντάζομαι στην αυλή ενός σπιτιού στο χωριό με τα αρνιά και τις τυρόπιτες. Γιατί τι έχουν τα χωριά, ξέρετε πώς δίνονται στα χωριά. Την Άρθα και τα Γιάννενα να βάζουν. Κοίταξε να σου πω κάτι. Καλά κάνουνε, αλλά γενικότερα τα ρούχα πρέπει να εναρμονίζονται με το περιβάλλον τους. Ναι. Μέσα σε μία αυλή ενός σπιτιού, με πλακόστρωτα. Είπα, εγώ το διακομωδώ λίγο. Ναι, αρνιά, σούβλες και τα λοιπά, είτε είναι σε χωριό, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Παρίσι, είναι περίεργο. Εντάξει. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά έχει αυτό το φαν που χρειάζεται να έχει μια τέτοια μέρα. Χαίρομαι που κάλεσε όλους τους φίλους και περάσετε τέλεια και χαίρεστε. Θα γλεντάτε τρεις μέρες μάλλον. Μία πριν το γάμο, μία στο γάμο και με ό,τι φάει μείνει θα γλεντήσετε και την άλλη μέρα. Και ξέρεις τι ωραίο είναι το κατσικάκι θα την επόμενη μέρα. Θα πάμε Κωνσταντίνα που θα σε πάρω και θα πάμε. Σάντουιτς. Το κάνεις σάντουιτς, βάζεις λίγη μουστάρδα και τέτοια, είναι τέλειο. Την επόμενη μέρα είναι πιο ωραίο. Είναι να πιο πω ωραίο. Κάτι. Εμένα θα μ' άρεσε να φόραγε κάτι με επιρροή παραδοσιακή, ελληνική. Σε πιο καραγκούνα. Σήμερα. Ναι, και εμένα θα μ' άρεσε. Στο σήμερα ωραίο, όμως. Πήγαμε μέχρι την καλτσοδέτα. Για να είναι ένα, είναι ένα βήμα κι αυτό. Εντάξει. Step by step. Έβαλε ένα στοιχείο bachelor party. Σωστά. Βέβαια. Κι άλλο έβαλε, κι άλλο. Έβαλα και στο τραπεζάκι, ξυλάκι, μπάτσιλερ. Α, δεν τα είδα. Τα βοηθάω εγώ. Φέρνει τα πίσω. Ήταν τόσο εντυπωσιακά τα φαγητά που δεν τα είδαμε. Αυτά δεν πειράζει και τα φαγητά ωραία ήταν. Περάσατε ωραία και αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό σήμερα, δύο. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Έλλη. Αυτή τη ριγιά παγιέται εδώ, την έχουμε δει σε όλες τις εκδοχές. Ναι, την έχουμε δει σε φόρμα στη Δανάη. Ναι. Την έχουμε δει σε φόρεμα στην Τάνια, την έχουμε δει σε κάλτσα μποτάκι στην Χριστίνα. Ναι. Την έχουμε δει παντού. Είναι μια ριγιά παγιέτα της Χριστίνας, ήταν πιο φαρδιά η ρίγα, το θυμάμαι Χριστίνα. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι στο χωριό είσαι νύφη και πρέπει να είσαι η πιο απαστράπτουσα. Γιατί θα πάνε, θα ψωνίσουν οι άλλες χωριανές. Να τι θα βάλουμε, θα πούμε στο γλέντι της Έλλης που θα πάμε αύριο βράδυ. Καλά, να πάμε στην αυλή. Όλες, τις έφαγε, τις καθάρισες όλες σε χρόνο ντετέ. Μπράβο, Έλλη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τρία για σήμερα. Να είστε καλά. Να ζήσετε, Έλλη μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πριν συνεχίσουμε όμως με τις εμφανίσεις των υπόλοιπων κοριτσιών, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με πάρα πολύ κέφι και ένα πολύ ευχαριστώ κορίτσι, πολύ ταλαντούχο, νέο, την Κατερίνα Λιόλιου. Thank you.
όμορφη. Σε κοιτάζω τόση ώρα και έχω. Χαίρομαι πολύ που γνωριζόμαστε. Έχω θαμποθεί. Είσαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Έχεις βγάλει φανταστικό τραγούδι. Μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια λοιπόν. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα από τη Μήνο CMI. Και σου ευχόμαστε να είναι καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό για μένα να αναφέρω ότι τους στίχους έχει γράψει ο Θάνος Παπα-Νικολάου και τη μουσική ο Θέμης Παναγιωτίδης. Και είμαι. Και είσαι στο πλευρό δύο πολύ ωραίων ανδρών επίσης. Στέλιος Σάκη... Ρόκος, Άκης Ρουβάς. Πώς είναι αυτή η συνεργασία, πού τραγουδάτε, Θεσσαλονίκη? Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη, ναι, για κάποιες εμφανίσεις και μετά θα συνεχίσουμε στο Fix Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουμε στην Αθήνα. Φανταστικά τα ακούω τα νέα σου. Θα σε περιμένουμε. Θα σας έρθουμε. Εδώ, θα πάρω την παρέα μόλις ολοκληρώσουμε. Κάνετε. Με δύο όμορφα κορίτσια όλα. Έχεις ξεχωρίσει κάποιο, τα έχεις δει? Ναι, το βλέπω. Εσένα σ' αρέσει γενικότερα το στυλ, πειραματίζεσαι με τα ρούχα σου? Ναι, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες όχι. Πώς τη βλέπετε? Κούκλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσετε βαθμό? Δεν έχω πανωφόρη ούτε τσάντα. Δεν μπορούμε. Δεν είναι ολοκληρωμένο. Θα σας έλεγε ότι το κόνσεπτ είναι ότι βγαίνει σε μια εκπομπή να τραγουδήσει. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Άρα είναι σωστή. Είναι μέσα στο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και σε λιγάκι, ε. Ακριβώς, ακριβώς. Σε αποχαιρετάμε για λίγο. Σε όλα τα κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Εύα Μπάση. Θα σου πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δούμε σε λίγο, δεν αγχωνόμαστε. Ρε, τι τραβάω, γυναίκα. Τι έγινε? Λοιπόν. Πάλι δεν τα βρήκατε. Ναι, κοίτα, άμα καταρχάς, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πάρα πολύ ωραία χορογραφία. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα κάνει φοβερή δουλειά. Ναι, το προσπαθούμε πολύ. Κάνουμε και πρόβες εκτός πλατό. Δεν γίνεται αλλιώς. Να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά τι συνέβη? Αχ, ναι. Το παιδί ο χορευτής είναι υποτίθεται ο άντρας μου. Πώς το λένε? Πώς το λένε? Σεργέι, ναι. Έχω τώρα το... Λοιπόν, είναι ο άντρας μου. Έχει πάει στο bachelor party του με τους φίλους του και την παρέα του. Σε ένα κλαμπ που χορεύουν διάφορες κοπέλες τέλος πάντων. Και εμένα μου το λέει μία φίλη μου ότι αυτός είναι και εγώ του έχω πει ότι δεν θέλω να το κάνει αυτό. Άμα το κάνει, τελειώσαμε. Πριν αρχίσετε. Ναι, το κάνει πίσω από την πλάτη μου. Όχι, λέω πριν αρχίσετε, θα τελειώσετε. Ναι, αφού πήγε τώρα στο κλαμπ αυτό με τις χορεύτριες.
Εντάξει, μωρέ. Δεν θέλω, εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά. Okay, και πας και εσύ και χορεύεις. Ζηλεύω, ναι. Και σκάω μύτη εγώ στο κλαμπ, χωρίς να το ξέρει. Ναι. Αυτός περιμένει μια χορεύτρια έκπληξη που θα του κάνουν οι φίλοι του. Α, και βγαίνω, και βγαίνω εγώ. Ναι. Βγαίνω εγώ αντί για τη χορεύτρια, χορεύω. Αυτός δεν με έχει καταλάβει γιατί είναι τα φώτα. Δεν είναι όπως εδώ στο στούντιο, είναι λίγο σκοτάδι. Χορεύω εγώ και στο τέλος όταν έρχεται κοντά μου, γιατί θέλει να κάνει διάφορα με την κοπέλα, βλέπει ότι είμαι εγώ, τρώει τα χαστούκια του. Καλά και το κάνει. Ήθελε αυτό. Και συνέχεια. Εγώ νόμιζα πήγε απλά. Ναι, ο άτιμος ήθελε. Όχι, εντάξει, καλά φέρθηκες. Αυτά. Τι τα θέλες κι εσύ. Βαθμολογία, κορίτσια μου. Μαράκι. Εύα. Εγώ αναρωτιέμαι, που το βλέπουν οι άντρες στη τηλεόραση τώρα, τι θα πάθουνε. Έλα, μωρέ. Εντάξει, φωτιά. Φωτιά. Ευχαριστώ. Το χορευτικό ήταν τέλειο. Μπράβο στην Έλενα. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Έλενα. Η Μαρία λες και την τουμπλάρει κάποιος. Άλλη έρχεται το μεσημέρι, άλλη έρχεται το βράδυ, άλλη έρχεται τη Δευτέρα, άλλη ψυχολογία την Τρίτη. Ούτε διχασμένη δεν σου ταιριάζει. Είναι φταχασμένη. Τι κάνουμε, ψυχολογική. Είσαι τόσε πολλέ. Που δεν ξέρω τι θα. Για να μην βαριόμαστε. Σίγουρα δεν βαριόμαστε. Τέλεια. Λοιπόν. Δεν σου το είχα τόσο πολύ. Είπαμε, εντάξει, το είχα, αλλά δεν θα περίμενα να το κάνει εδώ πέρα. Το θέλεις, Εύα, το θέλεις πολύ να είσαι εδώ πέρα και το δείχνεις και μ' αρέσει. Ευχαριστώ, ρε Μαρία. Και είσαι και κούκλα. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει πολύ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Thank you. Τέλεια. Πολύ όμορφα. Ντέμι. Κούκλα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία η χορογραφία. Ήσουν πάρα πολύ σεξι. Λίγο το παντελόνι κάτω δεν μ' αρέσει με το παπούτσι. Το παντελόνι κάτω είναι έτσι, είχα ένα θέμα. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω το backstage. Το έκανα μόνη μου λίγο, οπότε. Ναι, με το παπούτσι λίγο δεν μου αρέσει και ίσως να ήθελα και κάτι άλλο από πάνω, από μέσα. Κατά από μέσα, από πού, από αυτό. Φοράω είναι ολόσωμο. Είναι ολόσωμο, φοράω κορμάκι και φοράω μπλούζα άλλη ναι, εκτός. Ναι. Αυτό, κατά τα άλλα, ήσουν πάρα πολύ καλή. Τρία ρούχα φοράω και σορτσάκι από κάτω. Πάμε στο μεσόωρο. Μετά λέμε. Ευχαριστώ. 4,1. Ευχαριστώ. Στέλια μου. Η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ τάλαντη τελικά. Για μια επαγγελματία χορεύτρια το έκανες τέλεια. Δηλαδή, αν το έκανες άλλη μια φορά θα ήσουν καταπληκτική. Είχα και λίγο άγχος, λίγο ντροπή, λίγο. Φαινόταν ότι ντρεπόσουν λίγο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό. Εντάξει, ο χορός είναι να τον έχουμε και λίγο μέσα μας. Δεν είναι φτιαχτό, είναι να έχεις μέσα σου το ρυθμό. Να ήσουν πολύ σεξ. Λίγο. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν. Κάνε και το πόδι, κάνε και το πόδι που το κάνει. Σαν να κατουργέται. Το κάνει πάντα η Εύα. Ποδαράκι. Όταν είναι στεναχωρείτε δεν το κάνω. Όταν είσαι χαρούμενη όμως στη τσαχπίνατσα, το φυγίζεις ποδαράκι. Είναι μια εμφάνιση λίγο μπερδεμένη γιατί φοράς ένα παντελόνι. Να το αφήσω κάτω να το δείτε. Ναι. Ναι. Το έκανα γιατί τα πατάω και θα σκοτωνόμουν και θα γινόμασταν εδώ πέρα. Κανονικά είναι έτσι, απλά... έτσι. Τώρα είναι καλύτερο πολύ όμως. Τώρα καλύτερο. Ξέρω, είναι αλλά... καλύτερο, πριν ήταν αλλά... ψωλιά. Το καταλαβαίνω. Απλά όπως το βλέπετε θα το πατούσα και θα είχαμε... Κοίταξε, επειδή είναι τόσο διάφανο το παντελόνι, θα μπορούσες και να το βγάλεις. Ποιο? Το παντελόνι. Να το βγάλω. Ναι. Τι εννοείται. Φοράς ένα κορμάκι, ρε παιδί μου, από μέσα, ένα σορτσάκι. Ναι. Όχι. Γιατί. Καλά, δεν είναι το ίδιο. Είναι σχεδόν το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει. Δηλαδή χωρίς τη μαύρη διαφάνεια από πάνω. Παιδί μου μπήκε σε ένα ρόλο. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Το να βγεις με ένα σορτσάκι, δηλαδή να βγάλεις το παντελόνι σου ας πούμε, και το να το ξαναβάλεις για να το κάνεις το act, δεν θα σήμαινε κάτι. Ναι. Διότι τώρα είναι μια εμφάνιση μπερδεμένη. Φόραγες ένα παντελόνι, πιασμένο κάτω, πολύ περίεργα. Ναι, αλλά εμφανίστηκες έτσι. Μια κακή εικόνα. Εντάξει. Με ένα παπούτσι χοντροκόντρο. Δηλαδή εκεί κάτω ήταν πάρα πολύ περίεργο. Και τώρα για γίνα μου λίγο στο πλάι. Δεν είναι και το σωστό παπούτσι ούτε για το παντελόνι κάτω, γιατί φρακάρει πάνω. Δηλαδή είναι λάθος παπούτσι αυτό το παντελόνι. Έπρεπε να βάλω ό,τι πιο ψηλό είχα για το θέμα ότι είχα. Έπρεπε να βάλεις ένα άλλο παντελόνι. Αφού ήθελες να βάλεις πιο ψηλό παντελόνι. Όχι, μου άρεσε αυτό, γιατί θα το βάζα και έξω, αλλά με πιο μακρύ σορτσάκι από μέσα. Αυτό το παπούτσι με αυτό το παντελόνι δεν μπορεί να φορεθεί μαζί, όχι σαν ύφος, ναι. Γιατί είναι στενό το παντζάκι και φαρδί το παπούτσι και φρακάρει. Να το βλέπεις.
Ναι, ναι, το βλέπω. Ωραία, άρα δεν μπορεί να φορηθεί μαζί. Λοιπόν, μετά, από πάνω είσαι πολύ ντυμένη. Δηλαδή είσαι κανονικά ντυμένη από πάνω. Είσαι λίγο πιο γυμνή από ό,τι πρέπει κάτω. Δηλαδή δεν θυμίζεις χορεύτρια σε μαγαζί. Όχι, δεν το έκανα εγώ αυτό. Ωραία. Θα μπορούσες λοιπόν να φοράς μία μάσκα. Είχα, αλλά την ξέχασα. Ήμουν σίγουρη. Και δεν το έλεγες, βρε αγάπη. Δεν ήθελα να σας την πάρω. Ναι, ρωτήστε την Έλενα. Ναι, είδες όμως τώρα που μου το είπες τελικά. Λοιπόν, έπρεπε να έχεις μία μάσκα, να κάνεις τέλος πάντων κάτι. Ο άντρας σου δεν μπορεί να μην σε αναγνωρίσει με ένα χαμηλό φωτισμό. Το ξέρω, αλλά ξέχασα τη μάσκα, ήταν να τη φορέσω. Ωραία. Και είπαμε ότι θα έχει χαμηλωμένα φώτα στο κλαμπ, δεν θα φαίνεται. Ωραία, τέλος λοιπόν, πάντων, κοίταξε. Εν τέλει είναι αυτό. Εν τέλει είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι φάνησε λίγο μπερδεμένη. Γιατί αφού λες τώρα ότι θα βγαίνεις έτσι έξω, είναι πολύ κοντό το shorts. Ναι, σας είπα, με πιο μακρύ shorts θα έβγαινα. Μα γι' αυτό σου λέω ότι αυτή φάνησε κάποια κενά. Η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ ωραία γενικά, αλλά έχει κάποια λάθη που δεν μπορεί να σταθεί ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Εντάξει. Ούτε ως χορευτική, ούτε ως κανονική. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ναι. Ωραία. Δεν σου έχω πει κάτι κακό. Όχι, δεν μου είπατε κάτι. Εσύ ήρθες και χόρεψες. Εγώ μα μου άρεσε κιόλας, ήθελα να το κάνω. Και πολύ καλά, γιατί χόρεψες καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τέλεια. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Εύα μου. Έχασε πολύ το παντελόνι που το έκανε σαλβάρι. Δεν έδειχνε ωραίο. Ναι. Αυτό που θέλει να σου πει ο Στέλιος. Έχει δίκιο, γιατί έτσι όπως το βλέπω τώρα είναι μια κομψή εμφάνιση με άλλο παπούτσι σίγουρα, γιατί δεν το βολεύει. Το κατάλαβα. Αλλά πίσω, επειδή το σόρτς είναι λίγο πιο κοφτό, να το πω, από ό,τι θα έπρεπε για αυτή την εμφάνιση, γιατί είναι πολύ σικάτο. Ίσως επειδή καθόμουν κιόλας, έχει μαζέψει. Ναι, θα μπορούσες, ας πούμε, να βάλεις ένα δικτυωτό καλσόν. Δεν είμαι και πολύ μινιόν. Ένα δικτυωτό καλσόν χωρίς το παντελόνι και να βγεις αφού πας να του κάνεις το σπάσιμο. Ναι, 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 το κατάλαβα. Κατάλαβες, αυτό λέει ο Στέλιος. Το ξέρω κιόλας ότι είναι λάθος. Ή ας πούμε, αφού δεν σε βόλευε να χορέψεις και είχες το κόνσεπτ να χορέψεις, έπρεπε να μην βάλεις αυτό το παντελόνα. Δεν θα μπορούσα να κάνω με την καρέκλα τα ανοίγματα. Τι να κάνω. Δεν μου αρέσει καθόλου η τσάντα και το παπούτσι. Ναι. Όμως θα σου δώσω ένα βαθμό παραπάνω, γιατί χόρεψες καλύτερα από ό,τι φαντάστηκα ότι μπορείς να χορέψεις. Α, ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι. Προσπάθησες. Οπότε θα σου δώσω ένα 3. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Κύριε Δημούτρη. Βρες η Εύα, πας που πας στο Σωληνάδικο. Στο ποιο? Στο Σωληνάδικο. Γιατί το λες έτσι? Λέω, γιατί έχει σωλήνα. Γιατί έχει μια σωλήνα στη μέση. Α, τι μαθαίνω. Δεν τα ξέρετε δηλαδή. Διευρύνονται οι γνώσεις μου. Καλή, πού να το ξέρω αυτό. Λοιπόν, λέγονται Σωληνάδικα αυτά εκεί, γιατί έχουν το σωλήνα με στη μέση και πάνε και χορεύουν οι κόπελες γύρω-γύρω. Πάρε λοιπόν πάρε. Μα του είπα εγώ να μην πάει εκεί. Α, αυτό πήγε. Το παλιό παιδό, ο παλιοχαρακτήρας. Εσύ πας, γιατί δεν πας να τον σε γυναίξει έτσι όπως πρέπει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανες. Μου θύμισε λίγο ένα από μια ταινία που το κάνει Jennifer Aniston. Έχει κάποιες σκηνές σχεδόν ίδιες. Δεν την έφερα. Πάρα πολύ ωραίο. Η οποία το έχει πάρει από αλλού. Ναι, το έχει πάρει η μία από την άλλη από την άλλη. Αλλά όλες το κάνετε πάρα πολύ καλά. Μπράβο σας. Όταν είναι να κάνει τη δουλειά σωστά, την κάνει. Αυτό έχει σημασία. Το αποτέλεσμα μετράει. Λοιπόν, θεωρώ ότι ενώ μπήκε στο ρόλο και μπήκε στη διαδικασία να πας να τον εκλέψεις ή να του κάνεις όλο αυτό, να τον εκδικηθείς, ας πούμε, ή και να τον τρελάνεις κιόλας τραβώντας το βλέμμα, έπρεπε να έχεις μια εμφάνιση η οποία να είναι ασορτή με το περιβάλλον, ας πούμε. Το οποίο θα το περνάγαμε μια χαρά. Άρα να μην πειράξεις το παντελόνι και να το κάνεις έτσι που ήταν σαν τη σωλιά. Ήταν λίγο, δηλαδή ήταν άσχημο πολύ. Εσύ ναι, δεν το είδες, γιατί το μυαλό σου. Φοβόμουν να μην το πατήσω. Το δικό είπα. Στο μυαλό ήταν στο act. Ναι. Πάντα. Ναι. Αλλά το παντελόνι έπρεπε να το φροντίσεις λίγο. Το κατάλαβα και είσαι δίκιος αυτό. Καλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Τώρα λοιπόν που κατέβω στο παντελόνι έχει πρόβλημα το παπούτσι και η τσάντα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, επειδή μπήκε σε διαδικασία να κάνεις κάτι παραπάνω, εμένα μου άρεσε αυτό. Και δεν έβαλες μόνο ένα φουστανάκι και να έρθει μια παγέτα. Είναι τη παγέτα σήμερα, τη Αγία Παγέτα σήμερα. Γιορτάζει. Εσύ, όχι. Από το μεσημέρι ξεκινήσει. Από το μεσημέρι ξεκινήσει, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ θα σου δώσω κάτι παραπάνω. Για το από τη μέση και πάνω που λένε. Ευχαριστώ. Τρία. Ματίλη μου, τι λες. Γεια σας. Χαίρετε, Εύα. Ή έπρεπε να ντυθεί χορεύτρια, stripper, κανονικά. Σίγουρα μάσκα. Και στο τέλος να αποκαλυφθείς. Ναι, ναι, έτσι το είχα. Για να είναι όλο αυτό το story που έφτιαξες ολοκληρωμένο. Γιατί έτσι είναι μεσοβέζικο. Είναι μια κοπέλα που ντύθηκε για να βγει. Δεν τη λες χορεύτρια. Ναι. Σίγουρα. Εμένα το παπούτσι αυτό καθόλου ούτε κάτω ούτε πάνω. Δηλαδή καθόλου.
δεν του πάει κάτι κάπως. Ναι, ναι, δεν το ξέρω. Είναι βαρύ. Εσένα. Είναι βαρύ. Και σένα δεν σε κολακεύει. Κάπως ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σου αλλάζει λίγο τα. Ναι, ήταν το λάθος παπούτσι για την ώρα που έπρεπε να βάλω κάτι. Η γεωμετρία σου τέλος πάντων. Θα ήθελα να βγεις χορεύτρια κανονικά. Για την να κάνεις το σιγά σιγά το πάμε. Θέλω να μου πεις κάτι. Τον ναι. Χώρισες. Εννοείται. Α, εντάξει. Εντάξει. Είναι δυνατόν. 10 τότε από μένα. Ανεβέ, όλο και δίνεις. Στα 100 και... Εγώ θα ανέβω, θα φτάσω, δεν ξέρω. Στα 100. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στις χορεύτριες. Πού να της άρεσε και τον Bachelor σήμερα το θέμα. Ναι, ναι. Άμα τον χώρισες 10. Ευχαριστώ. Άμα τον κράτησες... Είναι δυνατόν. Τι με περάσατε. 2. Όχι, η Εύα Μπάση δεν είναι τέτοια. Καμιά γλυκούλα. Καλή επιτυχία, Εύα. Μου ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Χριστίνα Παπαδέλη. Αυτό το αγόρι το πέτυχα στο κολονάκι, δεν το είχα δει, δεν το είχα καταλάβει. Τι κάνεις? Συγγνώμη, συγγνώμη, Λουκέλα εδώ. Να σου πω, όταν παντρευόμαστε, άμα παντρευτούμε, να σε έχουμε σε υπόψη μας. Δεν έχεις και μια μπανάνα, ρε παιδιά, να πει μια κουβέντα το αγόρι. Συγγνώμη, λίγο να πω κάτι εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν δεν ήταν ο Ντάνιελ, ναι. Που με ψυχώνει από πέρσι ότι πρέπει να είμαι σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα ήσουν. Δεν θα ήμουν. Ένα μικρόφωνο στον Ντάνιελ, παρακαλώ. Ναι, την μπανάνα, αλλά και μια κουβερτούλα θα κρυώσει. Μπανάνα στον Ντάνιελ τώρα! Ναι, μισό λεπτό, έλα λίγο, έλα λίγο. Να κάνουμε τη σύγκριση λίγο. Μισό λεπτό, έρχομαι, παιδιά, μισό λεπτό! Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό, να βάλω το τακουνάκι μου, το είχα βγάλει εδώ. Κάτσε εδώ. Και τι τίνε σε κρυώθει. Κρύωσε ξαφνικά, στο παιδί μου. Είναι ζεστό το κλίμα, είναι οικογενειακό. Μπέτη, να κάτσε εκεί που κάθεσαι. Τι έσκαλε που θα έρθω εγώ. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Γιατί την έπεισε. Μαγειοκρατηθείτε, κορίτσια. Γιατί την έπεισε να έρθει τη Χριστίνα, τι είχε δει. Μιλά ή μόνο έτσι βγαίνει από την εκδοχή. Έλα από εδώ, αγόρι μου. Καλησπέρα, αγόρι μου. Έλα, κάτσε εδώ. Κάτσε να τα πούμε. Αφήστε τον Τάνιελ, αφήστε τη Χριστίνα. Αυτό είναι ο κολλητό σου. Ναι. Δεν έχει ξαναπέξει. Ναι. Κάτι παίζει εδώ με τον κολλητό, παιδιά. Πείτε. Πείτε! Μίλα στο μικρόφωνο, σα ευχαριστώ. Ναι, έχουμε κοινό σήμερα! Εν τω μεταξύ, τον πετυχαίνω στο κολονάκι, τον κοίταζα. Λέω κάτι μου θυμίζει, τον ξανακοίταζα. Και έρχεται και μου λέει: εγώ είμαι ο φίλος της Χριστίνας που είχα έρθει. Ντάνιελ, βάλε αγόρι μου το μικρόφωνο, σα ακούσω. Αλλά τι μέρα δεν γνώρισε. Μια καλησπέρα, βρε. Μια καλησπέρα.
τέστινγκ, γιατί πέσει χάμο. Γεια σου, Ντάνιελ. Καλησπέρα. Δεν μου λε, Ντάνιελ, αγόρι. Μήμα σας. Είσαι χορευτή. Είμαι και χορευτή, ναι. Τι καλό. Πολύ άσχολο γενικά με τον αθλητισμό. Τι άθλημα. Ασχολούμαι και λίγο με το modeling. Τι άθλημα κάνει. Ντάνιελ, ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα. Ντάνιελ. Πε τα νάση. Πε τα νάση να πέσουν όλε κάτω εδώ πέρα, φίλε. Πε κάτι βαρύ. Κάτι βαρύ. Μπάσκετ, γενικά πολύ στενά. Είναι πάρα πολύ καλό χορευτή. Ειδικά στο ναι, αλλά ελεύθερο, είναι και στο R&B ελεύθερο, πολύ καλό. Είναι ελεύθερο, είναι ρωτάει Ματίνα. Ελεύθερο είμαι, ναι. Κορίτσια! Ελεύθερο! Γράψε εδώ επάνω το τηλέφωνο σου. Στα γρήγορα. Στην οποία δεν θέλω να σε αναστατώσω. Τα 10 κορίτσια πίσω παθαίνουν. Δεν έχω πρόβλημα, κανένα. Κανένα πρόβλημα. Ντάνιελ, μα γι' αυτό δεν μπορεί να διαλέξει όποια θέση. Για να τον αποκαταστήσει, έχω καταλάβει. Να πω λίγο. Γιατί πέρα από αυτό που είδατε, έχει κι άλλο. Και άλλα πράγματα. Μας προειδεάζεις για κάτι άλλο. Ντάνιελ, έχουμε δίπλα και το ταλέντο, άμα θες να πας. Είναι και ο σύζυγος και ζηλεύει, πες τα γρήγορα. Όχι, απλά είναι το παλέτης, λέω τόσο καιρό ότι πρέπει να έρθει εδώ πέρα, γιατί πιστεύω ότι είναι ωραία και τα άλλα τα κορίτσια. Ναι, αλλά πιο ωραία το δικό μας. Αλλά τώρα πρημοδοτούμε αυτό το κορίτσι. Αλλά πιστεύω ότι αντικειμενικά, επειδή είναι το style που πουλάει εδώ πέρα, η πιο ωραία και στυλάτη είναι η Χριστίνα. Αντικειμενικά. 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 Και οι τρεις φορές που έχει νικήσει το λέει αυτό. Δεν αντικειμενικά. Εσύ με τη Χριστίνα. Ωραία είναι, ωραίο είσαι. Πώς δεν έχει γίνει κάτι έτσι, πώς δεν έχει αυτό. Στην αρχή δεν συμπαθιόμασταν. Αλήθεια. Κάπως έτσι ξεκίνησε, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό που μία στο εκατομμύριο υπάρχει η φιλία άντρων γυναικών. Είναι κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. Μα γιατί το λες γιατί με αυτό το ωραίο υφάκι η Χριστίνα την πρώτη φορά σίγουρα που θα ειδωθήκατε. Συμπαθέστατη. Αυτό μου το λένε πολύ για κάποιο λόγο. Μα τους κερδίζεις με την πρώτη εντύπωση. Λέτε, τι να κάνω, ρε παιδιά, είμαι λίγο κλειστή. Ναι, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το κορίτσι δεν έχουμε πει μια κουβέντα για το κορίτσι. Ναι, για το κορίτσι. Παιδιά, πρέπει να πω πάρα πολλά πράγματα για αυτό το κορίτσι. Εξαιτία αυτή έγινε τον deal καταρχά, να ξέρετε. Αυτή πήγε και καθάρισε. Εξαιτία τα λέμε και αυτά. Είμαι εδώ γιατί πήγε και κάνει δήλωση για να πω στο Μαριστάλι Ροξ. Όχι, το ξέρω. Α, εσύ η πέτρα του σκανδάλου. Να σου πω. Και σου επίσης... δίνει τίποτα από τα λεφτά, είπα. Όχι, έλα να το ξέρω. Δεν κεράζουμε φαγητάκι. Ντάνιελ, Ντάνιελ, εσύ μείνε γενικά εδώ καμιά εβδομαδούλα. Δεκόρ. Επίσης, να πούμε ότι αν δεν ήταν η Λουκία. Ναι. Θα είχα πολλά ψυχολογικά γιατί εκτός ότι με ακολουθάει κάθε εβδομάδα επειδή δεν θέλω να ψωνίζω μόνη μου και με ακολουθάει παντού. Να τη συλλήστρια! Ναι, φαίνεται. Ναι, τέλος πάντων. Πραγματικά την αγαπάω πάρα πολύ και ευχαριστώ. Επίσης θέλω να δείτε τι έκανα για το κόνσεπτ γιατί παίζει ρόλο. Τι λέει. Λέει Bright Crew. Α, Bright Crew. Και έχουν και αστεράκια. Έχω το μεγαλύτερο, έτσι. Επειδή είναι κολλητή. Ο Ντάνιελ δεν βλέπω να έχει μπρέτ. Ο Ντάνιελ ήταν χορευτή στο μπαρ. Στο κλαμπ, πού να το ξέρω εγώ ότι θα μου χορέψει. Ο άντρα μου ήταν η έκπληξη. Ο άντρα μου ήταν στον μπάτσελόρ του. Κοιμάται. Ο άντρα πάντω που θα δει αυτό δεν ξέρω τι θα κάνει μετά. Να τα λέμε. Δεν τα βλέπουν αυτά οι άντρε. Το σταυρό του. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την Πάρη Χίλτον, ξέρει τον μπάτσελόρ, έγινε σκηνικό. Ντάνιελ, γι' αυτό τα λέω. Να σε ξαναδούμε. Περίμενε να πάρω τον παπούτσι αυτό που βγαίνει. Μην τον καναπέ, ξάπλωσε. Μην εδώ. Εγώ. Άστα, παιδί μου, δεν κρυώνει το πάρτα, παιδί μου. Κάτσε στην παρέα μας, Βρε Ντάνιελ, που λέει το τραγούδι. Βρε Ντάνιελ, μείνε κι εσύ. Λες πω, εκεί είναι το κινητό Κολώνα. Μου, τα πράγματά μου. Έβα, τι σου λέω τώρα, ακούγε αυτό. Πες μου ποια θες, Ντάνιελ. Το κανονίσω. Τα στοιχεία του δώσω στην παραγωγή. Σε περίπτωση που δεχτούμε τηλεφωνήματα. Το στεράκι μου είναι εκεί, ημένα. Κάτσε. Βέβαια. Εγώ φταίω, βρε, που σε πήρα κοντά μου. Εντάξει, καλέ. Τι γίνεται. Σωστά το έχω. Δεν βλέπω. Σωστά το έχω. Λοιπόν, Bright. Thug Bright. Τι ήδη εννοείς. Τώρα το είδες. Δεν έχεις ακούσει ποτέ που λέμε Thug Life. Ναι. Thug Bright. Οκ. Εντάξει, δικά σου είναι αυτά. Ό,τι θέλεις κάνεις. Να το εξηγήσω, είναι λίγο πιο... Όχι, άστο. Δεν είμαστε για πολλά νοήματα. Είμαστε να ξέρουνε. Της εύκολης κατανόησης, τα εύκολα ας πούμε. Λοιπόν, πήγες έξω σε ένα μπαράκι. Όχι, σε ένα κλαμπ είμαι. Και κάνω τον μπάτσελορ με τα κορίτσια. Τις φιλενάδες σου. Βέβαια. Βλέπει η Λουκία το χορευτή. Πάει, του δίνει τα λεφτά. Του λέει πήγαινε χόρεψέ της. Μου χορεύει, αλλά επειδή εγώ είμαι η Χριστίνα του Μαϊστάλι Ροξ. Και η Χριστίνα Παπαδέλη. Λέω όχι. Η Χούντα Αλκαρίμ. Αμπτελκαρίμ. Εγώ θα τις χορέψω. Και τον χόρεψες. Και τον χόρεψα. Μετά παντρεύτηκες ή όχι. Παντρεύτηκα φυσικά. Γιατί να μην παντρευτώ. Εντάξει, καλό κορίτσι. Κορίτσια βαθμολογία.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα. Πείτε μου. Τι να σου πούμε. Καταρχάς μου είσαι κάπως σήμερα που είσαι και νύφη. Μέλους ανήφη. Μάλλον είναι γι' αυτό, κατάλαβες. Πώς το είδες? Είναι το άγχος της, ξέρεις, πριν το γάμο, οι νύφες έχουμε ένα θέμα. Ωραία. Ας το ξεχάσουμε τώρα λίγο. Πώς το είδες τη Χριστίνα, τον Ντάνιελ? Μου άρεσε πάρα πολύ όλο το σκηνικό. Το φόρεμά της είναι υπέροχο. Μου άρεσε που χόρεψε και η Χριστίνα λίγο, που είδαμε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και γενικά νομίζω ήταν πολύ ωραίο, πολύ κεφάτο. Ναι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Πατρίτσια. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι πολύ λαμπερή, που φαίνεται ότι είναι η νύφη, φαίνεται ότι είναι η μέρα της, γιατί... Ξεκάθαρα. Λογικά, αν όλα πάνε καλά, μία φορά κάνεις bachelorette party. Μ' αρέσει που το έχει φέρει, εννοείται, στα μέτρα της και μ' αρέσει πάρα πολύ και το Thug Bride, είναι πάρα πολύ Χριστίνα και ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό και ήσουν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, μην το λες πάντως το ότι αν πάνε όλα καλά, γιατί μπορεί για κάποιους να είναι το τυχερό το δεύτερο, το τρίτο. Ναι, δεν το έκανα, απλά σου λέω. Δεν ξέρεις ποτέ. Όταν όμως κάνεις το bachelorette party, ναι, η ψυχολογία κάνεις... σου είναι ότι δεν θα ξανακάνεις. Έτσι σκέφτεσαι. Λογικά. Ιδανικά. Ιδανικά, ναι. Πάμε στο μεσόωρο. Τέσσερα ακόμα τέσσερα. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, όμορφη. Α, έγινε και όμορφη τώρα. Όχι, δεν έγινε, πάντα ήσουν. Κωνσταντίνα μου, τον είδες τον Ντάνιελ στο κολονάκι, να τα λέμε κι αυτά. Πού το θυμήθηκες τώρα εσύ, μετά από 10 λεπτά. Δεν μας το έπεσε, πώς μας το έπεσε πριν μια εβδομάδα. Τον πέτυχα τυχαία. Και τον κοίταγες. Κάπου τον θυμόμουν. Κάπου τον θυμόσουν. Αλλά αντιμένο δεν το γνώρισε. Γυμνό τον κατάλαβε. Όπως έλεγε και ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου τι έλεγε. Δεν μου λες. Κοίτα τι θα τη πω τώρα για σένα. Για μένα δουλεύει εσύ. Δεν μου λες. Γαμπρίζεις. Μου το έλεγε και εμένα μου το έλεγε. Γαμπρίζεις. Καταπληκτικό. Πόπο και εμένα μου το έλεγε. Και στην αδερφή μου τώρα. Το γαμπρίζεις. Το γαμπρίζεις. Υπέροχο το γαμπρίζεις. Α, καταπληκτικό. Ναι. Υπάρχει και νηφίσεις δηλαδή. Νηφίσεις δεν το έχω ακούσει. Το γαμπρίζεις όμως το έχω ακούσει. Όταν ξέρεις... Δηλαδή ότι δίνεσαι για να βρεις γαμπρό άντρα. Ναι, γκομενίζεις. Γκομενίζεις. Σε γαμπρίζεις, πιο κομψό. Είναι του πατέρα. Πιστεύεις τα πεντάρια, τα πήρες γι' αυτό που φοράς? Γιατί όχι. Ή γι' αυτό που δεν φορούσε. Εγώ για πέντε ήρθα. Πάντως έχω καταλάβει ότι όταν δεν φοράει κάποιος εκτιμάται από εσάς. Ναι, δεν φοράει ο φίλος της. Απλά εγώ, επειδή είναι φίλος μου, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι... Να καταλάβω όλο αυτό τώρα το... Έλα τώρα! Κοίτα, ούτε εμείς καταλαβαίνουμε κάτι άλλο. Αλλά το ωραίο, είμαστε φίλοι. Ή 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι. Δεν και 15. Χορεύουμε και μαζί. Ναι. Καλά τυφλής, δεν το βλέπουν ωραίος άνθρωπος. Μπέτη. Λοιπόν. Εμένα μου αρέσει η Χριστίνα, γιατί εσύ η Χριστίνα έβαλε και το γκάγκστα λίγο το επάνω να έρθει να το φέρει. Και αυτό. Θα προτιμούσα νομίζω μαύρο πέδιλο σε αυτή την περίπτωση και όχι χρυσό. Ναι, είχα ένα μαύρο πέδιλο πίσω, αλλά ήταν λίγο πιο κοντό το τακούνι. Α, και θέλω να βάλει πιο ψηλό. Και είπα να βάλω πιο ψηλό. Πιο ωραίο θα ήταν το μαύρο. Μ' αρέσει που βάλει και την παντάνα για να το κάνει λίγο πιο Χριστίνα, πιο R&B, πιο έτσι. Βέβαια τι εντυπώσει τι έκλεψε ο Ντάνιελ. Θέλω να σου το πω. Κάνατε πάρα πολύ ωραίο σόου μαζί. Μπράβο σα, μα ξεσηκώσατε. Η μία μας χόρτασε γλέντι και έφυγε αρνάκι. Μπρίο. Ήρθες εσύ μετά με το χορό. Εντάξει, είμαστε. Καλυφθήκαμε για σήμερα. Τέσσερα. Ευχαριστώ. Στέλιο μου. Λοιπόν, κάνε λίγο αυτήν την κορδέλα να σου εξηγήσω κάτι. Λοιπόν, αυτό το φόρεμα δεν σε κολλαντεύει καθόλου. Αλήθεια. Ναι. Σου κάνει το στόχο να φαίνεται πεσμένο. Ναι. Άντε πάλι. Δεύτερη φορά που το λέτε. Κάτι κάνει λάθο. Εντάξει. Ωραία. Σηκώνω το σύνδεσμο ψηλά. Α, μπράβο. Σαν τον Ντάνιελ. Λοιπόν, κάτι πήγαινε λάθος τόση ώρα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα φόρεμα που δεν είναι ωραίο. Επίσης, δεν ξέρω, είναι εξοπλατό. Για γίνει λίγο να δω κάτι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Είναι εξοπλατό και εδώ κάτι συμβαίνει επίσης και απλώνεις αυτό το κομμάτι. Ναι. Γενικώς είναι ένα κακό παγετένιο φόρεμα που δεν σου πάει, σου κάνει τα πόδια σου να φαίνονται πολύ αδύνατα, σε κάνει σαν να μην έχεις μέση, σαν να είσαι ήσυχη, γιατί απλώνει εδώ. Σου ρίχνει το στήθος, δεν σου κάνει μέση, γενικώς δεν σε κολακεύει. Και έβαλες και το ασορτή στο κεφάλι. Πού τη βρήκες την παντάνα την ίδια? Πήρα το ίδιο φόρεμα, το έκοψα και το έκανα παντάνα. Α, σκέψου πόσο φτηνό είναι. Για να πάρεις δύο. Πόσο καλά, έχω κερδίσει τρεις φορές. Είμαι πλούσια. Πες ότι είσαι πλούσια, να τελειώνουμε. Πόσο έκανε? 20, 19. 27 νομίζω. Φαίνεται.
Μια περιουσία έδωσες. Εντάξει. Ξοδεύτηκες. Ήταν επένδυση. Αλλά η σκέψη μου. Η σκέψη ήταν καλή. Επίσης τα πέτυλα. Δεν για να κάνει. Γενικώς δεν είσαι πολύ ωραία, αλλά τουλάχιστον χόρεψες και έδειξες ποια χορεύει εδώ πέρα. Ενώ σε σχέση με τον Ντάνιελ, όχι σε σχέση με την. Αλλά και σε σχέση με την Ντέμι. Η Ντέμι δεν χόρεψε. Θα μπορούσε να χορέψει σαν εσένα και να πάρει κάτι παραπάνω. Το είδα. Δύο για σήμερα. Δημήτρη μου. Λοιπόν, Χριστινάρα μου, μας βοήθησες πάρα πολύ να χαρούμε. Σε τίμησαν και τα κορίτσια, σου δώσανε πολύ μεγάλους βαθμούς. Εγώ θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις και κάτι το παραπάνω. Δηλαδή, έκανες κάτι παραπάνω που πήρες άλλο ένα φόρεμα, ένα σε ένα δώρο. Προφανώς το δώσανε από εκεί που τα πήρες. Είναι ένα σε ένα δώρο. Και το ήταν μάξι και το κάνεις μινί. Και το πήρες και το έκουπες έτσι. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που έκανες και μας έκανες όλους χαρούμενους. Τρία. Ευχαριστώ. Ματβίλδη μου. Μια χαρά. Λάμπει, στραφταλίζει, έβαλε και την κορδέλα. Κοίταξε, μ' αρέσει που αυτό το αλήτικο που έχεις, εσύ, και το βλέπω όταν ντύνεσαι, μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει έτσι όπως είσαι. Ούτε τα πέδιλα με χαλάνε, τίποτα, τίποτα. Ευχαριστώ. Μια χαρά. Έξι. Ευχαριστώ πολύ. Χριστινάκη, να το χαρείς. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Να σου πω, δεν φάνηκε να γλιστράς, είναι σαν να έκατσες απλά στα γόνατα. Το έχω πάθει ακριβώς το ίδιο. Εγώ δεν την είδα. Είναι σαν της γριάς το πέσιμο στο χιόνι. Το έχετε δει. Κάντο μας. Πάνε χιονίσει και πάνε στην εκκλησία. Πού τα παπούτσια σου. Τα άφησα. Δεν μας γράφουν τώρα. Καλέ, ναι, εννοείται. Η αλήθεια δεν είναι διάλειμμα. Δεν πειράζει κάτω. Κάτω σε παρακαλώ, είναι φανταστικό. Πάνε γριές στην εκκλησία, ναι. Κοίτα, και έχει χιονίσει. Ήταν τέτοιο πέσιμο. Της γριάς το χιόνι. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Ιωάννα Σκιαβάνη. Περίπου. Ναι, μου το είπε και ο ίδιος εντωμεταξύ. Εκείνος. Ναι, μου λέει του μοιάζω κιόλας. Εσύ, τι του είπες. Όχι, εντάξει. Στα κυβικά λίγο μπορεί. Το αγόρι μου είναι πιο ωραίο. Εντάξει, το αγόρι. Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι. Μην προσβάλλεις και το παιδί. Όχι, καλέ, κούκλος είναι, απλά εντάξει, στα δικά μου τα μάτια. Καταλαβαίνεις τώρα. Θα παντρευτείτε κιόλας τώρα.
κάνεις και τον μπάτσελο, τον μπατσελορέτ σου. Ναι, ναι. Ξέρεις που το κάνεις, σε νησί. Όχι, στο Μπαλί. Καλά, κατάλαβα, όμως έτσι εξωτικό προορισμό. Ναι, ναι, ναι. Λέω για να είναι ντυμένη έτσι. Τέλεια, το δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι πας στον πάνω κιά μου, ξέρω εγώ. Όχι, με τίποτα. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα το κόνσεπτ αυτό, γιατί στην πραγματικότητα εκεί θα ήθελα να πάω με τις φίλες μου, να κανονίσω ένα τέτοιο ταξίδι, γιατί θέλω να πάω πάρα πολύ και δεν έχει τύχει να πάω. Οπότε έχω νοικιάσει ένα σπίτι ωραίο, μια βίλα στο Μπαλί και έχω πάρει τις φίλες μου για να πάμε να κάνουμε τις διακοπές μας μια εβδομάδα. Να το γιορτάσουμε, να... Αντί να πας χαμηλό ταξίδι, θα πας να τα κάνεις όλα αυτά με τις φίλες σου. Ναι, ναι. Λίγο ανορθόδοξο ακούγεται. Το είχαμε πει με τις φίλες μου ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε πήγαμε εκεί, η ευκαιρία ήταν να το διασκεδάσουμε. Και το αγόρι εκεί που βρήκες. Και μου κάνανε έκπληξη, φωνάξανε... Εγώ είμαι λίγο ντροπαλή γενικότερα και φωνάξανε ένα αγόρι, αλλά μου καλάρεσε μετά. Στην αρχή το παίζα λίγο τροπαλή, μετά μου χαλάρισε. Έτσι γίνεται και στην προσωπική ναι, σου. Ναι, μου κάνανε μία έκπληξη. Οι τσούχτρες. Έτσι είσαι και εδώ και στη ζωή σου γενικά. Ότι είμαι τροπαλή, είμαι λίγο. Αλλά μετά σ' αρέσει. Εσύ τα λες, εγώ τα λέω. Ναι. Είσαι από τη Λάρισα, γενικά μεγαλωμένη εκεί. Ναι. Okay. Ρωτάω εγώ απλά, συγκεντρώνω πληροφορίες. Καλά κάνεις. Κορίτσια, βαθμολογία. Ναντίν μου, στα ίδια μέρη πάτε, μη μου αποκαλύψεις. Όχι, είμαι... Όχι, θα μας πεις μετά. Ναι, έτσι για έκπληξη. Πάντα είμαι σε άλλη φάση. Πάντα, ναι, συγγνώμη. Το είπαμε αυτό. Ωραίο το κόνσεπτ, μ' αρέσει πολύ. Ήταν πολύ girly όλο το κόνσεπτ. Ήταν actually you. Ναι. Μπορώ να σε βλέπω να κάνεις αυτά τα πράγματα. Το φόρμα είναι ωραίο. Το μπαμπούς που φοράς είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φόρεμα. Τι είναι αυτό? Είναι ένα μπλουζοφόρεμα. Μπλουζο αυτό. Ναι, στο οποίο έχω πάρει μία φούστα και την έχω ράψει εδώ. Α. Και έχω πάρει επίσης ένα extra body το οποίο έχω βάλει από μέσα για να μην... Γιατί φοβάμαι τις διαφάνειες τώρα, καταλαβαίνεις. Πήρα ένα body να βάλω από μέσα. Ναι, είναι ένα χρώμα έτσι χρυσαφή μπέζ. Ωραίο είναι. Ναι. Ωραία τα pearls. Παραμυθένια. Τα παπούτσα είναι τέλεια, τα μπαμπούς που φοράτε. Και τα δικά σου. Τα ίδια είναι. Ναι. Δεν είναι, almost. Almost. Σ' άλλο χρώμα. Ναι. Και το χρυσό που έχεις βάλει. Μπορώ να σε βλέπω σε ένα bachelor ακριβώς έτσι. Είναι η Ιωάννα όλο το concept. Αυτά. Τέλεια, thank you. Welcome. Πάμε να δούμε μεσόωρο. 3,8. Ευχαριστώ. Αχ, άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη. Δημήτρη. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Καλά είμαστε, πολύ καλά. Να το καταλάβω λίγο. Ναι. Εσύ πήγες με τους φίλους στο Μπαλί. Ναι. Για μπάτσελορ. Ναι. Και μετά θα έρθεις πάλι πίσω για να παντρευτείς. Ναι. Σωστά. Ναι. Και εκεί μια φίλη σου έκανε έκπληξη και σου έδωσε ένα αγόρι. Ένα pizza boy, νομίζω. Pizza boy. Πίτσα, το κάνεις χειρότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό αφήσουμε εκεί. Σου έχω πει, λέγεται. Σου έχω πει να παίρνεις τσίχλες. Ωραία. Συνεχίζω εγώ το πρόγραμμά μου. Εδώ εμένα θα κοιτάς. Εδώ τα ματάκια σου, εδώ κοιτάς. Άστο. Ιωάννα μου, εμείς απλά να παράγουμε αυτά που λες. Τον άντρα σου. Είπα παιδιά πάλι, δεν ξέρω. Έτσι, η χορογράφος μου τον ανέφερε έτσι. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Εσύ δεν ξέρεις τι είναι, αλλά τον πήρες και έφυγες. Αλλά πώς πήρες, πίτσα boy. Με πήρε, δεν τον πήρε. Μάλιστα, ας σε πήρε αυτό. Εννοώ, αγκαλιά. Ρε, δεν τρέπεσαι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, βρε εσύ, αθώο πλάν. Έλα εδώ. Και εδώ κολλάει το. Και εδώ ξεχωριστή κολλάει η Ιωάννα. Ποιο? Τα πήρες όλα. Ηρέμεις. Και έφυγε. Ιωάννα, πάλι ρε ζήλη έγινε. Όχι, βρε. Όχι. Εσύ την αλήθεια λες εσύ. Ντροπαλή. Άστο λοιπόν. Την αλήθεια της λέω. Εσύ τη δήλωση την έκανες. Είμαι ντροπαλή. Τέλος. Ναι. Η ντροπαλή καλά Ντάξ. Την έπαιξε. Ηρέμησε. Ήρθες, ναι, ήρθες πιο εδώ για να μας κάνεις ωραία. Ωραία, πήγαινε στη θέση.
Πήγαινε, παιδί μου, στη θέση σου με τις παντούφλες. Έχει πλάκα όμως. Λοιπόν, Ιωαννάκη μου γλυκό, έχεις πάει στο... Όχι, πείτε μου πώς θα πήγαινε στον Παλί. Φαντάζομαι ότι δεν έχεις πάει στον Παλί. Δεν έχω πάει. Γιατί τον Παλί, πέρα από πιτσαδόρους και πιτσαμπόι, έχει και πάρα πολύ χρώμα, να ξέρεις, γενικά. Τι... Πολύ ναι, πιο χρώμα, χρώματα. Ξέρω. Τα ματάκια σου μπορεί να είναι από το χρώμα. Αλλά χρώμα στα ρούχα. Δεν ήθελα. Δεν ήθελε εσύ. Όχι. Νιντ. Τι, είμαι, είμαι μια νεράιδα. Είσαι μια νεράιδα. Μάλιστα. Οι άλλες που ντυθήκανε και αυτές στον Παλί. Είναι σαν εκείνη την ταινία. Η νεράιδα και το πιτσαμπόι. Ρε το πιτσαμπόι τι τραβάει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Να σε καλά, βρε κούκλα μου, μας έκανες και γελάσαμε. Λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω αν θα γελάσω το τέλος. Γελάει καλά, ποιος γελάει τελευταίος που λένε. Μια χαρά τα κάνεις. Εσύ τα κάνεις πολύ καλά. Οι άλλοι τα παρερμηνεύουν, να ξέρεις. Γιατί είναι παλιοχαρακτήρες όλοι εδώ, όπως βλέπεις. Αυτοί σε πειράζουν. Εγώ είμαι μαζί σου. Να πας να κάτσεις εκεί στην άκρη τότε, να δεις την αδερφή μου να κάτσει δίπλα. Α, γι' αυτό! Ναι, ρε! Πού είμαστε, και να σου πω και κάτι. Έλα, ρε! Πίδα! Οχ, οχ! Πίδα κι εσύ! Πίδα κι εσύ, πίτσα μπόι! Πίτσα μπόι, πίδα κι εσύ! Αυτό λέγεται αλλαξό. Ναι, θεσιά! Θεσιά! Έτσι. Μου είπε ο Τζίμις τις προάλλες. Οχ. Μου λέει λοιπόν, άκου να δεις, μου λέει πριν μιλήσεις, θα μετράς μέχρι το 2. Μέχρι το 10 έπρεπε να σου λέει. Και μετά μου λέει να μιλάς. Μέχρι το 2 θα χάνεις. Όχι. Θα παίρνεις μια λάσσα και θα μιλάς. Δεν προλαβαίνεις μέχρι το 2. 10 να τα φιλτράρεις. Με αυτά που λες, ξέρεις γιατί άλλαξα θέση, για να κάθομαι εδώ και να σε κοιτάω και να κάνω. Να κρατώ και το κεφάλι μου. Λοιπόν, μη μέτρας μέχρι το 2, μέτρα μέχρι το 10. Τουλάχιστον. Εάν μπορείς. Έτσι μου είπε, δεν ξέρω. Λοιπόν, σήμερα, επειδή είσαστε όλες έτοιμες για γάμο, πραγματικά, και πάρα πολύ χαρούμενος και το έχετε ευχαριστηθεί τόσο πολύ και εσύ παρα λίγο, και εσύ λίγο παραπάνω με το πίτσα μπόι από ό,τι είδα. Ενώ δεν είναι... Δεν σου δίνει αυτό που είσαι, αυτό το φόρεμα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή... Γιατί σε ρίχνει φωτιστικά. Δεν σε φωτίζει. Δεν με φωτίζει. Δεν σε φωτίζει τόσο αυτό το φόρεμα, ναι. Είναι πολύ κατεβασμένο και δεν σου δίνει. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχει κάνει στο κεφαλάκι σου. Ενώ... Έχω βάλει και εδώ κόσμο, μάλιστα. Το είδαμε. Αλλά δεν σου δίνει τη λάμψη αυτή. Αλλά ο άλλος καθάρισε, βέβαια, εξηγήθηκε. Λοιπόν, σήμερα. Μια εγώ... χαρά λάμψη του δείξε. Εγώ του... σήμερα θα συνεχίσω στον ρυθμό που ξεκίνησα. Μέχρι να δω κάτι διαφορετικό. Τρία κι εσύ. Έχω μαζέψει τριάρια. Η Ματσίλη έπαθε και εκείνη το σύνδρομο. Όλησε. Κι άλλα. Δεν είναι τέλεια. Σύνδρομος τέλειος. Πρέπει να φέρω τα δικά μου τα πιο μεγάλα. Αυτά του καπετάνιου. Να τα δώσεις στην Πέτη. Του καπετάνιου όμως. Εμένα δεν μου βγάζεις μπατσελορέτ. Ναι. Θα ήσουν υπέροχη για μια ταινία μεσαιωνική. Ναι. Με το Robin Hood. Ναι. Ένα κοστούμι δηλαδή ωραίο για μεσαιωνική ταινία. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν καταπληκτικό. Ναι, ήταν η Μύρια μας. Όντως γίνεσαι, το χρώμα του ρούχου με το δέρμα σου είναι ένα. Ναι, αυτό ήθελα. Ναι, αλλά αυτό σε σκοτώνει. Δεν με φωτίζει όμως, ναι. Σε σκοτώνει. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να είσαι μαυρισμένη, να έχεις τώρα γίνει μπρονζέ για να γράψει αυτό. Είναι πρώτη μέρα. Θα πρέπει να είσαι πολύ λευκή για να γράψει αυτό το χρώμα, νομίζω. Αυτά. Μπέτη μου. Κόκκινο. Καλώς τη Βανέσα Παραντή. Γεια σας. Τη βλέπουμε μπροστά μας σήμερα. Αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Το φόρεμα αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, δεν ξέρω αν ακούσατε πριν, είναι ένα μπλουζοφόρεμα. Ναι, και έχεις φτιάξει τη φούστα. Έχω από μέσα. Έχω ράψει τη φούστα εδώ στο Αμπύρ. Σήμερα όμως που σε έπαιρνε, γιατί ήταν στη βίλα και στον Παλί και δίπλα στη θάλασσα και όλες φορούσαν μαγιό, μπορούσες να βάλεις μαγιό και από πάνω αυτό. Γιατί τώρα δεν κάνει τόσο μπαλινέζικο. Εμένα δεν μου βγάζει μπαλινέζικη αίσθηση. Μου βγάζει αυτό που είπε η Μαθήδη, σαν να βγήκες από ταινία του Robin Hood. Δεν ήθελα, γιατί δεν ήθελα να ακούσω ότι είναι πολύ διάφανο και άντε τέτοια. Πάλι. Συγγνώμη, εμείς φταίμε. Όχι εσύ που ήρθες με το λοδιάφανο. Και όση ώρα καθόσουνα στην καρέκλα έφευγε και τον γκλίτερ και στο τέλος έμεινε σχεδόν γυμνή. Μέχρι να τελειώσει το επεισόδιο. Είχα γεμίσει παντού τον γκλίτερ εν τω μεταξύ. Ναι, αφού αυτό το ύφασμα με τον γκλίτερ, όση ώρα κάθεσαι φεύγει. Φεύγει. Στο τέλος δεν μένει τίποτα. Και στο τέλος ήσουν από πίσω έτσι λίγο. Και μετά φεύγεις έτσι, κοίτα. Ναι, η Ιωάννα έφευγε έτσι. Ναι, ή έτσι. Φεύγεις.
Λοιπόν, αλλά εμείς φταίμε, κατάλαβες. Γι' αυτό έβαλε σήμερα ένα κολάν από μέσα. Έτσι, σου λέει στην πισίνα με το κολάν θα είμαι τέλεια. Δεν θα μου πούνε τίποτα. Σε καλό μας σήμερα. Καταρχάς, όλα τα άλλα περιτεύουν. Έλα εδώ. Τι. Έλα εδώ. Πλησίασε. Τι. Δείξε μας το μονόπετρο, κουκλά μου. Ανάτο. Καλή πλάκα κάνω. Δεν είναι. Και πλάκα. Έλα. Δεν είναι. Όχι. Ξέρετε, όχι. Σου δώσε. Μην κοιτάς εμένα. Μα μονόπετρο είναι. Άλλο μου έχει δώσει. Άλλον έχει. Ας το έχει δώσει, γιατί δεν το φοράς. Είναι πολύ μεγάλο. Α. Το... είναι το γνωστό. Ναι. Το τσιγκουμούτσα. Είναι άμα το τι πες να μην προκαλείς. Ναι. Καλά. Άρα δεν λογοδοθήκατε. Λογοδοθήκατε. Θα το φοράς και θα λες. Άκου να σου πω! Λοιπόν, τώρα που σε βλέπω από κοντά. Άκου να σου πω! Είναι αυτό που λέει και ο Στέλιος. Ότι πάτε κοντά στον καθρέφτη και νομίζετε ότι όλα αυτά σας πάνε. Και μόλις πάτε μακριά, χάνετε αυτό. Φαίνεται αλλιώς. Αχα. Ξεκάθαρα. Ναι. Τώρα που σε βλέπω από κοντά, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Λοιπόν, πήγαινε τώρα στη θέση του αυτή. Να σε βλέπουμε εμείς από μακριά καλά. Τρία πήρες από μένα. Ιωάννα, δώσατε λόγο. Όχι. Ε, τι είναι το δαχτυλίδι. Δώρο. Όχι, είναι body bag. Για να μου δείξει ότι με αγαπάει. Κάθε καράτη και αγάπη. Μακριμάνι που κάπως έτσι. Μάλιστα. Μπέτη μου. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Ενώ είναι ωραίο αυτό, πολύ, δεν κάνει μπαλινέζικο καθόλου. Το body που βάλεις από μέσα δεν μ' αρέσει. Θα εξυπηρετούσε μόνο αν ήθελες να πας στο θέατρο. Ναι, αν έπαιζε στο θέατρο, να μην φαίνεσαι γυμνή, γιατί από μακριά κάνει σαν να είναι γυμνό. Οπότε, εμένα θα μου άρεσε να βάλεις ένα ωραίο μαγιό, να βρεις ένα ωραίο μαγιό να βάλεις. Σήμερα, αφού όλες μαγιό φοράγανε. Τι πάθαμε. Όλες φοράγανε μαγιό. Ε, ναι, αλλά εγώ εντάξει. Λέω, άμα βάλω μαγιό... Έχει υγρασία και ζέστη στο μαλλί. Ναι. Θα σκάσεις με αυτό το πόδι. Θα κολλήσει το πόδι πάνω που δεν θα βγαίνει μετά. Από τον υδρότα δεν θα μείνει τίποτα. Θα γλιστράνει αλυσίδες. Δεν θα μείνει καθένα. Συνέχισε, πού θα φτάσει το πράγμα. Σαν δεν θα μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν θα μπορείς να χορέψεις. Θα θες να πέσεις όπως είσαι μέσα στο νερό να ζεις. Εσύ θα πέσω. Έχεις πέσει στο πλήρι. Μάνα, πάθει σίγουρα. Ναι, αλλά ξέρω το κλίμα. Είμαι μελετημένη. Έχει πάει στη Λάρνακα. Καταρχάς, μπείτε να δείτε τι καιρό έχει εκεί, να δείτε. Είναι τροπικό το κλίμα. Ναι, το ξέρω. Απλά το ήξερα ότι θα τα ακούσω αυτά, απλά δεν ήθελα να έρθω με μαγιό, γιατί δεν ήθελα να διαφανίζει... Το έχουμε καταλάβει. Άρα, το είπες τώρα. Κρίμα, κρίμα, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό και θα μπορούσε να το φτιάξει λίγο διαφορετικά. Είναι όντως πολύ ωραίο, πολύ εθέριο. Σου πάνε αυτά τα νερά, ιδένια. Δύο για σήμερα. Και τον αγαπημένο σου. Στον άφησα για το τέλος. Ιωάννα μου, γλυκιά μου Ιωάννα. Ξέρεις κάτι, θα ήσουν μία τέλεια νύφη στη Σύφνο. Ναι. Στην Πάτμο. Ναι. Ναι. Στην Μύκονο. Στην Ιρλανδία, καλή θα ήταν. Παντού. Στην Κρήτη. Στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη. Εγώ έτσι τα παντρευόμουν. Ωραία. Στον Παλί, τι δουλειά έχεις με το νυχτικό και το κολάν στην πισίνα. Καμία. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ε, καμία. Είσαι, δηλαδή, εκτός τόπου και χρόνου, ρε παιδί μου, ενώ έχεις κάνει μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, πραγματικά σου πάει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα, ήθελε ένα τσίκ διαφορά στο χρώμα για να είναι ακόμα πιο ωραίο, αλλά έχει μια αρμονία. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έχει αυτό το χρυσό από μέσα. Ναι, αλλά είναι όμορφη. Είναι όμορφη, μου βγάζει πολύ ρομαντικό, μου βγάζει ένα κορίτσι βγαλμένο από ταινία, παλιά κτλ. Είσαι όντως όμορφη. Αυτό που έβαλες από μέσα, είναι για τη διαφάνεια, το χρησιμοποιούν σε θεατρικές παραστάσεις, οι χορεύτριες στα θέατρα, γιατί από μακριά, από μακριά, από μακριά, όντως καλύπτει τις διαφάνειες. Από κοντά, όταν βρεθείς σε ένα περιβάλλον με κόσμο και φαίνεται ότι φοράς από μέσα ένα ολόσωμο με τέτοιο πράγμα, είναι αντιαισθητικό. Και είναι αντιαισθητικό. Μόνο και μόνο για εδώ. Μα είναι αντιαισθητικό. Όντως θα μπορούσε να βάλεις μαγιό, θα μπορούσε να βάλεις μια δεύτερη φούστα από μέσα αν δεν ήθελες να βάλεις μαγιό, θα μπορούσε να βάλεις οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το ολόσωμο, διότι νομίζω ότι δεν φαίνεται, αλλά φαίνεται. Ναι. Άρα δεν είναι σωστή προσέγγιση. Κατάλαβα. Είσαι όμορφη, δεν είσαι για τον Παλί. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ. Ποιος έσωσε σήμερα, εδώ θα κοιτάς. Εσείς με Ιωάννα μου, όχι αγαπημένη μου. Η ώρα η καλή. Ευχαριστώ. Φιλάκια. Άνε, ξεχνιέμαι. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Μαρία Λέκη.
τι ωραίο κοριτσίστικο ήταν αυτό. Κορίτσια σήμερα. Κορίτσια. Ωραία, πέρασες. Πέρασα τέλεια. Είδατε ωραίες στιγμές όλα αυτά, ναι, τα χρόνια. Πήγα να πέσω κιόλας. Α, δεν το είδα. Και εγώ πήγα να πέσω. Πολλές στροφές και ζαλίστηκα. Για να δω τις φωτογραφίες σου κάνουν έτσι που ήμουν έτοιμη να φύγω από την καρέκλα. Εντάξει, μαζί ήμασταν και σε αυτό. Εντάξει. Η κουμπάρα. Η κουμπάρα. Και εγώ ντύθηκα σήμερα. Είσαι έτοιμη, έτσι σε θέλω στο γάμο μου. Έτσι. Είσαι τέλεια, ναι. Αλλά φοβάμαι ότι θα κλέψει την παράσταση. Όχι, αφού άσπρο θα φοράς. Ναι, αλλά είσαι πολύ εκθαμπτική, έτσι. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα έρθω αλλιώς. Όχι, όχι, έτσι να έρθεις. Εσύ πες μου. Λοιπόν, εγώ ήθελα, μπήκα να δω κάποιες ιδέες στο ίντερνετ και μπήκα, ναι, μπήκα και είδα το Back to the Future, λέγεται ουσιαστικά αυτό το Bachelor. Αυτή καταρχάς είναι μια στιγμή που ονειρεύεσαι, το να ξέρεις, το να παντρευτείς. Δεν έχω σκεφτεί καθόλου για τον Bachelor. Το γάμο, εντάξει. Θα ήθελες να κάνεις Bachelor. Αν κάνω γάμο... Είναι στη φιλοσοφία σου, δηλαδή το να βγεις τελευταία νύχτα ελεύθερη. Αν κάνω γάμο, ναι, επειδή το σκέφτηκα τώρα λόγω του concept, ή θα κάνω το Bachelor έτσι όπως έχω κάνει το concept, ναι, δηλαδή θα μαζέψω τις φίλες μου, για να πω και το concept παράλληλα, θα μαζέψω τις φίλες μου που έχω, τις παιδικές, και θα κάνουμε το Back to the Future σε εισαγωγικά πάρτι. Επειδή δεν το έχω δει, τι είναι αυτό. Είναι ένα πάρτι στο οποίο κάνεις πράγματα τα οποία κάνεις μικρή με τις φίλες σου. Α. Δηλαδή φέρνεις, παράδειγμα, φωτογραφίες, φαγητά που τρώγατε, μουσική που ακούγατε, ντυνόσασταν και φτιαχνόσασταν και βγάζετε φωτογραφίες. Ουσιαστικά θυμάσαι τα παλιά και κάνεις έτσι μια περίληψη της ζωής σου. Μάλιστα, ωραίο. Ναι, και το κάνεις με τις φίλες σου. Έτσι, παρεΐστικο στο, ναι, σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω, ωραίο, θα έκανα ή θα πηγαίναμε ένα ταξιδάκι. Εσύ έτσι είσαι σπίτι όμως. Όταν είμαστε με τις φίλες μου, ναι, πάντα παίρναμε τα καλύτερα μας ρούχα, τα φορούσαμε, βγάζαμε φωτογραφίες, χορεύαμε, το κάναμε από μικρές αυτό. Ωραίο, εντάξει. Βαφόμασταν, χτενιζόμασταν, λες και θα ήμασταν λες και θα βγούμε, θα αλλά δεν βγαίναμε. Ωραία, οπότε ετοιμάστηκες, έβαλες τα ρούχα σου, τα ωραία, σε φωτογράφησαν, ναι, ως ελεύθερη ακόμα και να είσαι. Έτοιμη. Θες να μου πεις κάτι άλλο για το κόνσεπτ? Όχι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Ωραία. Πάμε, κορίτσια, στη βαθμολογία. Μαρία, ναι, θα σε ρωτήσω γιατί είναι την ίδια μέρα, ναι, το μεσημέρι. Ήταν μια άλλη, δεν μπορώ, ναι, να μην δε σε ρωτήσω. Ναι, ρώτησε με ό,τι θέλει. Τώρα πια ήρθε. Τώρα αυτή προτιμώ αν με ρωτά. Ναι. Τι έγινε, τι μεσολάβησε, 2 ώρες ήταν όλες και όλες. Ναι. Περίπου. Μιλήσαμε 2-3 άτομα, τα οποία τα ευχαριστώ. Ποια? Είναι οι χορευτές μας. Άσχετο. Τα αγόρια. Ναι. Ναι. Τα οποία μας βλέπουν τα πάντα τόσο καιρό εδώ πέρα. Α, και τι σου είπαν? Και 2 άλλες κοπέλες από εκεί. Οπότε... Θες να μας πεις? Η μία είναι Χριστίνα, που συνέχεια μιλάμε και με ενθαρρύνει. Μήπως μιλήσεις και με τον Ντάνιελ? Ο Ντάνιελ είναι ένα στοιχείο που μας ανέβασε αλλά και εδώ, και η Εύα. Ωραία. Που είχαμε και μια παρεξήγηση με την Εύα πριν λίγο καιρό και τα λύσαμε όλα και μιλήσαμε. Α. Οπότε... Χαίρομαι. Ουσιαστικά αυτό με ενθαρρύνει και... Εντάξει. Έμεινε... Έφερα τον καλό μου, το χαρούμενο αυτό. Καλά κάνεις και τον φέρνεις. Επηρεάζεις από ό,τι φαίνεται πολύ, ναι, από τη σχέση σου με τα κορίτσια. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Φωτεινή, okay, μου. Ναι. Μου άρεσε πολύ το concept. Ήταν, δεν θα μου παίρνει καν από το μυαλό. Ήταν πολύ όμορφο. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη. Αυτό εντάξει, είναι ένα απλό jumpsuit που σου πάει πάρα πολύ φυσικά. Ίσως το make-up θα το ήθελα λίγο πιο φωτεινό. Αυτό σε σκοτεινιάζει λίγο, επειδή είναι μαύρο και το jumpsuit, παρόλο που έχει τη γυαλάδα. Θα ήθελα ίσως κάποιο πιο φωτεινό χρώμα, κάτι σε ροζ, κόκκινο, πιο γυναικείο ίσως. Αυτό. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω και την Εύα που μιλάει με την Ιωάννα, να μας πει την άποψή της. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ όμορφη, σου πάει πάρα πολύ αυτή. Κοίτα εδώ, κατάσταση. Να σου πω, θα μου δίνεις εξαμεροκάματο για ψυχολογική υποστήριξη, έτσι. Είσαι πολύ όμορφη. Σου πάει πάρα πολύ αυτή η φόρμα. Εντάξει, αφού είσαι στο σπίτι, δεν χρειάζεται τσάντα και μπουφάν και τα λοιπά. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα σου. Είναι πολύ διαφορετική από όλων των κοριτσιών που έβαλες τις φωτογραφίες σου από την παιδική σου ηλικία. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ γλυκό. Αυτά. Ευχαριστώ. Έχω ζαλιστεί, να ξέρεις. Γιατί? Δεν ξέρω. Σε προτιμώ μάλλον το μεσημεριανό από το έτσι. Α, ναι, κουνιέμαι πάρα πολύ. Το έχω παρατηρήσει και ξεχνιέμαι, ναι. Πάμε να δούμε μέσα. Πάμε να δούμε.
Φύγω. Ωραίο. Είδες. Τέσσερα, με χαμόγελο. Ευχαριστώ. Πάντως, τουλάχιστον τώρα, Μαρία, είσαι πιο χαρούμενη από το απόγευμα. Ναι. Είσαι χαρούμενη. Τι έγινε το μεσημέρι. Τι έγινε το μεσημέρι, παιδιά. Λοιπόν, Μαρία, άκου τώρα να δεις. Τι έγινε το μεσημέρι. Όχι. Α. Τώρα θα σας πω εγώ, όταν η Μαθήλ ήταν μικρή στη Ξάνθη, και η μαμά μας ήταν μοδίστρα και παίρναμε το περιοδικό τον Μπούρντα και τα περιοδικά και έλεγε «Αυτό, μαμά, θα μας τράψεις». Η Μαθήλδη ήταν τόσο πρωτοπόρα, το ποδηλατικό κολάν, το φόρεσε πρώτη, μη σας πω και σε όλη την Ελλάδα. Και τη βράκα του MC Hammer. Αλήθεια. Πες τι λέγανε, βγαίναμε τα Σάββατα το βράδυ έξω στην Ξάνθη και περπατάγαμε. Όταν έβγαινα, άκουγα τα εξαμάξεις των Ελευσινίων Μυστηρίων. Έχω περάσει μύηση. Ούτως ώστε, ό,τι και να μου πούν, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εσύ που τα λοιπόν, σκεφτώσουν. Έβγαινα, έβαιζα ένα σαρίκι, είχα κάτι παράσημα, τα κρέμαγα εδώ με κάτι που καμίσες μακριές, με κολάν από κάτω κτλ. Ένα σακάκι με 120 χιλιά. Η λεγεώνα των ξένων πέρασε. Ένα σακάκι που το πέτο ήταν ο μαύρο με άσπρα κουμπάκια. Όλο. Πώς ερχόντουσαν, τα βλέπεις στο περιοδικό ή... Και εμένα μου ερχόντουσαν και στα περιοδικά και στα αυτά και κάναμε. Ήταν και η Μαντόνα, είχαμε βάλει και τους κορσέδες αυτούς τους μητερούς με τις καμπάρες στην Ξάνθη. Ήταν πιο μετά, Τέλος πάντων, ερχόντουσαν και μου λέγαν «Καλά, άμα ντύνεις έτσι τα καρναβάλια, τι θα βάλεις?» «Τα καλά μου», τους έλεγα. Και μου λέγανε, δεν μπορούσα να φανταστείς το τι άκουγα. Πότε ήρθε το τσίρκο στην πόλη μας. Πότε, το τι άκουγε, δεν φαντάζεστε. Και εγώ από πίσω, το μικρό το τροχούλι, έλεγε η γιαγιά. Και αυτή άκουγε, τι λέγανε και ερχόταν και μου τα έλεγε. Είπα, αυτό για σένα. Ας τους να λένε, στραμπροκοπιόντουσαν, με κοιτάγαν, αλλά πολύ κεντρικά. Το 87 φόρεσα παντελόνι με φούστα από πάνω, σε συναυλία στο αμφιθέατρο τότε, γιατί εμάς, επειδή έχουμε μουσουλμανικό στοιχείο έντονο, οι μουσουλμάνες φοράγαν φόρεμα με παντελόνι. Ναι. Τότε! Και τώρα τελευταία το βλέπω να έχει γίνει μόδα. Είχες δει ένα επεισόδιο που το είχε βάλει Έφη και το είχε αντιγράψει από τη Δανάη και έλεγε ποια το αντέγραψε. Ναι, δεν ξέρω ποιος. Θέλω να σου πω ότι αυτό εμένα μου κάνει... Πώς να σου πω, πολύ το παλιό. Το 87 σας λέω το είχα βάλει γιατί εμένα με επηρέαζε το περιβάλλον. Δηλαδή αυτό που έβλεπα στις μουσουλμάνες που ντυνόντουσαν κάπως έτσι περίεργα, το έπαιρνα και το έφερνα στα δικά μου δεδομένα. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο αυτό και πάρα πολύ γλυκό. Μου άρεσε όλο αυτό με τις φωτογραφίες. Εντάξει, μπορεί να μην χορέψατε φοβερά ή οτιδήποτε. Αλλά μου άρεσε, ήταν πάρα πολύ γλυκό και έξυπνο που έφερε τις φωτογραφίες. Και ωραία ιδέα αυτό για κορίτσια που θέλουν να κάνουν bachelor. Να φοβέρουν τις φίλες τους, να θυμηθούν τα παλιά. Είναι ωραία ιδέα αυτή. Ωραία αυτή η φόρμα σου πάει. Δεν μου αρέσει το χρυσό σκουλαρίκι, να σου πω την αλήθεια. Ασημίζει η λάμψη της φόρμας και το σκουλαρίκι είναι χρυσό, οπότε έρχεται σε αντίθεση. Τσακ, τα έβγαλε. Εξαφανίστηκαν και τα σκουλαρίκια. Είναι ωραίο, απλό, είσαι όμορφη. Καθημερινό. Αυτό. Τρία για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Ένα απλό καθημερινό ντύσιμο για το σπίτι. Το έστω έβαλε σε ένα ρούχο να μην λέει πει κανείς ότι τον αντέγραψες. Μια χαρά. Ξεκίνησες καλά. Γιατί το λέτε αυτό συνέχεια? Τι εννοείς? Το μεσημέρι δεν σου λέγανε ότι αντέγραψε, την αντίδα σου λέγανε ότι αντέγραψε το μεσημέρι. Τώρα με ένα ρούχο ποιο να σου πει κάτι. Τέλος, αυτό πάει. Ο Μπάτμαν μόνο. Εγώ εξήγησα όμως γιατί έβαλα το συγκεκριμένο ρούχο. Φαντάζομαι είναι από διαφορετικά μαγαζιά. Και αυτό. Δεν είναι από διαφορετικά μαγαζιά. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, για να δούμε, για πες. Είναι από διαφορετικά μαγαζιά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Και έχει και πίσω ένα πρόβλημα το ρούχο, δεν ξέρω τι έχει παρατηρήσει. Δεν είναι πρόβλημα, απλά επειδή. Πεντώνει. Εάν ενωθούν, χαλάνε οι πέτρες. Το κατάλαβα. Πέτρες είναι. Αυτό ξέρεις τι λέγεται? Ναι. Κακοτεχνία. Και όταν το φορά, ξέρεις τι γίνεσαι? Ρεζίλι. Διότι πάει το μάτι κατευθείαν εκεί. Ναι. Δηλαδή στο πίσω, πάει το μάτι κατευθείαν εκεί. Για γύρνα, Μαρία, να το δούμε. Γύρνα. Γύρνα, παιδί μου. Γύρνα, βρε Μαρία. Πού πάει το μάτι σου κατευθείαν? Εκεί. Εγώ πάει το μάτι σου. Σαν να έχει μια τρύπα. Λείπει πέρλα στο... Εμένα πήγε αλλού το μάτι. Γυρνάζει. Λείπει και από εδώ και από εκεί. Ναι, αλλά από εκεί δεν μας πειράζει. Εκεί που λείπει πίσω είναι λίγο ενοχλητικό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το κόνσεπτ, ήταν πάρα πολύ γλυκό και ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να κάνει μια κοπέλα ένα bachelor party. Δεν χρειάζεται όταν bachelor party να έχει ιδέα προκλητικά και όλο αυτό που μπορεί να έρχεται σε κάποιο στο μυαλό.
η τελευταία νύχτα μιας κοπέλας ελεύθερης ή ενός άντρα ή οτιδήποτε μπορεί να είναι μια σύναξη με τους φίλους, φίλες κτλ. Να τα πούνε όπως τα λέγανε προ-συζύγων και τέκνων κτλ. Λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ ωραία. Το κόνσεπτ σου θα σου επέτρεπε να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο outfit. Διότι έχω κι εγώ πολλές φίλες που μικρές στο σπίτι αλλάζανε ρούχα, ντυνών τους, αν βάζαν το ένα, βάζαν το άλλο κτλ. Οπότε θα μπορούσε να φορέσεις ό,τι θέλεις. Και να είναι ότι είστε σπίτι με τις φίλες σου, ντύνεστε, βάζετε πανοφόρια, τσάντες, καπέλα, γούνες, ουρές. Τη Παναγία στα μάτια. Και εσύ επέλεξες να βάλεις ένα ρούχο. Το οποίο σου πάει πάρα πολύ, αλλά είναι ένα ρούχο, βρε Μαρία μου. Και φαντάζομαι αύριο θα μου στείλουν και καμιά φωτογραφία από ποιο μαγαζί είναι. Αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τα λοιπά. Καλά, από κάποιο μαγαζί θα το πάρει σίγουρα. Αλλά... Δύο. Ευχαριστώ. Ματσίλδη μου. Για τον Bachelorette, νομίζω το μαύρο χρώμα κάτι εμένα μου κλωτσάει. Τι που δυσιωνώ. Ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι νύφη βάζει τα λευκά, βάζει... Δεν ξέρω, είναι ακόμα αγνή και αμόλυντη πριν πάει να παντρευτεί στο γάμο της. Τι το μαύρο, κάτι άλλο, ένα πιο ανοιχτό χρώμα θα ήθελα, πιο, ξέρεις, κοριτσίστικο, χαρούμενο, γιατί είναι η μετάβαση από κορίτσι σε γυναίκα, υποτίθεται, έτσι. Καλά, για το κόνσεπτ δεν έχω να πω κάτι, είπα την άποψή μου αρχικά, αλλά γιατί... αν παντρευτείς, δηλαδή, θα σου απαγορεύει ο σύζυγος να μαζευτείς με τις φίλες σου και να κάνετε αυτά τα πράγματα που κάνατε και πριν, παντρευτείτε. Όχι, απλά. Όχι, είναι, είναι μια ευκαιρία όμως. Να, είναι... ναι. Να θυμηθείς τα παλιά. Δεν είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία. Α, μου άρεσε πάρα πολύ. Σ' άρεσε, ναι. 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 Εντάξει. Είναι... Είσαι πολύ ωραίο κορίτσι, έχεις πάρα πολύ ωραίο σώμα, σου πάει πάρα πολύ αυτή η φόρμα. Θεωρώ ότι αφού είστε σπίτι, έπρεπε να κάνετε τρέλες. Γιατί αυτό είναι το ωραίο μιας τέτοιας συνάντησης. Οι τρέλες που θα κάνουν τα κορίτσια μεταξύ τους. Εντάξει. Πολύ ωραία. Δημήτρη μου. Παράκι μου, έχει δίκιο η Μαρθήλη, διότι θα μπορούσατε να παίξετε με τις ντουλάπες σας, που παίζετε και μικρές, που παίζετε και μεγάλες. Παρ' όλα αυτά, εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ήθελες να το βάλεις. Δεν ήθελες... να περισσεύει τίποτα από αυτό εκεί, ούτε πανοφόρη, το κατεφόρη, τι τσάντες, να είναι αυτό ακριβώς. Εμένα το μάτι μου δεν πήγε εκεί που πήγε του Στέλιου, για να ξέρεις τι κύριος είμαι. Ποτέ. Ποτέ. Εγώ σε κοίταζα και έλεγα μπράβο στο κορίτσι, τι όμορφη που είναι, πόσο ωραία τα γιάντες κουλαρίκια, δεν παίζανε με τίποτα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε με τις φωτογραφίες. Είσαι πάρα πολύ όμορφη και σήμερα που είναι της Αγίας Τριάδας, γιατί θα το συνεχίσω εγώ το στυλάκι μέχρι να φάω κανένα τούβλο. Περιμένω να δω τι άλλο θα γίνει. Τρία κι από μένα. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, μαράκι μου. Η ώρα είναι καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Μαρίνα Μαυρομάτη.
Μπράβο, κορίτσια, υπέροχες. Για ακόμα μια φορά. Γεια σου, Μαρίνα μου. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Όλα εδώ μπροστά. Θες να πάρεις μια ανάσα? Σε είδα, τα δώσεις όλα. Μαλί κουνούσες από εδώ, από εκεί, τα. Κάτι κάνουμε. Σου αρέσει ο χορός? Ναι, μα μου αρέσει αρκετά. Έχεις ξανακάνει έτσι κάτι αντίστοιχο, μια χορογραφία? Χορογραφία έτοιμη έτσι, όχι, δεν έχω ξανακάνει. Είναι η πρώτη φορά. Φοβήθηκες καθόλου τα βήματα? Η αλήθεια είναι ότι είχα μια ανασφάλεια, γιατί δεν έχω κάνει πάρα πολλές πρόβες. Έχω κάνει πολύ λίγο, αλλά και πάλι, εντάξει, θεωρώ ότι ό,τι έγινε, έγινε. Και ήταν και πολύ ωραίο. Τι ήταν το κόνσεπτ? Γιατί δεν κατάλαβα. Το κόνσεπτ είναι ότι έχουμε πάει με τις φίλες μου στο Las Vegas. Ναι. Είμαστε στο show της Britney Spears, το residency show της Britney Spears, το οποίο είναι ένα show που η Britney κάνει μόνιμα σε ένα ξενοδοχείο. Και εκεί πέρα έχω δει ότι πηγαίνουν πολλές κοπέλες και κάνουν το bachelor party τους. Κάναμε και meet and greet, τη γνωρίσαμε κτλ. Και μετά εμείς έχουμε συνεχίσει την έξοδό μας και έχω εμπνευστεί τόσο πολύ με τις φίλες μου από το show που χορεύουμε κι εμείς αναλόγως και περνάμε καλά. Τέλειο. Αυτό. Ωραία, κορίτσια, βαθμολογία. Φωτεινή μου. Δεν έχει, νομίζω, πολλά να σχολιάσω. Ναι, η αλήθεια είναι μου λείπουν κάποια πράγματα τα οποία έφυγαν. Ναι, πέταξες μια γούνα. Τι? Ναι, είναι η στέκα μου η οποία έμεινε λίγο πίσω. Α, ναι, εσύ είδα πριν. Θα τη φέρουμε, θα τη φέρουμε. Και η μάσκα μου και μια γούνα. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, στιλιστικά δεν νομίζω ότι κολλάνε πολύ τα πράγματα μεταξύ τους. Mm-hmm. Έχουν όλα διαφορετικές γυαλάδες οι οποίες δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Mm-hmm. Απ' την άλλη είναι παρόμοιες, αλλά δεν είναι. Mm-hmm. Νομίζω θα έπρεπε να κρατήσει μια παλέτα καλύτερα, ίσως όλο μαύρα, mm-hmm. ξέρω και ασημένια, ή όλα nude και χρυσά, mm-hmm. λέω τώρα ένα σενάριο. Επίσης, νομίζω θα ήθελα να δω κάτι άλλο στο μαλλί σου. Ναι. Αυτό. Το καταλαβαίνω. Ναι, γιατί το έχουμε δει μόνο έτσι. και θα ήθελα να σε δω με κάτι άλλο. Mm-hmm. Και το make-up πάλι πιο φωτεινό, γιατί νιώθω ότι σε σκοτεινιάζει πολύ αυτό το look. Ναι. Το ξέρει. και αυτό από το styling. Εντάξει, για το κόνσεπτ, χορό και αυτά, καταλαβαίνω ότι είναι πρώτη φορά και είναι αρκετά μήχανο, οπότε δεν έχω κάτι να κρίνω, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτά. Okay. Τζίνα μου. Λοιπόν, νομίζω ότι το σκέφτηκες σωστά με τις λάμψεις και όλα αυτά, επειδή είσαι στο Las Vegas και τα λοιπά. Mm-hmm. Με τη Φωτεινή θα συμφωνήσω ότι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους οι λάμψεις και η λάμψη που έχει το παπούτσι. Θα σε ήθελα κι εγώ έτσι σε πιο μονοχρωματικούς τόνους, mm-hmm. αλλά μου αρέσει που λάμπεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε μέσο όρο. 2,5, Μαρίνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, στους κριτές. Μακφίλδη, πήγες Las Vegas. Γεια σας. Καλώ. Από σένα θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω είσαι... από μένα, γιατί κάνω το ξεκίνημά της, τύπου. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, να ασαμπλάρουμε με την κοπέλα. Μήπως πας και στο Bachelor. Bachelorette. Εμείς, πρόσδεκτοι, όποιος θέλει να έρθει, θα χαρούμε πολύ. Στο Vegas. Στο Vegas. Πληρώνεις εισιτήρια. Κοίταξε, γιατί έχω πάει στο meet and greet της Britney, που κάνει κάποια χρήματα να πας, όσο να είναι, και γενικότερα και τα εισιτήρια και όλα αυτά. Σημαίνει ότι έχω την ευχέρεια, δηλαδή να έρθει και η κυρία Μαγκύρα, κρίμα είναι. Όλοι να έρθουμε, άμα είναι έτσι. Ναι, όχι, εμείς σας θέλουμε. Για μένα φεύγω. Πας εσύ που δεν άκουρες εμένα. Πας εσύ που δεν άκουρες. Πήγες στο Las Vegas χωρίς εμένα. Θα πάω κι εγώ λοιπόν. Όπως λέει και η Μπέτη, θα το κάνεις all the way. Έτσι. Ή θα το κάνεις καθόλου. Α, ωραία. Ή θα μας πάρεις όλους ή κανένα. Όχι, θα πάρω το πακέτο. Ελάτε και πάμε. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι εκεί, να ξέρεις. Τέλεια. Η ώρα η καλή. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου πάρουμε και ωραίο δώρο. Α, τέλεια. Ευχαριστώ. Ματήλδη μου.
για Britney Spears, Las Vegas. Αυτό εδώ είναι μια εικόνα που τη συναντάς εκεί. Δηλαδή, κάνει Vegas όλο αυτό. Μέσα δηλαδή είναι στο... Τώρα μου λείπουν κάποια στοιχεία βέβαια, τα στο όλο κλίμα. Σε βάλανε σε βαθιά νερά εκεί με τις χορογραφίες λίγο, να τις κάνουνε Vegas, τις χορογραφίες. Και εκεί ένα ζόρι υπήρχε, ζόρι, αλλά εντάξει, δεν κρίνεσαι ως χορεύτρια του Vegas, οπότε... Okay, εξαρτάται πώς έχεις σκεφτεί και το γάμο σου για μένα, για να πας να κάνεις ένα bachelorette αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι. Για να είναι όλο μέσα σε ένα κλίμα. Εγώ η αλήθεια κλίμα. Είναι, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το αναφέρετε, θα μπορούσε να είναι και ο γαμπρός λίγο πιο εκεί σε κάποιο... Γιατί εγώ επίσης δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κάνω bachelor με το γαμπρό μου. Με το... με το γαμπρό μου. Με το μέλλοντα σύζυγό μου. Ναι, ναι. Αυτό. Οπότε να είμαστε και μαζί. Δηλαδή να το έκανα και μπροστά του όλο αυτό. Και μετά να πηγαίναμε και στο Vegas δίπλα που παντρεύεται. Μια χαρά. Εγώ κανένα πρόβλημα. Μια χαρά. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Μου δώσατε τέλεια ιδέα, να ξέρετε. Ευχαριστώ. Με το καλό. Στέλιο μου. Λοιπόν, Μαρίνα μου. Εγώ νομίζω ότι χάρηκε στη χορογραφία πάρα πολύ. Ήσουν ναι, λίγο μαζεμένη, λίγο αμήχανη. Δεν το έχω ξανακάνει αλλά, στη σκηνή. Ναι, και... έβγαζες μια ενέργεια που σαν να καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα στο σπίτι στον καθρέφτη χορεύεις. Και όχι μόνο. Α, χορεύεις γενικώς. Ναι, 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 όπου βρω ευκαιρία μου αρέσει πάρα πολύ. Φαίνεται ότι χορεύεις πάρα πολύ, απλά φαίνονταν ότι τρεπόσουν λίγο. Δηλαδή είναι... Ήρθες για να μην τρέπεσαι, δηλαδή λες εγώ θα το κάνω, θα τα κάνω τέλεια, αλλά όταν ήρθε η ώρα λίγο σαν να μαζεύτηκες. Μάλλον ναι, αυτό κάπως συνέβη. Έτσι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πολύ ωραία που θα πας με τις φίλες σου στο Las Vegas κτλ. Σε γενικότερο πλαίσιο θα σου πω, γιατί το Las Vegas είναι και πάρα πολύ kids, οπότε μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις και θα μπορείς να βάλεις και πολύ περισσότερα. Και γκλίτερ και καπέλα και φτερά και τα λοιπά και να το απογειώσεις γενικά και να βλέπουμε κάτι, μια υπερπαραγωγή ναι, ναι, ναι. Που θα είχε και ένα νόημα. Αυτό είναι λίγο φτωχό. Είναι φτωχό. Να πω, να ναι, σας πω, το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά ήθελα να μείνω, επειδή υποτίθεται ότι... όχι υποτίθεται, είμαι όντως μεγάλη φαν της Britney Spears. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και έχω πάει να δω το show της. Ναι. Ουσιαστικά το outfit μου ήθελα να είναι εμπνευσμένο ναι. από ένα από τα κουστούμια της. Χωρίς όμως να είναι το ίδιο το κουστούμι. Α. Δεν έχει φορέσει ποτέ κάτι τέτοιο ακριβώς. Ναι. Αλλά ήθελα να είναι σε αυτό το στυλ. Και η αλήθεια είναι ότι είναι σε αυτό το. Δηλαδή ψηλές μπότες, από πάνω μπορεί να είναι κάτι άλλο. Συνήθως είναι κορμάκι χωρίς. Δεν είναι και fashion icon η Britney Spears. Σίγουρα δεν είναι. Απλά εγώ ως φαν και εφόσον πηγαίνω να κάνω. Εσύ την έχεις icon. Λοιπόν, κοίταξε όμως είναι διαφορά. Η Britney είναι λίγο κοντούλα. Ναι. Εσύ είσαι λίγο ψηλούλα. Ναι. Λοιπόν, είναι και κάπου και εκεί οι ισορροπίες αλλάζουν. Αυτά τα ρούχα φαίνονται πάρα πολύ μικρά πάνω. Μικρά, σου. Ναι. Και χτυπάνε και πάρα πολύ αυτές οι μαύρες μπότες. Και βλέπουμε δύο μαύρες μπότες και μία μαύρη τσάντα και κάτι χρυσά μικροσκοπικά ρούχα, μίζερα μαζεμένα μικρούλια. Τα οποία όταν αρχίζεις να κοιτάς τα look σου από μακριά, θα αρχίζεις να γνωρίζεις λίγο καλύτερα το σώμα σου ναι. και να αντιλαμβάνεσαι λίγο διαφορετικά τα μήκη, τις ποιότητες και όλα τους κανόνες που θα σε βοηθήσουν να έχεις μια πιο ισορροπημένη εικόνα. Γιατί τώρα φαίνεται ότι είναι τα ρούχα μιας φίλης σου που δεν είχες κάτι άλλο και σου τα έδωσε, σου είναι λίγο μικρά, αλλά ναι. στα βάλες. Ναι. Θέλει λίγο δουλειά όλο και να μην βάφεσαι πάρα πολύ έντονα, γιατί έχεις έντονα χαρακτηριστικά. Οπότε το έντονο μακιγιάζ σε σκληραίνει και η εικόνα φαίνεται λίγο περίεργη. Εντάξει. Ναι. Πρέπει λίγο να το μαλακώσεις αυτό, να το γλυκάνεις και θα δεις πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με πάρα πολύ μικρά πράγματα αν προσέξεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το μακιγιάζ ήταν λίγο άτυχη επιλογή, το γνωρίζω. Όλα ήταν λίγο άτυχη επιλογή. Ίσως. Αλλά χόρεψες πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Δύο για σήμερα. Δημήτρη μου. Σε περίμενα πολύ πιο γκράντε σήμερα και ιδιαίτερα με το γεγονός ότι πας στο Las Vegas, περίμενα να κάνεις κάτι, μια εξτραβαγκάντσα. Και σίγουρα ροζ εντωμεταξύ, ε. Αυτό ήθελα να πω. Περίμενα ότι σήμερα θα δω το μάγο του ροζ. Να μην παλιμπεδίσω. Έπρεπε σήμερα το ροζ και αφού είσαι στο Vegas να του δώσεις και ροζ και λάμψη να το κάνεις, δηλαδή να το βγάλεις από μέσα σου όλο. Ναι. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Περίμενα, αυτό όντως είναι λίγο για σένα. Ναι. Και γι' αυτό που φανταζόμαστε εμείς εσένα. Είναι πολύ λίγο, κάνει σαν να είναι ένα ρουχαλάκι που φοράει κάποια αρτίστα στο Vegas μέσα από ένα μπαλέτο. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, έχεις ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως κυδιέσαι, ισορροπεί η μαύρη μπότα με το μαύρο μαλλί. Ναι, ναι, έχουν το ίδιο. Το ίδιο. Και νομίζεις ότι πάει. Δεν πάει.
Το λέω να το ξέρει. Αλλά σου κάθεται ωραία στο μάτι γιατί έχει το μαλλί το οποίο κάνει αυτό. Εκεί είναι και η μπότα και σου φτιάχνει μια ισορροπία η οποία όμως δεν είναι σωστή και είναι δεγμένη. Αυτό που καταλαβαίνω σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το γάμο. Δεν σου περνάει από το μυαλό. Προς το παρόν όμως. Προς το παρόν φαίνεται. Βάθη για το παρόν λέμε τώρα. Δεν φαίνεται πάρα πολύ. Δεν σε νοιάζει. Σε νοιάζει το χαϊλίκι. Να πας και να κάνεις με τους φίλους και να βαράς ωραία. Μπράβο γι' αυτό. Σήμερα όμως από σένα περίμενα πολύ περισσότερα. Ειλικρινά σου το λέω. Και με στεναχώρησες. Και τα μαλλιά σου, επειδή βλέπω ότι συνεχώς παίζεις με τα μαλλιά. Αυτό είναι, ναι, είναι, αυτό είναι ένα κομμάτι. Όλοι έχουμε κάτι. Μπορείς όμως και να τα κόψεις κιόλας και να συνεχίσεις να παίζεις. Δηλαδή, μην φοβάσαι ότι θα σου φύγουν. Σαν τη Μπρίτνεϊ που τα ξύρισε μια μέρα. Τα θυμάσαι αυτά. Ναι, βέβαια. Ήταν μια κακή μέρα. Ελπίζω εκεί να μην την ακολούθησες. Όχι, ποτέ. Όχι, κορίτσι μου, εσύ. Να είσαι καλά. Viva Las Vegas. Δύο. Ευχαριστώ. Μπέτι μου. Λοιπόν, Μαρίνα, εμένα δεν μου άρεσε το performance, θα σου πω γιατί. Αν και το ζούσες πολύ και το ένιωθες και καλά έκανες και χόρεψες και τα έδωσες, το βίωνες μέσα σου, δηλαδή είχες πάθος, αλλά από το φόβο σου είχες πάρα πολλές αστάθειες. Ναι. Και αυτό δεν δείχνει ωραίο. Ή θα κάνουμε πάρα πολλές πρόβες και θα το κάνουμε καλά, ή καλύτερα να μην το κάνουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, καλά έκανες και το γλέντισες, γιατί στο κάτω-κάτω δεν είσαι χορεύτρια, πήγες με τις φίλες σου. Εκεί υποτίθεται ανεβαίνεις πάνω και χορεύεις. Ναι. Α, ωραία. Για μη χορεύτρια, καλά το έκανες. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι καλύτερες μπότες από τις άλλες που φοράγες το απόγευμα. Είναι πολύ πιο ωραίες και σου πάνε περισσότερο. Αυτό το σορτσάκι νομίζω ότι σε πατάει λίγο πίσω και σε αδικεί. Δεν ναι. Σου κολακεύει. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να σου είναι λίγο μικρό και σε πατάει. Mm-hmm. Και είναι κρίμα γιατί έχει πολύ ωραίο σώμα. Δεν την καμπυλώνει. Ναι. Λοιπόν, επίσης, και αυτό είναι λίγο σαν κοντούτσικο το χρυσό. Ναι. Για να δέσεις το μαύρο με το χρυσό επάνω, θα μπορούσες να βάλεις ένα φράκο. Να βάλεις ένα κοντό φράκο με ουρά πίσω και θα γίνει και κοστούμι χορευτικό. Γιατί στο Las Vegas μπορείς να βάλεις τα πάντα. Mm-hmm. Ταιριάζουν όλα. Κανένας δεν θα γυρίσει να σε κοιτάξει. Εκεί είναι όλοι. Εξτραβαγκάντζες όλοι. Ναι, και ναι. Περίμενα και κάτι όμως να μου έχει στο κεφάλι. Είχα, το πέταξα στην αρχή. Μάσκα, την είδα. Είχα και στέκα που γράφει Bright και έχει μια καρδούλα. Παιδί μου, έπρεπε να έχει ένα περίπτερο πάνω στο κεφάλι. Αυτό σου λέμε τόση ώρα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αν μπορούσες να βάλεις, να το κάνεις Las Vegas. Παγώνει. Να ντυθείς παγώνει. Μπορούσες να το τερματίσεις. Ναι. Μην το φοβάσαι. Εδώ λοιπόν, αυτά που έχω δει με τα ροζ που κάνεις, θα μπορούσες να το κάνεις, να το τερματίσεις. Ναι, ναι, ναι. Με ροζ φτερά, με το φλαμίγκο, παιδάκι μου. Με καπέλα στο... Να έρθω έτσι. Μα τι σου φλαμίγκο τώρα να το δούμε και να... Τέλειο. Μα... Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, τουλάχιστον προσπάθησε, είναι και το πρώτο σου γκαλά, καταλαβαίνω, υπάρχει και τρακ, όλες το παθαίνουν στην αρχή, κομπλάρουν με τους χορούς, με τα όλα, σιγά σιγά θα το βρει. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, Μαρίνα μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Ναντίν Αντζάουι.
δείξεις κάτι πριν σηκωθούν τα κορίτσια. Πού είσαι, Έλαβε. Τι να κάνω. Να βάσει τα χέρια σου έτσι. Ναι. Και γιατί να προσευχηθώ από όλα, δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω. Και θα πας λίγο with the flow. Σου πάει. Αλήθεια. Με αυτό ναι, το φόρεμα το έχεις. Θα έρθω σε ένα μάθημά σου. Άμα είναι εκστασιαστό, να έρθω. Okay. Πάμε. Αχ. Γεια σας, κορίτσια. Έλα, Ναντίνη μου, έλα. Τι γίνεται, ε? Κόλλησα στη Μαρακές. Από γλυφάδα Μαρακές. Δεν θέλω να φύγω από τη Μαρακές. Εκεί κάνεις μπατσελορέτ. Ναι. Όλα αυτά που τα έχεις βρει. Μωρόκο. Α, έχεις πάει. Όντως, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ε, πες μου κάτι. Τι ποιο να μπαίνεις, σου πω. Τι γίνεται, ποιο κάνεις. Είμαστε σε desert. Είσαστε στην έρημο. Ναι, και κάνω το bachelor σε έναν τάσα σε μια τέντα με τις φίλες μου. Σε μια τέντα. Ναι. Ναντίν μου. Παρακαλώ. Εσύ ποιο μπαίνεις. Τι. Ποιο παντρεύεσαι. Το κολλητό μου. Τον κολλητό σου. Ναι. Γιατί επέλεξες αυτό το μέρος για το μπατσελορέτ σου. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία μου μαζί του εκεί. Εκεί γνωριστήκατε. Ναι. Κάνετε μαζί το πάρτι ή είσαι μόνη σου με τις φίλες σου. Μόνο με τα κοριτσάκια. Εκεί στην έρημο. Ναι. Έρχεται και αυτός ο καβαλάρης στο άσπρο άλογο ή όχι. Μπορεί. Μπορεί να μου κάνει μια έκπληξη. Α, να κλεφτείτε. Ναι. Ωραία ακούγεται. Ναι. Σ' αρέσει. Ναι. Δώσε μου ρομάτζο εμένα. Λοιπόν, ωραία κορίτσια, πάμε στη βαθμολογία. Ε, ναι, ένα χειροκρότημα, δεν έχει ξαναγίνει. Oh, thank you. Μπράβο, Ναντίν. Πόσο φοράς δύο πάλι. Ναι. Και πάλι τα έχεις συνδυάσει. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι όλα πεντάρια, ποιο κορίτσι να διαλέξω, θέλω να μου πεις για σένα ποιο είναι το πιο σημαντικό και το πιο βαρύ πεντάρι. Το κορίτσι που θα ήθελες να μιλήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μαρία. Ω, μαράκι μου. Ναντίν, μου άρεσε πολύ. Είναι το πιο σκούρο πεντάρι. Let me hear you. Α, το περιποιήθηκα λίγο. Πες μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σκηνικό που έστησες. Μ' αρέσει που έντυσες όλα τα κορίτσια και επιμελήθηκες και τα κορίτσια, πέρα από τον εαυτό σου, που ήταν πολύ ωραία αντιμένα. Και παίζει σημαντικό ρόλο γιατί έδωσε παραπάνω προσπάθεια. Εντάξει, ξέρεις πώς το λέω. Το outfit σου μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το φορούσα εκτός από το από μέσα. Θα επέλεγα κάτι άλλο. Μου κάνει πολύ μαγιό και δεν μ' αρέσει. Αλλά κατά τα άλλα είναι τέλειο. Thank you. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Θέλεις κάποιο άλλο. Χριστίνα. Χριστίνα μου. Λοιπόν, εγώ θα σου πω την αλήθεια. ήμουν ανάμεσα στο 4 και στο 5. Γιατί όμως. Γιατί για το κεφάλι σου, για το μαντήλι. Γιατί πλέον νιώθω ότι, okay, το έχω δει, οπότε θα ήθελα κάτι άλλο. Ναι. Γι' αυτό. Το τραγούδι που έπαιξε, τι γλώσσα ήτανε. Jewish. Α, εντάξει, καλά κατάλαβα. Ωραία. Εντάξει, αυτά. Είσαι πανέμορφη. Okay, thank you. Ωραία, πάμε να δούμε το μεσόωρο που προκύπτει. 5. Wow. Φυσικά. Thank you. Καλώς την. Καλώς την. Καλώς το κορίτσι μας. Χαρούμενη και η Ναντίν σήμερα. Βέβαια. Στέλιο μου. Λοιπόν, Ναντίν, μπράβο σου καταρχάς που επιμελήθηκες και το ντεκόρ και τα κορίτσια που ήταν εντυμένα και η εικόνα ήταν πιο ολοκληρωμένη και δεν ήταν ξεκούδουνη όπως βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις και ήταν όλο μια εικόνα που είχε μια συνοχή και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν πρέπει ένα λύσιμο να είναι λαμβανωμένο που δεν υπάρχει. Μια εικόνα τέτοια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ωραίο παράδειγμα και για τις άλλες να το κάνουν. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα σου, είναι ωραία. Δεν βλέπω πουθενά τον bachelor, δεν βλέπω πουθενά ένα φαν που στο μυαλό μου έχει έναν bachelor. Βλέπω μια fashion εικόνα, πάρα πολύ ωραία και δυνατή και αισθάνομαι ότι σαν να μην ασχοληθείς καθόλου με το θέμα.
Είναι Bachelor. Islamic Bachelor. Ναι, σαν να μην ασχοληθείς καθόλου με το θέμα Bachelor και να έφερες μία εικόνα η οποία θα μπορούσε να είναι και Bachelor, θα μπορούσε να είναι και τσάι στο σπίτι, θα μπορούσε να είναι φωτογράφηση, θα μπορούσε να είναι διάφορα άλλα πράγματα. Σίγουρα είναι λίγο kids η προσέγγιση του Bachelor με τα Bride to Be και όλο αυτό το πράγμα, αλλά έτσι είναι. Θα προτιμούσα να βλέπω κάτι άλλο σήμερα και αυτό να το βλέπα μια άλλη μέρα. Okay. Μόνο του, με τα κούνια και να πήγαινε αλλού. Okay. Αυτό. Στέλια, πού θα μπορούσε να πάει έτσι? Παντού. Δηλαδή? Παντού. Κοίταξε, ένας άνθρωπος ο οποίος δίνεται, δεν τον ενδιαφέρει το τι λένε γύρω του. Ναι. Θέλει να αντιθεί για τον εαυτό του, να δημιουργήσει μια εικόνα. Εντάξει, οπότε, βάζοντας ένα τακούνι που αυτό θα κολάκευε τη σιλουέτα της, ναι, θα μπορούσε να πάει πραγματικά όπου θέλει, θα την κοιτάγανε κάνα δεκάλεπτο και μετά θα συνηθίζανε. Okay. Σωστό. Έτσι είναι. Έχει υπερβολή αυτό το ντύσιμο, δεν είναι κάτι απλό, αλλά ένας άνθρωπος που μπορεί να το υποστηρίξει μπορεί πραγματικά να πάει όπου θέλει. Δηλαδή, κι εγώ που βγαίνω έξω και βλέπω μία με ένα μίνι παγετένιο, ας πούμε, ενοχλεί την αισθητική μου και αυτή θα την κοιτάω 10 λεπτά. Και αυτή θα την κοιτάω 10 λεπτά. Χωρίς να ενοχλεί την αισθητική σου όμως. Θα ιντερκάρει την περιέργειά μου. Θα αρχίσω να σκέφτομαι ποια είναι, από πού ήρθε, γιατί τα βάλε αυτά. Μετά, άμα τη βλέπω ότι αυτή είναι στο περιβάλλον και είναι κανονική με το περιβάλλον, θα είμαι μια χαρά κι εγώ. Ναι. Στην έρημο μου κάνει κανονικό. Λοιπόν, τρία για σήμερα. Thank you. Δημήτρη μου. Λοιπόν. Χριστίνα, το τραγούδι αυτό ήταν ο Φραχάζα, για να ξέρει. Πριν 30 χρόνια ήταν επιτυχία και αυτό το ακούσαμε το remix. 30, τόσο πολλά. Ναι. Τουλάχιστον 30. Εγώ το θυμάμαι, ήμουν πιτσιρίκος. Πόσο πιτσιρίκος? Είναι 90. Νομίζω ότι είναι πριν τα 90, αν δεν κάνω λάθος. Το θυμάμαι, είναι τέλος 90. Αρχές 90. Προσπαθώ να θυμηθώ το καλοκαιράκι. Και τι πάρτι ήταν, αλλά ήταν κομματάρα. Λοιπόν, πάρτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έκανες. Μπορώ να μπω σε σκέψη ότι είναι ρούχα τα οποία τα έχεις και ψάχνεις να βρεις ευκαιρία για το πού θα τα βάλεις και πώς θα τα βάλεις. Μπορώ να φανταστώ ότι μία παρέα γυναικών αποφασίζουν να κάνουν το Bachelor στο Μαρόκο και να ντυθούν παραδοσιακά. Δηλαδή και αυτό έχει φαν για μένα. Όσο φαν έχει η παγέτα και θα βάλω στο κεφάλι μου Bride to Be και όλα αυτά εκεί, αλλά τόσο μπορεί να έχει φαν και αυτό. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι δικό μας. Γι' αυτό εννοώ ότι έχει φαν, έτσι. Αν ήμασταν Μαροκινοί, δεν θα έχει καθόλου φαν. Είναι σαν να φορέσουμε εμείς φουστανέλες. Όμως μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έκανες. Ιδιαίτερα μου άρεσε το γεγονός ότι ασχολήθηκες πάρα πολύ με όλο το act. Το δούλεψες δηλαδή πάρα πολύ. Ακόμα και αν τα έχεις αυτά τα ρούχα, και αν τα έχεις αγοράσει από το Μαρόκο, και αν τα έχεις σπίτι σου, και αν είναι φορεσιά, και αν. Σίγουρα δεν είναι φορεσιά, γιατί αυτό το μέσα δεν έχει καμία σχέση. Και νομίζω και το τυρμπάν δεν έχει καμία σχέση. Λέει και το τυρμπάν μου είναι λίγο κόντρα σε όλο αυτό εκεί. Αυτά τα κομμάτια είναι Τούρκη, Ισταμπούλ. Ναι, ναι. Λέω ότι έχεις τα κομμάτια τα οποία τα έχεις αγοράσει από ταξίδια σου και όλα αυτά τα κομμάτια κάνουν ένα υπέροχο outfit, αλλά παραδοσιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έκανες. Συγχαρητήρια. Thank you. Και θέλω να είμαι τίμιος και δικαίος. Είναι perfect five αυτό. Μπράβο. Νάτος και ο Δημήτρης. Μπέτη μου. Ναντίν, ήταν υπέροχο αυτό που μας έδειξες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε όλο αυτό το κάτω του σετάρισμα. Τα κορίτσια ήταν φανταστικά ντυμένα. Ήταν όλο τέλειο. Και αυτό να γίνει ένα παράδειγμα και για τα κορίτσια. Γιατί εσύ, okay, είσαι από το Λίβανο, οπότε πήγες προς Μαρόκο και έκανες κάτι traditional, παραδοσιακό και ethnic. Θα μπορούσαν λοιπόν και αυτές να πάρουν, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ελληνικές παραδοσιακές. Μπορεί να είναι από την Ήπειρο, από τη Θεσσαλία. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μέρη στην Ελλάδα με φανταστικές παραδοσιακές φορεσιές και θα μπορούσαν τα κορίτσια να μας δείξουν και μια τέτοια πλευρά. Είναι ωραίο να μην ξεχνάμε την παράδοσή μας, κορίτσια. Λοιπόν, αυτό που βλέπω δεν αξίζει λιγότερο. Πέντε. Thank you. Ευχαριστώ. Ματσίλδη μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ethnic. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό όπως στήθηκε. Μ' αρέσει η ιδέα να πάνε κοπέλες μόνες τους στην έρημο. Ωραία, ναι. Γιατί θα το θυμούνται μια ζωή. Ναι. Ότι το πάρτι μου πριν το γάμο πήγα και το έκανα στην έρημο. Αλλά το πρωί, εκεί πάνω στο ξενύχτη, θέλω να βάλεις το αγόρι, να έρθει μετάλογο να σε κλέψει, να τρέχουν οι άλλες μες στην έρημο, να πέφτουν μες στην άμμο. Μην λες τέτοια στην Κωνσταντίνα, δίνεις ιδέες. Μαζί θα το κάνουμε. Εγώ θα σε μαντρέψω στην έρημο, κούκλα μου. Εγώ.
για να γίνει ο γάμος. Μ' αρέσει που έχεις βάλει όλα αυτά τα παραδοσιακά και τα έχεις στήσει όλα μαζί και υποστηρίζεις αυτό το πράγμα το οποίο φέρεις. Ναι. Για μένα είναι 11. Τέλεια! Όλο και ανεβαίνουμε. Thank you. Ναντίν μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Το επόμενο κορίτσι μας είναι η Φωτεινή Τράκα. Τι κόκκινα κρεβάτια, κόκκινα φορέματα, κόκκινα παπούτσια. Τι γίνεται, Φωτεινή? Καλά, μωρέ, εδώ. Απλά περνάω τέλεια. Τι μπατσελορέντ ήταν αυτό? Ανατρεπτικό. Λοιπόν, υποτίθεται. Ήταν σπιτικό μπατσελορέντ. Ήταν σπιτικό, ναι. Θέλω να πω, δεν μου αρέσει γενικά η ιδέα αυτή του μπατσελορ. Δεν το θεωρώ κάτι που θα ήθελα να κάνω ποτέ. Από την άποψη ότι θεωρώ ότι είσαι ήδη δεσμευμένο, είτε πα για γάμο είτε όχι. Ναι. Like, δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ για μένα το ότι είσαι ελεύθερος πριν το γάμο. Οπότε. Οπότε, γενικά, όταν θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο, θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει αίσθηση το να κάνω πάρτι μόνο με τις φίλες μου για να γίνει όλο αυτό. Το οπότε, έχω πιάσει. Αυτό. Το κρεβάτι, πού εξυπηρετούσε. Εξυπηρετούσε το ότι είμαι πήγε με τις φίλες, με έχουν ζαλίσει. Θα μπορούσα να πω και για ύπνο. Με έχουν ζαλίσει και καλά, θέλω να βγούμε, να το ζήσουμε. Αυτές το έχουν μάθει στο μυαλό τους ότι είναι πιο κλασικά από ότι εγώ. Αλλά εμένα μου λείπει ο δικός μου άνθρωπος και θα ήθελα να είμαι μαζί του στην πραγματικότητα. Και όχι με τις φίλες μου εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και αυτή η διάθεση πιο ερωτική. Ακριβώς, γιατί γενικά όταν θέλω να είμαι έναν άνθρωπο, θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, τέλος. Ωραία. Ας μείνουμε εκεί. Μου. Κορίτσια, βαθμολογία. Μαράκι μου, μ' αρέσει πάρα πολύ τα παπούτσια σου. Ευχαριστώ. Τα ζήλεψα. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν το act. Δεν πειράζει, το εμένα μου άρεσε. Δεν πέτυχε αυτή τη φορά. Δεν χρειάζεται να πετύχει. Και δεν μου αρέσει πολύ, τα κοσμήματα μου αρέσουν πάρα πολύ από μόνα τους. Ευχαριστώ. Και το φόρεμα από μόνο του, αλλά και τα, όλα μαζί μου φαίνονται πολύ υπερβολικά. Μπορεί. Γι' αυτό. Ναι, έτσι, okay.
Τζίνα μου. Γεια σου, Φωτεινή. Hi. Εμένα μου άρεσε το act. Ευχαριστώ. Γιατί είσαι εσύ. Γιατί αυτό θα ήθελες στην πραγματικότητα και αυτό έκανες. Εμένα μου αρέσει αυτό που έκανες και μπράβο. Και μ' αρέσει όλο το outfit, μ' αρέσει που έχεις συνδυάσει κόκκινα στοιχεία. Για τα παπούτσια πεθαίνω, για τα σκουλαρίκια πεθαίνω, για το φόρισμα πεθαίνω, για όλα πεθαίνω. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μ' άρεσε πολύ. Μην νιώθεις ενοχικά. Αυτό σου άρεσε, αυτό έκανες. Εντάξει, το άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάντως πολύ και εντάξει και την καταλαβαίνω τη Φωτεινή, γιατί είμαι και εγώ στην ίδια φάση με τη Φωτεινή. Αλλά it's ok, δεν μπορούμε να τα πετυχαίνουμε όλα. Και είναι αυτό ανθρώπινο, οπότε εγώ σου δίνω ένα μπράβο γιατί το τόλμησες. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε μεσόωρο. 3,9. Τέλεια. Πάμε στους κριτές. Καλώς. Έλα, βρε Φωτεινή. Γιατί μαράζωσες. Δε, όχι. Εγώ κάτι άλλο θα σε ρωτήσω. Ναι, πείτε μου. Γιατί ντύθηκες Εύα Μπάση. Εύα Μπάση. Ήσουν λίγο έτσι πιο σεξι από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είμαι σεξι. Τι βγήκε από μέσα, τι βγήκε από μέσα σου. Το έχω αυτό. Για άνοιξε λίγο. Αυτό με τα σεντόνια και αυτό. Ναι, γενικά είμαι σεξι στη ζωή μου, η αλήθεια είναι αυτή. Και εδώ γιατί βλέπουμε μια άλλη. Δεν βλέπετε μια άλλη, βλέπετε τον εαυτό μου. Δεν το έβγαλε ακόμα το σεξι. Απλά τώρα. Είναι το layering και δεν βοηθάει. Είτε να μην κάνω την εκδοχή. Είναι είναι μια πλευρά σου κι αυτή. Δεν είναι μια πλευρά μου, το λέω ξεκάθαρα. Το έχει βγάλει κι άλλες φορές. Τώρα εσύ φοράς ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα με πάρα πολύ ωραία παπούτσια και πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Τα οποία τα κοσμήματα αυτά θέλαν μια διαφορετική υποστήριξη για να μπορούν να φορεθούν με το φόρεμα και τα παπούτσια. Το πανοφόρι δεν ταιριάζει, ενώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε δεν είχαμε ούτε ένα κόνσεπτ πετυχημένο, ούτε ένα δυνατό look. Εντάξει, πάλι πνίγεις σε μια κουταλιά νερό που παθαίνεις στις Παρασκευές. Πρέπει να μπας να το δουλεύεις λίγο αυτό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τη δουλειά σου. Να πάρεις κάτι που δεν σου αρέσει και να το αντιμετωπίζεις δημιουργικά. Αυτό το κάνω πολύ συχνά ζωή μου. Απλά το συγκεκριμένο πράγμα δεν μου έχει βγει. Σε 2-3 αγκαλά πιστεύω κυρίως. Ναι, αλλά να μην σου βγει. Που είναι θέματα τα οποία είναι δηλαδή. Να μην σου βγει μία, να μην σου βγει δύο, είναι κρίμα. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, είναι κρίμα. Και πάντα τα αντιμετωπίζεις λάθος. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι μπλοκάρεις. Δημιουργικά μου βγαίνουν πιο άνετα. Μπλοκάρεις. Αυτά που είναι πολύ συγκεκριμένα, όντως με μπλοκάρουν. Μα και αυτό έχει θα μπορούσε να έχει δημιουργική. Μα έχει δημιουργική υπόσταση. Θα μπορούσε και απλά να έχει πλάκα. Κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων. Μια βραδιά είναι. Θα περάσει. Δύο για σήμερα. Μπέτη μου. Φωτεινή, ναι. Τα παίρνεις πολύ αρνητικά, ρε παιδί μου, και τα βλέπεις από την αρχή στραβώνεις, το πας στραβά, λάθος, όλο. Γιατί, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσες να πας, ας πούμε, σε μια ωραία σουίτα ενός ξενοδοχείου, να καλέσεις όλες τις φίλες σου και να κάνετε ήταν σπα. Κάπως, ναι. Δεν ήταν ένα σπα. Ξέφυγε το σπα. Τι ωραία, φανταστικά λιντζερί. Να μας κάνει ένα outfit λιντζερί φανταστικό. Να ντυθούν όλες πολύ ωραία. Να βάλει κόνσεπτ στο λιντζερί. Έχει κάτι ωραίες ρόμπες, καταπληκτικές, ναι, με ουρές, με αυτά. Έχει πολύ, πολύ, να βάλει πολλά πράγματα που Hollywood θα μπορούσε να... Πώς φορούσαν παλιά οι Starlet με τα πομπών, τα τέτοια, ναι, και φτερά. Μακριά. Δηλαδή, ό,τι κατεβάσει κούτρο σου μπορείς να το κάνεις. Ή δεν να πάτε στο ξενοδοχείο και να διαλύσετε τα μαξιλάρια. Να παίξετε έναν ωραίο μαξιλαροπόλεμο. Να φύγουν τα νεύρα, να φύγει το άγχος. Δεν καταλαβαίνω. Τα νεύρα χτιστήκαν εδώ πέρα, όσο να είναι. Ναι, αλλά μόνη σου ήθελες να ξαπλώσεις να χορέψεις. Άλλο αυτό. Δεν σε βάλαμε εμείς. Παρόλα αυτά, εμένα με εντυπωσίασες, να ξέρεις, που πήγες εκεί στα κρεβάτια και χόρεψες. Τι έκανα? Με εντυπωσίασες. Δηλαδή, έβγαλες μια πολύ αισθησιακή πλευρά σου που εγώ δεν την είχα ξαναδεί. Η αλήθεια, συγγνώμη, και εμένα με εντυπωσίασες. Ναι. Και επίσης ήταν πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό με ένα τόσο στενό φόρεμα, χωρίς να δούμε δε και τίποτα, γιατί εγώ δεν είδα. Να το δούμε στο βαθμό σας αυτό. Άκου να σου πω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα παπούτσια, μα πάρα πολύ όμως. Είναι φανταστικά. Το φόρεμα δεν μου αρέσει γιατί έχει αυτό το σχιστό που δεν μου αρέσει, το σιχαίνομαι. Ναι, το ξέρω. Το μεσοβέζικο. Εσύ θα μπορούσες, ξέρεις, να ράβεις, να το κόψεις, να το κάνεις πιο ψηλά. Ναι, απλά ήθελα να το κάνω. Ένα σόρτσο από μέσα. Ας έβαζε ένα σόρτσο, έβαζε ένα δικτυωτό καλσό, δεν με νοιάζει. Αυτό το τσουρούτικο, το σχίσιμο δεν μπορώ. Που είναι δε και δεν έφτασε το ύφασμα και πάει να ανοίξει τα κάτια. Κοίταξε, είναι και πολύ ωραίο αυτό του φορέματος. Το ντεκολτέ είναι πάρα πολύ ωραίο. Χάνει κάτω το φόρεμα. Το παλτό δεν ταιριάζει καθόλου. Παρ' όλα αυτά, μπράβο σου που ήσουν τολμηροί.
και τόλμησες να είσαι τόσο αισθησιακή. Δεν το λες και παλτό, μαντό το λες. Μαντό, ναι, αυτό το μαντό. Μα δεν ταιριάζει καθόλου. Είναι κόκκινο, μόνο αυτό ταιριάζει. Κατά τα άλλα, αλλά τρία. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Πόσο πολύ σε καταλαβαίνω. Τι νιώθεις, γιατί θα κάνεις και εσύ το ίδιο. Παιδιά, αφήστε να πούμε εδώ δύο κουβέντες με την κοπέλα. Δηλαδή, πετάει στα μαθόρια. Πείτε τα δικά σας. Αφήστε πια. Πετάγεστε. Πόσο πολύ σε καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα σίγουρο θέμα. Ναι. Ότι εγώ θα είμαι στο τελικό. Μάλιστα. Κοίτα να είσαι κι εσύ. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να είσαι σε αυτές τις κοπέλες. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά εγώ θα είμαι στον τελικό. Όποια κοπέλα λοιπόν θέλει να είναι στον τελικό, πρέπει να ξεμπλοκάρει. Mm-hmm. Αυτό που πήγες να κάνεις ήθελε περισσότερο χρόνο, τον οποίο δεν είχες. Και έρθεις κάτι για να πας να κάνεις ένα... το δικό σου. Δεν βγαίνει πάρα το δικό μου. Είμαστε και θα χαρούμε πολύ να είσαστε όσο πιο πολλά κορίτσια μπορείτε από αυτές που το θέλετε. Στριτζώνεις και μετά γίνεται... Και κλειδώνεις. Και κλειδώνεις και χάνει και ακόμα και ατέλειες να έχει κάτι, αρχίζει και κρεμάει. Τα παπούτσια είναι καταπληκτικά, τα κοσμήματα είναι καταπληκτικά, πήγες να κάνεις κάτι ωραίο. Το φόρεμα δεν πεθαίνω, αλλά είναι ωραίο φόρεμα. Δεν είναι ό,τι καλύτερο έχω δει σε κόκκινο, που λέει ο λόγος. Το κόψιμο σημαίνει όχι και εμένα. Αλλά γιατί πας και εγκλωβίζεσαι μόνη σου, είναι, κοίταξε να δεις, δεν είναι το πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό, δεν είναι έτσι γενικά, όλοι πνιγόμαστε. Οπότε είναι πολύ λογικό να πνιγείς κι εσύ, και εγώ έχω πνιγεί, και θα ξαναπνιγώ. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέγεται. Ναι. Κοίτα να ξεφύγεις από αυτό, γιατί εμείς θα είμαστε στο τελικό, όπως σου είπα, και η Κωνσταντίνα. Νομίζω που θα είναι πιο πολύ εγώ, ναι. Και πιο conceptual, γιατί γενικά ναι. Μου αρέσουν τα πιο ναι. Conceptual πράγματα. Και αντί να πάω να κάνω το απλό, που θα βγει μια βέβαια, χαρά. Μα αυτό είναι. Δεν το κάνω. Ότι ξέρεις τι, δεν του δίνεις λίγο. Και πάω και το αλλάζω τα φω. Ξέρεις τι, δεν του δίνεις και λίγο την ελαφρότητα που έχει αυτό το πράγμα. Ναι, είναι καθώς. Αγκαλά. Ερχόμαστε και λέμε καλυστία. Προφανώς από τη φύση του είναι. Δηλαδή, Bachelorette. Ερχόμαστε δηλαδή, και λέμε εύκολα ωραία πράγματα να μας δει και ο κόσμος στην τηλεόραση να χαρεί, να γελάσει. Να γελάσουμε κι εμείς να διασκεδάσουμε. Δώσ' του λοιπόν την αβάσταχτη ελαφρότητα που είναι φορτινή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί αλλιώς. Πυροβολείσαι ανάμεσα στο μάτι από μόνη σου. Όχι για το act που έκανες. Αυτό. Σήμερα λοιπόν που είναι της Αγίας Τριάδας. Το πήρα κι εγώ. Το πήρες κι εσύ. Ματήλη μου. Η Φωτεινή λοιπόν είναι από τις αγαπημένες περσόνες. Έχει στυλ, θεωρώ. Εμένα μου αρέσει που αποφάσισες να παίξεις με ένα χρώμα με το κόκκινο και τσέντσες όλες με κόκκινα και αυτά κτλ. Το άλλο δεν το είχα καταλάβει τι έπαιζε. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, αλλά ήταν λίγο... Δεν πειράζει, όχι, it's okay. Τσίζι. Το κατάλαβα, όχι, και εγώ το νιώσα. Και δεν μου άρεσε. Δεν πειράζει όμως, γιατί να σου πω κάτι. Ακόμη και κάτι που δεν μας βγαίνει και είναι έντονο, είναι κάτι που θα το θυμόμαστε. Να. Και αυτή η μέρα είναι για να τη θυμάσαι, βασικά. Κάνε κάτι, θα το θυμάσαι. Κάνε αυτή κάτι. Θα τη θυμάσαι σίγουρα. Θα τη θυμάται σίγουρα. Θυμόταν και την προηγούμενη Παρασκευή. Α, ναι. Θυμάται συνέχεια τις Παρασκευές. Ναι, ναι, ναι. Τις Παρασκευές δεν είναι τις Παρασκευής. Δεν είναι τις Παρασκευής. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Θα περάσει, θα φύγει, θα γίνει ο γάμος αύριο. Όλα καλά. Πες της ως ηθοποιός, λοιπόν, εσύ. Ναι. Έναν τρόπο να αντιμετωπίζει τα πράγματα που δεν της αρέσουν. Άκου να δεις τώρα. Όλα ρόλοι είναι σε αυτή τη ζωή. Και η μάνα ρόλος είναι.
Ναι. Εντάξει, όλα είναι ρόλοι. Εάν λοιπόν ενεργοποιήσεις τον παρατηρητή σου και βγεις από το συναίσθημα, μπορείς όλα να τα αντιμετωπίσεις ως ρόλους. Απλά, δεν χρειάζεται ούτε να μπαίνεις σε διαδικασίες, ούτε να τα... να κάθεσαι να αισθάνεσαι, όχι τώρα αυτό δεν μου βγήκε, ήταν άσχημα. Ενέταξέ το στο ρόλο και κάτι άχαρο να βγει, ο ρόλος είναι η άχαρη, όχι η φωτεινή. Κατάλαβες πώς μπορείς να αλλάξεις οπτική γωνία και να βλέπεις τα πράγματα. Ωραίο αυτό. Αλλά... Δες τα σαν παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή μια ταινία, δεν είναι. Μα όλα είναι ρόλοι στη ζωή, παιδιά. Καλά, αυτό. Ο πραγματικός μας εαυτός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που κάνουμε. Η πραγματικότητά μας. Μάτριξ. Α, θα το πάμε αλλού τώρα. Ναι, μην πας ως εκεί. Εδώ, ναι, εδώ. Ναι, ναι. Θα πάω στο μάτι, γιατί αποδείχτηκε επιστημονικά πια. Κάτσε λοιπόν, να την τραβήξω λίγο. Ναι, ναι. Οπότε, μ' άρεσε εμένα πολύ αυτό. Μην μπαίνεις σε καμία διαδικασία, ούτε να στεναχωριέστε, ούτε να κάθεστε να σκέφτεστε βαθμούς, γιατί αυτή πήρε πιο πολύ, γιατί αυτή πήρε πιο λίγο. Πέστα. Δεν θα το θυμάται του χρόνου κανείς, παιδιά. Αυτό που αφήνουμε σαν αποτύπωμα είναι η ενέργειά μας και η προσωπικότητά μας. Και για μένα, εκεί είναι το στυλ. Εντάξει. Οπότε, ξεδιπλώστε την προσωπικότητά σας. Δείξτε μας ποιες είστε. Έτσι και τρίξτε τα δόντια. Έτσι. Και βίωνα θόσπερ τον φωτεινή μου. Τα φιλιά μας ο σύζυγος. Πάντα φωτεινή θέλω να είσαι. Πάντα φωτεινή. Γιατί τα αξίζεις. Πώς το λένε το παλικάρι. Πώς το λένε το παλικάρι. Α, δεν το λένε ακόμα. Δεν ξέρω. Δεν έχει όνομα. Δεν είπα ότι έχω καμία επίσημη σχέση. Προχθές, παιδί μου, μας είπες ότι έκανες καινούργια σχέση. Κάτι παίζει. Δεν είπα. Δεν είναι σχέση. Κάτι παίζει. Υπάρχει είναι... ενδιαφέρον. Καταρχάς, όταν τη ρωτάω εγώ, μου λέει. Α, συγγνώμη. Τη ρωτήσατε πολύ επιθετικά. Έτσι. Είναι open relations, είπα ακόμα. Δεν είναι τίποτα ακόμα. Εντάξει, κάνουν dating. Λοιπόν, Φωτεινή μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και μη στεναχωριέστε. Ολοκληρώνουμε τις εμφανίσεις. Τελευταίο κορίτσι είναι η Πατρίτσια Κόρφα. Πάει τα κορίτσια. Έχουν περάσει εκπληκτικά. Ξεκάθαρα νύφη, bright to be. Νομίζω δεν μπορούσα να το κάνω ξεκάθαρα. Αυτό γιατί πήγε πίσω. Πήγε, νομίζω παρασύρθηκα λίγο εκεί που χόρευα. Εντάξει. Είναι στη θέση του. Ναι. Νυφούλα, που είσαι. Λοιπόν. Καλέ με κι εγώ ψυχαναγκαστική, θα στα φτιάχνω όλη την ώρα. Δεν με τα κοιτάς, κοίτα εδώ. Λοιπόν. Πολύ σου πάει αυτό το look, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, από τότε που κάνω παρέτρεφόν με τις φίλες μου, είχαμε πει ότι όταν έρθει η ώρα κάποια να παντρευτεί, θα κάνουμε κάποιους μήνες πριν το γάμα ένα ταξίδι στο Λος Άντζελες στη γιαγιά μου για να κάνουμε road trip.
Και το έχουμε κάνει. Σου μένει η Αμερική. Ναι, η γιαγιά μένει στη Σάντα Μπάρμπαρα. Λοιπόν. Πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί που είμαστε λοιπόν στη Σάντα Μπάρμπαρα, μου λένε τα κορίτσια οι φίλες μου ότι σου έχουμε κάνει δώρο ένα Σαββατοκύριακο και μένα στο Las Vegas. Γιατί δεν το ήξερα. Ότι ξανά υπήρχε το κόνσεπτ. Οπότε κλείσαμε ένα Σαββατοκύριακο εκεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο και κάνουμε πάρτι στο κλαμπ του ξενοδοχείου για το bachelorette μου. Πολύ όμορφα. Κορίτσια μου, βαθμολογία. Ιωάννα μου. Πατρίτσια, μου άρεσε πάρα πολύ το ακτόλο σκηνικό και το χορευτικό. Είχες πολύ κέφι και γενικά το έχεις με το χορό, βλέπω. Ναι, έκανα πολλά χρόνια. Έχεις 3-4 χρόνια που σταμάτησα. Δεν έκανα ποτέ επαγγελματικά, απλά έκανα από πολύ ναι. Με το χορό. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, μου αρέσει και η επιλογή του φορέματος. Απλά εγώ θα ήθελα. Vegas είναι να βάλεις πράγματα. Ξέρεις κάτι, απλά γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα μου το πει κάποιος. Ναι. Στο συγκεκριμένο κλαμπ, αυτό το προσδιορίσα, υπάρχει αυστηρό, επειδή έχω πάει και στο ξενοδοχείο και στο κλαμπ, υπάρχει dress code. Mm. Δεν μπορείς να πας πάρα πολύ υπερβολική. Μπορείς και να πας overdress, δηλαδή τι. Μπορείς να πας. Ναι, αλλά είναι στο Las Vegas αυτό είναι πολύ καλό κλαμπ. Δεν είναι στο δρόμο. Γενικά τα extreme τα αντισύματα. Ξέρω. Τα περισσότερα, δηλαδή τα. Τα συντόνιστα κυκλοφορούν κυρίως στο δρόμο και σε λίγο πιο. Όχι πάρα πολύ καλά ξενοδοχεία. Καλά, μην το συγκεκριμένο. Εγώ και αυτό σου λέω, επειδή έχω πάει και στο ένα και στο άλλο, τα είχα δει. Εντάξει. Και απλά επέλεξα να μην βάλω παγέτα, γιατί αφενός πίστευα ότι θα φοράμε πολλές κοπέλες παγέτα εντάξει, σήμερα. Δεν χρειάζεται να βάλεις απαραίτητα παγέτα πάνω σου. Εγώ ήθελα να είναι ισορροπημένο και. Ναι, όμορφο. Απλά με το που ακούς Vegas, κατευθείαν σου έρχεται στο μυαλό μία πιο έτσι. Έντονη εικόνα. Αλλά μου αρέσει η εικόνα σου. Μισό λεπτό, θέλω να πάω από εκεί, γιατί μιλάω με την Πέττη συνέχεια και με ενοχλεί η διπλανή της. Α, και εμένα μιλάνε συνέχεια οι δυο τους μεταξύ τους. Ναι. Και εμένα μου κάνει δεν με παίζει, δεν με βάλουν στην ακρούλα άλλος. Μα το, το βλέπεις τι κάνει. Θα ναι. Πάω γύρω-γύρω. Άλλαξα τις σχέσεις. Γιατί για λίγο θέλω να μάθω πάλι ανάμεσα δύο μαγκύρες. Στέλια μου. Πατρίτσια, μόλις σε είδα, λέω επιτέλους, μία κοπέλα. 25 χρονών, έχει ντυθεί έτσι ωραία χαζούλικα, kids, όπως δίνονται όλες οι νύφες και πάνε στα μπουζούκια και χαίρονται και τις βλέπεις και λες τι ωραία που παντρεύεται αυτή και χαμογελάς. Mm-hmm. Μετά μόλις άκουσα ότι πας στο Las Vegas, γκρεμίστηκε. Δηλαδή πραγματικά, αν ήσουν στην Ελλάδα, στα μπουζούκια, σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαράκι με τις φίλες σου, είναι αυτό που σε βλέπει άλλος έτσι όμορφη που είσαι σήμερα, μικρούλα, χαριτωμένη και λέει τι ωραία που παντρεύει το κοριτσάκι και το διασκεδάζει. Mm. Που είναι αυτό το ξέρεις, το ελαφρός kids, ελαφρός χαριτωμένο, που δεν χρειάζεται, δεν μας ενδιαφέρουν τα στιλιστικά, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Βλέπεις την άλλη που χαίρεται και χαίρεσαι και εσύ μαζί της. Mm. Στο Las Vegas όμως, πήγες μέχρι το Las Vegas. Έτσι. Μα έβαλα και τη στέκα με το bright, με το glitter, με το. Σιγά το, λαμέ, το πράγμα. Το τούλι όλο, την μπομπονιέρα. Απαρατήρητη. Είναι, κοίταξε, για το συγκεκριμένο κόνσεπτ, στο Las Vegas είσαι τουλάχιστον beige. Είσαι όμορφη, χαριτωμένη, αλλά απλή, βρε παιδί μου. Mm. Πολύ απλή. Γιατί δεν έμεινες εδώ με τη Θεσσαλονίκη να πας στα μπουζούκια με τις μαθητριές σου. Νομίζω ότι θα ήμουν. Εκεί θα ήμουν too much για τη Θεσσαλονίκη. Θα ήσουν η πιο ωραία του μαγαζιού. Θα στέλναν σαμπάνια, θα σε αφιερώναν τραγούδια, θα σφέρναν τούρτες, θα περνάγα τέλεια. Mm. Θα ερχόντουσαν από τα δίπλα τραπέζια να βγουν φωτογραφία με την ύφη, να κάνουν story και τέτοια πράγματα. Ναι. Στο Las Vegas δεν θα ασχοληθεί κανείς. Mm-hmm. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, κατάλαβα. Δεν πειράζει. Μία νύχτα είναι. Θα περάσει. Αύριο που είναι ο γάμος. Όλα εκεί καταλήγουν. Ναι, αύριο είναι ο γάμος, θα περάσετε τέλεια. Η ώρα η καλή και καλούς απογόνους. Ευχαριστώ πολύ.
Μπέτι μου. Πατρίτσια, είσαι πιο ωραία ντυμένη από ποτέ. Είσαι τέλεια. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Είσαι girly, είσαι φανταστική. Εμένα μου αρέσει που ντύθηκες έτσι για το Las Vegas, γιατί θα είσαι η πιο καλοντυμένη σίγουρα εκεί που πας. Minimal, με πιο αυτά minimal. Που θα υπάρχουν γύρω σου, θα είσαι πιο καλοντυμένη. Εγώ δεν το βρίσκω και εκεί, να σου πω την αλήθεια, Στέλιο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ το πάνω με τη φανταστική τυράντα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τούλινη φούστα. Σου πάει, είσαι τρέλα, είσαι σαν κουφετάκι. Και επιτέλους ντύθηκες στην ηλικία σου. Πολύ ωραίο το παπούτσι, μου λείπουν τα κοσμήματα. Βρεπιέλη και τη κόρη του έτσι θα ντυνότανε. Εντάξει, παράνυφος. Θα βάζει αυτό το πάνω, ούτε αυτή τη γόβα. Εντάξει, λίγο πιο κλειστό. Θα βάζει μόνο το τουτού. Με μπαλαρίνι. Όμως σου πάει πάρα πολύ αυτό το τουτού. Μου λείπουν κοσμήματα, δηλαδή ένα σκουλαρίκι, βραχιόλια. Δεν φαίνονται όμως, βρεπατέ. Είναι πολύ γυμνά τα χέρια. Αυτό μου λείπει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια το λέω. Είσαι πιο ωραία από ποτέ. Τέσσερα. Ευχαριστώ πολύ. Σου πάει ο γάμο. Μάλλον μου πάει το μπάτσελερ, Κωνσταντίνα, γιατί μόνο αυτό έχω σκεφτεί. Ξεκίνα από εκεί. Δημήτρη μου. Το έχει σκεφτεί πραγματικά. Μόνο το μπάτσελερ. Το έχει σκεφτεί. Ναι, τι όχι, είναι. Αυτό θέλω να κάνω όντως, γι' αυτό σας λέω. Α, θέλει να κάνει αυτό, να πα ναι. Στο Βέγκας με τις φίλες ναι, σου. Ναι, αλλά. Ο μπαμπάς το ξέρει. Α, τραβάει ο άνθρωπος. Τελευταία φορά με τον παπά μου πήγα στο Las Vegas. Ο γαμπρός δεν πειράζει, ο μπαμπά, ορίστε. Τελευταία φορά με τον παπά μου είχα πάει στο Las Vegas, γι' αυτό. Ναι, αλλά τώρα θα πληρώσει και για τις φίλες σου, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, όχι, μπορεί να είμαστε αυτοσυντήρητες. Πες του το από τώρα, να μαζεύει λεφτά. Πες του μπαμπά, άκου να δεις. Εγώ θέλω να πάω. Εγώ σκεφτεί τον μπάτσελο. Οπότε βάζε λεφτά στην άκρη για να το σώσουμε. Λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Ήσουν χαρούμενη, είχες μπει στο ρόλο κανονικά. Έχεις ντυθεί πολύ ωραία. Είναι πολύ σωστό που σου είπε ο Στέλιος, ότι αν ήσουν κάπου οπουδήποτε στην Ελλάδα, θα ήσουν το κορίτσι της βραδιάς στο οποιοδήποτε κέντρο ήσουν. Το Las Vegas, αφού έχεις πάει κιόλας, έχεις δει ότι επικρατεί μια τρέλα. Ναι, αλλά είναι άσχημη τρέλα. Δηλαδή... Είναι άσχημη τρέλα, συμφωνώ απόλυτα είναι μαζί σου. Είναι πολύ άσχημη τρέλα. Είναι, ναι, δεν είναι όπως το βλέπουμε στις ταινίες. Καμία είναι, σχέση δεν έχει, αυτό σας λέω. Βέβαια, εσύ αν πας εκεί πέρα και μπεις και γίνεις λαχνός, και θα γίνει χαμός. Πάλι θα τραβάξουν τα βλέμματα όλοι, θα έρθουν επάνω, θα σε βγαίνουν φωτογραφίες, πήγαινε δηλαδή, και γίνει δώρο. Εγώ το τοποθέτησα με την εικόνα που έχω εγώ για το μέρος το συγκεκριμένο που έχω στο μυαλό μου να πάω. Ήταν πολύ. Το ξενοδοχείο, δηλαδή λες. Το ξενοδοχείο και το κλαμπ το συγκεκριμένο, ναι. Μάλιστα, ήταν. Μάλιστα. Που φτιάξε. Δεν μπορώ να το πω, ναι. Δεν μπορεί να το πει. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μπράβο σου. Πήγες εκεί που έπρεπε. Συγγνώμη γιατί μου παίρνουν και τα πράγματα εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Αυτό. Να βρε, τρεις έχεις εκεί, βρε. Ναι, αλλά αυτό είναι ο καλός. Μα κοίτα πώς μαρκαδούρισε και εμείς δεν βρίσκουμε μαρκαδούρους να γράψουμε. Θα πλερώ, παιδιά, για να σας δώσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ καλή. Μπράβο σου. Ας πάει και τον παλιάμπελο. Τέσσερα είσαι σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγε από την Αγία Τριάδα. Ματθίλδη μου. Είναι μέσα στο θέμα. Είναι. Τη βλέπεις και ξέρεις. Σαφέστατα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει τίποτα. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Πες στους κριτές που σου βάζουν τους βαθμούς ότι δεν πας στο Las Vegas. Las Vegas. Οπότε τα περιλαμβάνει όλα. Και είσαι μέσα καραμέσα. Τέλεια. Οπότε θα μπορούσε να πάει και πέντε. Πατρίτσια, και αν δεν ξυπνήσεις, πας και κατευθείαν στο γάμο. Βγάζεις έτσι. Σωστό. Παντρεύεται, δεν παντρεύεται. Ναι, έτσι. Γαμπρός δεν έχω βρει Κωνσταντίνο. Ο παπάς θα πάθει μια ταραχή, αλλά κάνε θα βάλει και ένα τελείο από πίσω. Θα βρεις σε γαμπρό. Καλά έχουν δει αυτοί τα χειρότερα. Είσαι τέλεια. Τέλεια. Πατρίτσια, να ζήσετε, να ευτυχήσετε. Καλούς απογόνους. Πολύ λίγο έμεινε για να μάθουμε ποια είναι η νικήτρια της εβδομάδας. Μέχρι τότε, πάμε να βάλουμε την Κατερίνα Λιόγιου στην παρέα μας.
Μα εκεί. Εκεί που μας ανεβάζετε, εκεί μας το κόβετε. Θέλουμε κι άλλο. Το έκανα σαν μια ιστορία. Ξεκίνησα χαρούμενα με το ωραίο πάρτι που θα κάνουν τα κορίτσια. Και μετά. Και μετά θύμισα την όμορφη μέρα που έρχεται. Κλιμακωτά δηλαδή της αποχώρησης. Όχι. Της επιβράβευσης. Εσύ κοιτάς κάποιον και του το αφιερώνεις αυτό το τραγούδι. Ναι. Τα λέω γλυκούλικα, νομίζω. Σαν κορίτσι. Είναι πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Και κοιτάς. Πόσο είσαι. 24 είμαι. Θεέ μου. Περνάνε τα χρόνια. Ναι, περνάνε. Το αφιερώνεις σε κάποιον. Κάπου όμορφα το αφιερώνω κι εγώ. Πολύ χαιρόμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα όποιος και... θέλει να τα μάθει και να τα ακούσει στο Fix. Ακριβώς, στο Fix. Ξεκινήσαμε ήδη. Σάββατο. Ναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Σάκης Ρουβάς, Τέλειος Ρόκος, είμαι και εγώ εκεί. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Πες μας και ένα μυστικό για αυτούς τους δύο συνεργάτες. Κάτι έτσι. Να ξέρουμε. Λοιπόν. Κάτι που έχεις πάρει. Έχεις. Δεν ξέρω. Είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά σίγουρα. Μαζί είναι κάτι το εκρηκτικό. Αν σου λέγανε να χαρακτηρίσεις το Σάκη, πώς θα, τι θα έλεγες. Θα έλεγα λαμπερός, συνεπής και τελειομανής. Και για το Στέλιο, Ρόκο. Θα έλεγα πιο ελεύθερο πνεύμα, ναι. Μια ροκ ψυχή. Τους αγαπώ και τους δύο πολύ. Και μαζί συνθέτετε μια ωραία παρέα. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλό χειμώνα να έχετε. Να'στε πολλά καλά. Φιλιά. Θα καλέσω τα τρία κορίτσια που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Τα κορίτσια αυτά είναι η Φωτεινή, είναι η Ναντίν και η Χριστίνα. Παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Για καλό σκοπό είστε εδώ. Έλα, είστε τα κορίτσια που έχετε συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Είχατε τις καλύτερες επιδόσεις για την εβδομάδα που μας πέρασε. Τέλεια. Φωτεινή μου, πώς αισθάνεσαι? Πάρα πολύ ωραία. Αν και δεν πολύ ευχαριστήθηκες τον καλά. Είναι γεγονός αυτό. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι θα είσαι νικήτρια αυτήν την εβδομάδα? Θεωρώ πως όχι. Μάλιστα. Προβλέψεις όχι. Ναντίν. Παρακαλώ. Εσύ. Είχες και μια διαφωνία την εβδομάδα που μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά, κέρδισε εντυπώσεις απόψε το βράδυ. Ναι. Θεωρείς ότι αυτό ήταν καθοριστικό για τη βαθμολογία σου? Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι εσύ νικήτρια? Δεν ξέρω. Προβλέψεις κάνουμε. Ο καθένας λέει την άποψή του. Μπορεί. Χριστίνα. Παρακαλώ. Μη λέω τα ίδια. Πες μου ένα απ' όλα. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα είμαι νικήτρια. Όχι. Έχεις κερδίσει πόσες φορές μέχρι στιγμής? Μία. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν ήμουν η καλύτερη, σου λέω ότι δεν θα κερδίσω εγώ. Έχεις βγει νικήτρια δύο φορές. Όχι. Τρεις εβδομάδες. Μία. Τρεις εβδομάδες. Α, τις εβδομάδες, τρεις. Νομίζω ότι... Τα χρήματα, μέσα... πόσες φορές τρεις τα έχεις φορές, πάρει. Τρεις. Ναι, ναι. Ανάμεσα σε εσάς τις τρεις. Το κορίτσι που έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι... Είναι η Φωτεινή. Ευχαριστώ πολύ. Φωτεινή μου, μπράβο. Μπορείς να, να πας στη θέση σας. Φοράτε και αυτά τα ωραία στο κεφάλι σας. Χρυσοπίκελτες, ξεκάθαρα. Ανάμεσα στις δυο σας, μία είναι νικήτρια. Ποια θα είναι αυτή που θα χάρει 2.500 ευρώ? Η νικήτρια της εβδομάδας είναι... Η Ναντίν. Χριστίνα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Τα πήγες περίφημα. Ναντίν μου. Ευχαριστώ. Δικαιώθηκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρεσαι. Πάρα πολύ. Έρχεται και το δώρο σου. Ευθύς αμέσως οι φωτογραφίες μας. Στήσου λίγο. Τι θέλεις να κάνω, δηλαδή. Μια τσαχπινιά, κάνω. Δύο μαγείρες θα δώσουν την επιταγή σήμερα. Α, δύο μαγείρες. My favorite. The coolest girls in town. Η Ασημούλα και η Χρυσούλα. Τότελη, τότελη, πεθαίνω. Μην γυρνάς όμως στον κόσμο. Ναντίν μου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ. Είναι η χώμου αυτή.
δικό μου. Thank you. Είσαι Ελλάδη... πάρα πολύ καλή αυτή η εβδομάδα. Να τα δείξουμε. Και νομίζω επάξια κέρδισες. Α, δεν αποχωρείτε την αδερφή. Ελάτε για τη φωτογραφία, Ματίλη. Καλή συνέχεια. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Φωτογραφία. Έτσι, μπράβο. Βέβαια. So cool. Λοιπόν, χαμογελάστες. Cheers. Ήρθε η στιγμή της αποχώρησης. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία, τη συνολική βαθμολογία όλων των κοριτσιών, πώς εξελίχθηκε μέσα στην εβδομάδα. Τα τρία κορίτσια με τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι... Είναι η Πατρίτσια, η Ντέμι και η Μαρίνα. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να έρθετε εδώ πέρα. Λοιπόν, η ιστορία μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι το κορίτσι που μπαίνει την εβδομάδα, την πιο τελευταία τέλος πάντων, λίγο δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Το ίδιο συνέβη και με εσάς στις δύο. Ντέμι. Σίγουρα δυσκολεύτηκα πολύ να ενσωματωθώ, να προφτάσω τα κορίτσια τα οποία έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ από την ημέρα που μπήκανε. Το φοβόσουν αυτό, πίστευες ότι θα είσαι σε αυτή τη θέση. Ναι, το ήξερα. Το ήξερα από τις δύο πρώτες μέρες ίσως. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να το προσπαθήσω ακόμα, να δω μέχρι που μπορώ να φτάσω. Αν θελήσουν είτε τα κορίτσια είτε η κριτική επιτροπή να μου δώσει μια ευκαιρία. Θεωρείς ότι σε έχει καταβάλει ή σε κατέβαλε το άγχος αυτές τις μέρες? Σίγουρα, είμαι πολύ αγχωμένη γιατί δεν έχω ζήσει ξανά κάτι ανάλογο. Και έπαιξε σημαντικό ρόλο και αυτό. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Ευχαριστώ Μαρίνα πολύ. Μου, πώς είναι τα πράγματα για σένα, πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, εμένα μου άρεσε που βρέθηκα εδώ αυτή την εβδομάδα. Πέρασα πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία δεν έχω ξαναζήσει κι εγώ. Ακόμα. Ναι, εννοώ, μέχρι τώρα και συνεχίζω. Πέρασα πολύ όμορφα πράγματα που δεν έχω ξαναζήσει. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν και αναμενόμενο, το ήξερα, οπότε ουσιαστικά δεν μου είναι κάτι καινούριο. Το είχα φανταστεί και βλέποντας τις βαθμολογίες μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Αυτό. Πιστεύεις ότι μπορεί να σε σώσουν τα κορίτσια, οι συμπαίκτριές σου? Γιατί και οι υπόλοιπες δύο είναι καινούργιες παίκτριες. Με τη μία έχετε μπει ακριβώς στον ίδιο, το ίδιο χρονικό διάστημα και η Πατρίτσια σχετικά είναι καινούριο κορίτσι. Δεν είναι ότι έχει κάποιο προβάδισμα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο τα κορίτσια έχουν δεθεί περισσότερο, αν έχουν δεθεί με το κορίτσι που ήταν εδώ και από την προηγούμενη εβδομάδα εσύ ή όχι. Εσύ έχεις έρθει κοντά με τα κορίτσια? Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε τόσο πολύ μέσα στα παρασκήνια και τα λοιπά. Είναι τόσο το πρόγραμμα τρελό που ακόμα δεν έχω προλάβει, με όλους μιλάμε και τα λοιπά, δεν έχω προλάβει να δημιουργήσω σχέσεις ή οτιδήποτε. Άρα να το εκλάβω ως όχι. Μάλλον Πατρίτσια. Όχι. Εγώ είμαι πάλι εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεσαι. Είναι η δεύτερη, ήμουνα και την πρώτη εβδομάδα που μπήκα. Αυτή είναι η δεύτερη μου εβδομάδα στο παιχνίδι και είμαι πάλι εδώ, αλλά δεν ήμουνα, νομίζω τα πήγα λίγο καλύτερα. Ήσουν το κορίτσι που σώθηκες από τις συμπαίκτριες. Ήμουνα, ναι. Πιστεύεις ότι θα σου δώσουν πάλι αυτή την ευκαιρία? Δεν ξέρω και ούτε δεν ξέρω και αν θα ήταν σωστό να τους το ζητήσω. Απλά εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι είχα εξέλιξη και 100% από την πρώτη μου εβδομάδα και μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή είχα και ελπίδες, είχα επενδύσει αρκετά στον καλά. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό και ότι πήγε καλά. Οπότε θεωρώ ότι, παρόλο που δεν μου αρέσει να ζητάω για δεύτερες και για τρίτες ευκαιρίες, θεωρώ ότι έδειξα ότι ήμουν αντάξια της εμπιστοσύνης σου στην πρώτη φορά που με εμπιστεύτηκαν, γιατί είχε και διαφορά βαθμολογικά σε σχέση με την πρώτη μου εβδομάδα, και ότι την τρίτη δεν θα ξαναείμαι σε αυτή τη θέση. Ελπίζω. Το έχετε συζητήσει καθόλου και σκεφτεί ότι θα βρίσκεσαι σήμερα εδώ? Η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί θεώρησα ότι κάποια άλλα look μου θα πάνε καλύτερα από ό,τι πήγανε. Και ενδεχομένως θεωρώ ότι σε ένα συγκεκριμένο ίσως να είχα ψηλοαδικηθεί και λίγο τα κορίτσια. Γιατί είχα πολύ καλύτερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή σε σχέση με κάποιες κοπέλες. Αλλά αυτό εντάξει. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή ήταν πολύ μικρή η απόκληση σε σχέση με άλλες κοπέλες, ότι κρίθηκε και λίγο σε τέτοιες λεπτομέρειες.
Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ και στις τρεις σας. Σε αυτό το σημείο τα κορίτσια θα ψηφίσουν ποιο κορίτσι θέλουν να επιστρέψει στη θέση του, ποια συμπαίκτρια θέλουν να παραμείνει στο My Style Rocks. Να υπενθυμίσω στην Αντίν συγκεκριμένα ότι έχει δυνατότητα δύο ψήφων, καθώς είναι η νικήτρια της εβδομάδας. Και θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ναντίν μου, μπορείς να τη δώσεις είτε σε ένα κορίτσι, είτε να δώσεις, δηλαδή, από δύο, μία και μία. Στην Πατρίτσια. Και οι δύο ψήφοι σου. Και οι δύο. Ωραία. Τζίνα μου. Λοιπόν, εγώ την προηγούμενη φορά έσωσα την Πατρίτσια. Γιατί πραγματικά πίστευα ότι θα εξελιχθεί το στυλ της όπως και έγινε. Το είδα εγώ προσωπικά αυτή την εβδομάδα. Ναι. Αλλά για να πω την αλήθεια και η Ντέμι δεν με έχει αφήσει αδιάφορη, γιατί μου έχει φέρει έχω δει διάφορα look από αυτή που δεν με κάνουν να βαριέμαι. Ναι. Και είναι πολλά υποσχόμενη. Επομένως... Να πω ότι η Ντέμι... Sorry, οπότε, Πατρίτσια, έχω δεχθεί μαζί σου, πολύ. Αλλά ψηφίζω αντικειμενικά γιατί θέλω να δώσω και μια ευκαιρία στη Ντέμι. Δύο ψήφους έχει η Πατρίτσια, μία έχει η Ντέμι. Μαρία. Εγώ θα δώσω τη ψήφα μου στην Πατρίτσια. Τρεις ψήφους έχει η Πατρίτσια, μία έχει η Ντέμι. Εύα. Και εγώ θα δώσω την ψήφα μου στην Πατρίτσια, γιατί πιστεύω ότι από τις τρεις κοπέλες που είναι εκεί αυτή τη στιγμή, ότι αξίζει να παραμείνει για μένα. Τέσσερις ψήφους έχει η Πατρίτσια, μία η Ντέμι, καμία δεν έχει η Μαρίνα. Ιωάννα, μου σ' ακούμε. Θα ήθελα και εγώ να δώσω τη ψήφα μου στην Πατρίτσια, γιατί πραγματικά μας έδειξε ότι αξίζει την ευκαιρία που της δώσαμε. Επομένως, η Πατρίτσια έχει πέντε ψήφους, μία έχει η Ντέμι. Έλλη μου. Η Πατρίτσια είχε όντως πολύ μεγάλη εξέλιξη, πιστεύω, αυτή την εβδομάδα. Φάνηκε και στη βαθμολογία της. Απλά επειδή έχω περάσει από αυτή τη θέση στην πρώτη εβδομάδα να είμαι υποψήφια, θεωρώ ότι αξίζει και η Ντέμι μια ευκαιρία και θα την δώσω στην Ντέμι. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ψήφους έχει η Ντέμι, πέντε έχει η Πατρίτσια, καμία η Μαρίνα. Φωτεινή. Λοιπόν, έδωσα και εγώ την ψήφα μου στην Πατρίτσια την εβδομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που έμεινε και μας έδειξε όσο μας έχει δείξει. Και νομίζω θα είναι μαζί μας και την επόμενη εβδομάδα. Έτσι φαίνεται. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ποια? Πατρίτσια. Α, οκ. Okay. Ναι. Επειδή είμαι στην τελευταία σειρά και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ άσχημη θέση και τις συμπαθώ όλες τις κοπέλες. Δεν έχω λάβει να γνωρίσω τη Μαρίνα και τη Ντέμι τόσο πολύ. Αλλά θα ήθελα να δώσω ένα πόντο υποστήριξης τουλάχιστον και στη Μαρίνα, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει μια πολύ γλυκιά προσωπικότητα και θα ήθελα να την υποστηρίξω έτσι. Αν και το αποτέλεσμα έχει κρυφθεί, ναι. Φωτεινή μου, το γνωρίζεις, η Πατρίτσια έχει πέντε, η Ντέμι έχει πολύ. Δύο και δίνεις και μία ψήφο στη Μαρίνα. Να ακούσουμε όμως και τη Χριστίνα. Ευχαριστώ. Εγώ έδωσα την προηγούμενη εβδομάδα την ψήφο μου στην Πατρίτσια. Σίγουρα έχεις εξελιχθεί αυτήν την εβδομάδα, αυτό φάνηκε, αλλά νομίζω το πιο δίκαιο είναι να δώσω την ψήφο μου στην Ντέμι. Ωραία. Πέντε ψήφους έχει η Πατρίτσια, τρεις έχει η Ντέμι, μία η Μαρίνα. Η Πατρίτσια είναι το κορίτσι που σώζεται για ακόμα μία φορά από τις συμπαίκτριές της. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου, Πατρίτσια. Οι συμπαίκτριες σου χάρισαν ακόμα μία εβδομάδα, κορίτσια μου. Θα περάσουμε στη θέση στην οποία κρίνεστε. Η τύχη σας αυτή τη στιγμή κρέμεται από την Κριτική Επιτροπή. Θα αποφασίσουν ποιο κορίτσι είναι αυτό που θα αποχωρήσει και ποιο είναι αυτό που θα συνεχίσει μαζί μας. Μπέτι μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Κορίτσια, λυπάμαι που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι και ακόμα πιο δύσκολο γιατί είστε μόνο μία εβδομάδα εδώ. Και συνήθως όλα τα κορίτσια την πρώτη εβδομάδα παθαίνουν το σύνδρομο του MSR, του My Style Rocks. Μπλοκάρουν, τα χάνουν. Φέρνουν πολλές φορές υπερβολικά outfit ή πάρα πολύ απλά outfit. Βασικά, καμία από τις δυο σας δεν μας έχει δείξει κάποιο ιδιαίτερο στυλ. Κάτι που να εκλάβουμε ότι το έχει. Η κάθε μια έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ιδιαίτερη.
Είναι δύσκολο και για μας να αποφασίζουμε, γιατί για σας είναι σπουδαίο, φαντάζομαι, που βρίσκεστε εδώ και θέλετε να παραμείνετε. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη θέση και πρέπει να αποφασίζουμε. Ντέμι, θεωρώ ότι είχες ένα βαντάζ μεγαλύτερο από την Μαρίνα ως χορεύτρια, γιατί έχοντας την κίνηση, είσαι πολύ πιο άνετη σε ένα πλατό. Παρόλα αυτά, δεν το εκμεταλλεύτηκες. Δεν μας έδειξες κάτι από το στυλ σου, ένα στοιχείο. Απ' την άλλη, ούτε η Μαρίνα μας έδειξε ωραία outfit. Μας έδειξε ότι έχει βέβαια κάτι στο μυαλό της, όλο αυτό με το ροζ, το οποίο μας δείχνει ότι κάτι έχει. Στεναχωριέμαι πραγματικά, ρε κορίτσια. Δεν πήρα. Και είναι άσχημο, γιατί συνήθως το παθαίνουν οι καινούργιες αυτό. Είναι λογικό. Δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν, δεν προλαβαίνουν να αποκτήσουν οικειότητα για με τα κορίτσια. Είναι λίγο άχαρο για σας, το καταλαβαίνω. Αυτή πάντως που με ιντριγκάρει περισσότερο από τις δυο σας, αυτή που θα ήθελα να αποχωρήσει από το My Style Rocks, είναι... Είναι η Ντέμι. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Ορίσια. Χαίρομαι που είσαστε χαμογελαστές και το αντιμετωπίζετε όπως πρέπει να αντιμετωπίζουμε ένα παιχνίδι. Το στυλ είναι κάτι προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα στυλ όλοι μας. Και εσείς έχετε ένα στυλ προσωπικό. Και οι δύο. Όταν όμως αυτό το στυλ εντάσσεται μέσα σε ένα διαγωνιστικό κομμάτι, πρέπει να μπορέσουμε να το εντάξουμε και σαν κοινωνικό σύνολο. Οπότε να μπούμε και να μιλήσουμε για αισθητική, για κανόνες, άγραφους ημί, και να ξεφύγουμε λίγο από το αυτό, καθεαυτό, καθαρό στυλ που μπορεί να έχει ο καθένας και να το πρεσβεύει και να το κρατάει, δικό του είναι, το κάνει ό,τι θέλει. Αλλά σας έχετε μπει σε ένα παιχνίδι. Ισχύει αυτό που λέει η Κιμπέτη, ότι μπήκατε μέσα σε μία εβδομάδα, δεν προλαβαίνετε να δείξετε. Δεν ξέρω πόσο δικαιολογία είναι αυτό, αν προλαβαίνω να δείξω κάτι μέσα σε μία εβδομάδα ή δεν προλαβαίνω. Εσύ, Μαρίνα, αν έφευγες, τι θα κρατάγεις από αυτήν την εβδομάδα? Ήταν κάτι πολύ καινούργιο για μένα, κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Μου άρεσε. Θεωρώ ότι έχω ακούσει κάποιες συμβουλές σχετικά με πράγματα που ίσως πριν δεν σκεφτόμουν. Δηλαδή, όπως το να κοιτάω καλύτερα το size που μπορεί να έχουν κάποια πράγματα, το size τουλάχιστον πάνω μου. Δηλαδή, κάποιες τέτοιες συμβουλές, κάποια τέτοια tips, τα οποία πριν η αλήθεια είναι ότι δεν σκεφτόμουν πολύ. Τώρα το έχω ακούσει αυτό και είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό και γενικότερα μια έτσι πολύ όμορφη εμπειρία, κάτι διαφορετικό, κάτι λαμπερό. Αυτό. Εσύ, Ντέμι μου. Αρχικά, χάρηκα που γνώρισα τόσο πολύ κόσμο, τα κορίτσια, την παραγωγή, εσάς. Ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα. Πήρα και κάποιες γνώσεις, όσες ήταν αυτές μέσα σε μία εβδομάδα, όσες μπόρεσα να πάρω παραπάνω. Ήταν μια ωραία εμπειρία που σίγουρα δεν θα την ξεχάσω. Και μου άρεσε που μπήκα στη διαδικασία να ψάξω, να δω τι μπορώ να βάλω, να δείξω, πώς μπορώ να δείξω το στυλ μου. Χαίρομαι που ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και για τις δυο σας. Χαίρομαι που κάτι παίρνετε. Χαίρομαι που ανοίγει λίγο πιο πολύ το μυαλό σας και δεν είσαστε μονοκόμματες και απαιτητικές από εμάς ενδεχομένως. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν τα καταφέρατε. Γι' αυτό είστε εδώ. Από το My Style Rocks θα ήθελα να αποχωρήσει. Από το My Style Rocks θα ήθελα να αποχωρήσει η Ντέμι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ακούσουμε και φυσικά, το Στέλιο, εννοείται. Αν και έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Στέλιο μου.
Κορίτσια, χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν και δύο εδώ. Πραγματικά θεωρώ ότι πάθατε ακριβώς αυτό που παθαίνουν όλες οι καινούργιες παίχτριες του My Style Rocks, αυτό το σύνδρομο που λέμε το MSR, που μπαίνετε μέσα και φαντάζεστε ότι αυτό είναι ένα εύκολο παιχνίδι, φαίνεται λίγο διαφορετικό από την τηλεόραση, οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και τα πράγματα όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι λίγο καλύτερα φαίνονται πιο σύνθετα από την πραγματικότητα. Σίγουρα φαντάζομαι ότι περάσετε και δύο ωραία και είμαι σίγουρος ότι θα κρατήσετε κάτι από αυτό. Χαίρομαι που δεν έπρεπε να αποφασίσω εγώ για το ποια θα μείνει και ποια θα φύγει, γιατί σας έχω λίγο στο ίδιο επίπεδο, για να είμαι ειλικρινής, σε σχέση με αυτά που δείξατε. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω κάποιες πάρα πολύ μικρές διαφορές στη Μαρίνα. Ήταν λίγο πιο άοσμο αυτό που μας έδειξε η Μαρίνα και είμαι βασικά σίγουρος ότι κάτι δεν μας έχει δείξει ακόμα. Η Ντέμι ήταν λίγο πιο συγκεκριμένη και με πολύ διαφορετικά πράγματα που με έκανε να σχηματίσω μία λίγο πιο σφαιρική εικόνα για το πώς σκέφτεσαι, Ντέμι μου, τα πράγματα και νομίζω ότι αν έπρεπε να αποφασίσω εγώ θα επέλεγα δυστυχώς να φύγεις εσύ, Ντέμι. Okay. Χάρηκα που σας γνώρισα. Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχάριστη η παρουσία σου. Μια ευγενική παρουσία στο παιχνίδι. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Και εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια. Και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Επίσης. Και Μαρίνα, ανυπομονώ να αρπάξεις αυτή την ευκαιρία που έχεις πάρει. Να ξεκολλήσεις από τι ανασφάλειες και ό,τι τείχους μπορείς να έχεις βάλει και ό,τι δικλείδες μπορεί να έχεις βάλει γύρω σου, να μας δείξεις τον πραγματικό σου εαυτό. Έχεις μια πάρα πολύ ωραία και πολύ ιδιαίτερη ελληνική ομορφιά. Έχεις πολύ έντονα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έχεις ένα σώμα το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να μας δείξεις πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις μια αισθητική η οποία έχει μπλοκάρει εδώ. Και ναι, πιστεύω ότι αν σκεφτείς τα πράγματα με σοβαρότητα, πώς να μας δείξεις πολύ μεγάλα πράγματα. Αλλά πρέπει να σκεφτείς με σοβαρότητα. Επομένως, το κορίτσι που αποχωρεί απόψε το βράδυ είναι η Ντέμι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Καλή συνέχεια σε όλους. Ναι, είσαι καλά. Μπορείς να χαιρετήσεις τις συμπαίκτριές σου. Μαρίνα, μπορείς να επιστρέψεις θέση σου. Ματθίλδη, ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και πήγα να κάνω σκονάκι, ρε εσύ, δηλαδή. Είσαι τρομερή παρέα. Να σου πω κάτι, έχεις καταλάβει, τα συναισθήματα πάνε πάνω κάτω εδώ πέρα, δεν είμαστε flat. Είσαι η καλύτερη παρέα, είναι τυχερή η Μπέτη που σε έχει. Αλλά και εμείς που θα σε απολαύσουμε και κατά Ματθίλδη. Ναι, μία φρόσο δεν μας έκανε όμως. Τίποτα δεν μας έκανε. Είναι το προσωπικό μου Ευαγγέλιο. Θέλει μία φρόσο δεν μας έκανε. Τίποτα. Δεν παίζει φρόσο στο κατά Ματθίλδη νόμο. Ναι, αλλά η κυρία Φρόσο όταν θα έβλεπε το My Style Rocks, τι θα έλεγε. Τι θα έλεγε. Είσαι η κορίτσα που έχουν πέρα πολύ ομορφά θα. Έχουν στυλ. Δηλαδή σαν τα πετάγονται από τα περιοδικά. Έχει και άλλα κορίτσια τα οποία όμως προσπαθούν τα κακόμοιρα και αυτά όσο μπορούν να φτάσουν οι δυσάνειες. Η μία όμως άμα βοηθά την άλλη, όλες μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Για τον κύριο Κουδουνάρη, κυρία Φρόσο, τι γνώμη έχετε, θέλω να μου πείτε. Εξαίρετο! Για την Κωνσταντίνα μας. Μέρλιν Μονρό! Μέρλιν Μονρό, κυρία Φρόσο. Να σας ξανάχουμε, κυρία Φρόσο. Να μας ξανάρθετε. Να έρθω ως Φρόσο, όμως. Έλα ως ό,τι θες εσύ. Να έρθω ως Φρόσο και να κρίνω και ως Φρόσο. Ό,τι θες, έλα. Τον κύριο Δημήτρη όμως δεν το φλέρταρες. Έχεις φρυπάς. Δεν είναι πρόλαβα, διότι μόλις ήρθαμε ρίξατε στην αρένα με τα λοντάρια. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος υπήρξε. Παντρεμένος. Ναι, δις. Τρεις, καλέ. Δις. Α, όχι, τρεις. Τώρα είναι τρεις
ή δεν είναι, είστε ηλέκτρος. Ένα χειροκρότημα. Για σας πάντα. Ένα χειροκρότημα. Με το αέρι δεν σας πω. Δεν θα πάω και πολύ. Ναι, αλλά εγώ έχω πάρα πολύ αέρα. Έχετε, ναι. Ίσως μπορείτε να σας σηκώσει, δεν θα πηγαίνετε καλά για τον αέρα. Τα υπόλοιπα θα ψάξετε να τη βρείτε. Να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα Λιόλιδου που ανέβασε και εκείνη το κέφι με το χορό και το τραγούδι της. Φυσικά την καλύτερη παρέα που είστε όλοι εσείς, που είστε σταθερά κοντά μας καθημερινά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Έχουν δώσει κριτές αποστολή. Τα κορίτσια μας, μαζί με ένα καινούριο που έρχεται στην παρέα μας τη Δευτέρα, καλούνται να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή, αυτό το challenge. Και τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό βράδυ!